Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συζήτηση του χώρου Media από τα κάτω. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ ως Media από τα κάτω. Είναι ένας χώρος που έχουν δημιουργήσει διάφορες συλλογικότητες ανεξάρτητης ειδησιογραφίας και ενημέρωσης, οι οποίες λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, παράγοντας πληροφόρηση και ειδησιογραφία τη λεγόμενη των πολιτών, τα μέσα των πολιτών. Η σημερινή μας κουβέντα έχει τίτλο «Επαγγελματική δημοσιογραφία, media από τα κάτω». Μαζί μας σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, από δεξιά προς τα αριστερά, είναι ο Λουκάς Σταμέλος από το Omnia TV. Είναι ο Νίκος Τσιμπίδας, εκπρόσωπος δημοσιογράφων της ΕΡΑ. Είναι δίπλα μου εδώ πέρα ο Χρήστος Κοτσιρέας, μέλος του V Media και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Και είναι και ο Πέτρος Παπαθανασίου από το Radio Bubble. Μαζί μας θα βρίσκεται σύντομα και ο Βαγγέλης Καραγιώργος από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος κάπου έχει κολλήσει στην κίνηση, αλλά μας είπε να ξεκινήσουμε και θα είναι σύντομα μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τα workshop που έχουμε οργανώσει για το τριήμερο. Εάν έχετε δει το πρόγραμμά μας, θα παρατηρήσατε ότι κάθε μέρα έχουμε από ένα workshop. Αυτά που αλλάζουν λοιπόν είναι τα εξής. Σήμερα θα γίνει μόνο το mobile reporting και όχι το video editing, το οποίο μεταφέρεται για αύριο την ίδια ώρα, και το αυριανό που λέγεται ασφάλεια στο διαδίκτυο θα ενσωματωθεί στο εργαστήριο της Κυριακής με τίτλο «Εργαλεία ανοιχτού λογισμικού για τη δημοσιογραφία των πολιτών». Μια δεύτερη ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω είναι η εξής. Θα θέλαμε να κρατήσουμε επαφή με όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ πέρα και θα συζητήσουμε. Όσοι θέλετε λοιπόν και, να κρατήσετε επαφή και με εμάς, μπορείτε να αφήσετε κάποια στοιχεία επικοινωνίας στην Γεωργία που βρίσκεται εκεί πέρα μπροστά από τον υπολογιστή που γράφει ξεκόλα. Μπορείτε να αφήσετε κάποιο email, κάποιο Twitter account αν έχετε, ή κάποιο τηλέφωνο για να μπορούμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και μετά το φεστιβάλ. Η σημερινή συζήτηση, έτσι όπως τη σημερινή κουβέντα, την είχαμε προγραμματίσει περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σημερινή μέρα και ήρθαν οι εξελίξεις με την ΕΡΤ και μας πρόλαβαν στα πλαίσια όλων των διαφόρων εκδηλώσεων και συζητήσεων που έχουν γίνει στην ΕΡΤ αυτές τις μέρες. Έχουν διοργανωθεί ήδη τρεις κουβέντες οι οποίες σχετίζονται με την σχέση των media των πολιτών ή των social media και της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Η κουβέντα μας αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνέχεια των συζητήσεων αυτών. Και να σταματήσω να μιλάω πια και να ξεκινήσουμε με τους εισηγητές μας. Θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Λουκάς Σταμέλος από το Omnia TV. Καλησπέρα, είμαι ο Λουκάς, επίσης γνωστός στο διαδίκτυο ως Πότμος, και συμμετέχω μαζί με άλλους στη συλλογικότητα του Omnia TV.
η πάσα που έδωσε ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί έβαλε σε παρένθεση ότι στο θέμα αυτής της συζήτησης μας πρόλαβαν οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Και οι εξελίξεις στην ΕΡΤ ανέδειξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πέρα από κάθε επιχείρημα, σε κάθε συζήτηση που έχει γίνει όλο το τελευταίο, τα πολλά τελευταία χρόνια, 4-5 τουλάχιστον, που έχουν αναπτυχθεί τα λεγόμενα media από τα κάτω, τα μέσα, από τους πολίτες, από μη επαγγελματίες δημοσιογράφους. Τη συζήτηση αυτή, η οποία έχει να κάνει με τις διαφορές ανάμεσα στην επαγγελματική δημοσιογραφία και την ειδησιογραφία ή την καταγραφή της πραγματικότητας από την οπτική, από το συνδυασμό των υποκειμενικών οπτικών χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Η επαγγελματική δημοσιογραφία έχει κάποιους καλά δομημένους κανόνες πάνω στους οποίους κινείται. Υπάρχουν κάποιοι κώδικες δεοντολογίας, δεν θα εξετάσω, δεν τοποθετούμε τώρα στο αν τηρούνται ή όχι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και υπάρχουν και κάποιες δομές οι οποίες είναι λίγο ως πολύ παγιωμένες στον τρόπο με τον οποίο η είδηση από την πηγή της φτάνει σε ένα newsroom, εκεί επεξεργάζεται, διασταυρώνεται, διατυπώνεται, παίρνει τη μορφή κειμένου, βίντεο ή ηχητικού και βγαίνει στα έντυπα ή στα δελτία ειδήσεων ή στον αέρα του ραδιοφώνου. Στην πληροφόρηση η οποία διαμορφώνεται από τους χρήστες των νέων μέσων δεν υπάρχει καμιά απαγιωμένη διαδικασία. Παρόλα αυτά, μπορούμε να δούμε ότι έχουν αρχίσει να σχηματίζονται κάποιες μέθοδοι από μόνες τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί λειτουργεί ως ένα πείραμα πάνω σε αυτό που συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλούς πολιτικούς χώρους, αυτό που λέγεται αυτοοργάνωση. Κάποιος χρηστής, κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο, βρίσκεται μπροστά σε ένα γεγονός. Το καταγράφει από την φυσικά υποκειμενική του σκοπιά. Είτε φωτογραφικά, είτε σε κείμενο, είτε σε βίντεο. Αυτή η καταγραφή ανεβαίνει αμέσως ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο ο κάθε χρήστης έχει έναν κύκλο όχι μόνο φίλων ή απαραίτητα γνωστών, αλλά άλλων χρηστών οι οποίοι έχουν επαφή μαζί του μέσα από τα διάφορα από τις διάφορες υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν είτε στο YouTube, είτε σε Twitter, είτε σε Facebook, είτε σε blog, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Αμέσως αυτός ο κύκλος μαθαίνει την καταγραφή, ειδοποιείται για αυτή την καταγραφή που έκανε το άτομο υποκειμενικά. Κάποιος άλλος μπορεί να ήταν μπροστά στο ίδιο συμβάν και να ανεβάσει μία δεύτερη καταγραφή του ίδιου συμβάντος, οπότε έχεις αμέσως μία αυτόματη διαδικασία διασταύρωσης. Ακόμα και αν δεν έχει ανεβάσει άμεσα την πληροφόρηση ένα δεύτερο άτομο, οι χρήστες οι οποίοι λαμβάνουν το μήνυμα από τον αρχικό, από τον πρώτον ο οποίος το δημοσίευσε, αναρωτιούνται αν υπήρξε και κάποιος άλλος. Είναι το γνωστό, ας πούμε, στους η γνωστή ερώτηση που διατυπώνεται είτε σε φόρα, είτε σε μέσα ανοιχτής δημοσίευσης, είτε στο Facebook, είτε στο Twitter, μπορεί να διασταυρώσει κανείς. Ο Τάδε λέει ότι έγινε αυτό. Μπορεί να διασταυρώσει κανείς αν είναι κανείς εκεί δεύτερος να μας πει, να επιβεβαιώσει. Και πολλές φορές έρχεται η απάντηση, ναι, επιβεβαιώνω, από κάτω πετράλωνα, ας πούμε. Ότι ακούστηκε αυτό ή έγινε εκείνο ή είδα αυτό ή έμαθα από το γείτονα ότι όντως έγινε αυτό που λέει ο άλλος, τον οποίο δεν τον ξέρω, μένει πιο πέρα και δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Αυτή η διαδικασία διασταύρωσης πολλές φορές παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας όταν πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός, και το καλύτερο παράδειγμα που είχαμε σε αυτό, έχει αναφερθεί σε πάρα πολλές συζητήσεις, ήταν
η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Δεκέμβριο του 2008, όπου η διασταύρωση έγινε άμεσα από δεκάδες αυτόπτες που ήταν εκεί, πολύ πριν τα δελτία ειδήσεων μπορέσουν να πάρουν χαμπάρι ότι η ενημέρωση που προσπάθησε να στείλει άμεσα η αστυνομία δεν ίσχυε ούτε σε ένα κόμμα. Ούτε ένα κόμμα της δεν ήταν αληθινό. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Έχουμε, όπως είπα, αυτές τις ημέρες τα γεγονότα της ΕΡΤ σε εξέλιξη, τα οποία μας αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές. Και οι μεγάλες διαφορές είναι η ασυμβατότητα στη λειτουργία των μέσων, των παραδοσιακών, της επαγγελματικής δημοσιογραφίας και των νέων μέσων. Είναι αλήθεια ότι η παραδοσιακή δημοσιογραφία, η παραδοσιακή ειδησεογραφία, τα παραδοσιακά μέσα, αυτά που είναι δομημένα δηλαδή με συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης των reporter, των δημοσιογράφων, των newsroom, των αρχισυντακτών κτλ. Έχουν την τάση να ανοίγονται στο ίντερνετ. Αυτό γίνεται ως εκ το πλήσεων στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν γίνεται και τόσο πολύ ακόμα. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος του ανοίγματος των παραδοσιακών μέσων αφορά στο να αφήνουν ως επιτοπλίστων ελεύθερα, ας πούμε, τα σχόλια στην ιστοσελίδα τους ή στους λογαριασμούς τους στα social media, πράγμα που δεν το κάνουν και όλα. Αυτό βέβαια δεν είναι πραγματικά συμμετοχή ούτε διάδραση. Δεν πρόκειται για η είδηση την οποία εκδίδουν μέσα από το διαδίκτυο. Δεν αξιοποιεί την ανάδραση από τους χρήστες, το feedback. Απλώς εκτίθεται στο κοινό του μέσου και ουσιαστικά η νοοτροπία είναι ότι αφήνουμε το κοινό να παίζει στα σχόλια για να έχει μια ψευδέστηση διάδρασης. Να νομίζει ότι κάτι κάνει σχολιάζοντας την είδηση την οποία εγώ θα βγάλω έτσι κι αλλιώς όποια και αν είναι η γνώμη τους. Στα νέα μέσα, στα εγχειρήματα ή στις προσπάθειες ή ακόμα και στις ατομικές τελείως οπτικές ενημέρωσης που κάνουν κάποιοι λογαριασμοί τελείως από μόνοι τους στο διαδίκτυο, αυτό δεν ισχύει. Ο τρόπος με τον οποίο βγάζει μια είδηση, ένα άτομο ή μια συλλογικότητα ή ένα μέσο είναι υπό την άμεση κριτική χιλιάδων άλλων χρηστών. Μπορεί να καταλήξει αυτή η διαδικασία ακόμα και στην διόρθωση με τις κατάλληλες σημειώσεις μιας είδησης η οποία καταρχήν μεταφέρθηκε με λάθος τρόπο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να καταλήξει στην παραγωγή πολύ υψηλού επίπεδου ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει κατ' επανάληψη, για παράδειγμα σε πορείες ή σε διαδηλώσεις όπου έχουμε μια σειρά γεγονότων να συμβαίνουν και να εξελίσσονται, τις οποίες τα παραδοσιακά μέσα αρκούνται στο να περιγράψουν ότι επεισόδια ξέσπασαν στη σημερινή διαδήλωση, απεργιακή διαδήλωση, η αστυνομία έκανε εκτεταμένη ή περιορισμένη χρήση χημικών κτλ. Και αυτή είναι όλη η είδηση. Ενώ στα νέα μέσα, στα ιντερνετικά μέσα ή στα μέσα που βασίζονται στην δικτύωση και ως εκ τούτου στο διαδίκτυο, το οποίο είναι το μέσο που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες δικτύωσης, κάνουν συνήθως μια πολύ λεπτομερή και ακριβή καταγραφή του τι ακριβώς έγινε. Με λεπτομέρειες, με πλήρη τεκμηρίωση φωτογραφική σε βίντεο ή σε ήχο των κινήσεων που έγιναν, το που βρέθηκε το κάθε μπλοκ, το αν κάποιοι άνθρωποι έφαγαν ανέτεια επίθεση από την αστυνομία, πράγμα που συμβαίνει κατά κόρον, αλλά φυσικά δεν βγαίνει ποτέ στα παραδοσιακά μέσα, γιατί τα παραδοσιακά μέσα αρκούνται στο γενικό δίπολο της σύγκρουσης ότι ναι, εντάξει, έγιναν επεισόδια, άρα η αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση και αυτό ήταν. Οι σχέσεις λοιπόν, οι ασυμβατότητες αυτές αναδείχθηκαν με τον πιο εύγλωτο τρόπο κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών της κατάληψης, γιατί ουσιαστικά περί κατάληψη πρόκειται, στην ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι κυρίως, όχι τόσο οι εργαζόμενοι, οι τεχνικοί και διοικητικοί, αλλά κυρίως οι δημοσιογράφοι, έχουν μια μεγάλη δυσκολία να ανοιχτούν
να δεχτούν διάβλους επικοινωνίας με τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται έξω από την ΕΡΤ. Έξω από την ΕΡΤ έχει εξέλιξει μια είδηση ουσιαστικά τις πρώτες ημέρες, μια μεγάλη διαδήλωση η οποία διαρκούσε επί 3-4 ημέρες συνεχώς. Αυτό δεν συνδέθηκε με την εσωτερική πραγματικότητα της ΕΡΤ. Οι εκπομπές οι οποίες έβγαιναν στον αέρα ήταν ως επιτοπλίστων αυτοαναφορικές, ήταν ως επιτοπλίστων βασισμένες στην ιστορία της ΕΡΤ και στη σημασία που έχει ο δημόσιος φορέας για τη διαχείριση των δημόσιων συχνοτήτων κτλ. Ακόμα και σήμερα έχουν γίνει πολύ λίγες προσπάθειες να συνδεθεί η εσωτερική ροή, η δημοσιογραφική, με προσπάθειες από τα έξω, από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται συγκεντρωμένος και συμπαρίσταται εν πολλής στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, είτε αντιδρά στο κλείσιμό της για άλλους λόγους. Δεν είναι απαραίτητα, δεν βρίσκονται όλοι για τον ίδιο λόγο έξω από την ΕΡΤ. Και ας πούμε, χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε μία συζήτηση στο προάβλιο της ΕΡΤ, η οποία δεν μεταδόθηκε βέβαια από τον αέρα, στην οποία υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση ήταν σε εκείνο το στρογγυλό τραπέζι. Έγινε πρωτοβουλιακά και από εργαζόμενο τέλος πάντων στην ΕΡΤ, ο οποίος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, προσπαθεί να κάνει κάτι, να ανοίξει λίγο πιο πέρα. Και το κομμάτι των ηλεκτρονικών μέσων της ΕΡΤ είναι προφανές ότι έχει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία ως προς το άνοιγμα σε σχέση με τους παραδοσιακούς δημοσιογράφους του αέρα της ΕΡΤ, του τηλεοπτικού αέρα, και το ραδιόφωνο βέβαια έχει μια πολύ διαφορετική στάση. Αλλά η δεύτερη συζήτηση η οποία έγινε και αφορούσε το ίντερνετ στην ΕΡΤ και η οποία έγινε στον αέρα της ΕΡΤ προχθές, είχε μόνο επαγγελματίες δημοσιογράφους. Ακόμα και για να μιλήσουν για τα νέα μέσα, δέχονται να συνομιλήσουν μόνο με επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό, καθώς πρόσφατα ακόμα και ένας παγκόσμιος οργανισμός, νομίζω, δημοσιογραφίας, είχε ταχθεί υπέρ της, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, αν θυμάμαι καλά, που είχε ζητήσει. Ήταν τρίτη συζήτηση. Η πρώτη συζήτηση είχε γίνει στον αέρα της ΕΡΤ, ήταν όμως πάλι ως επιτοπλίστων αυτοαναφορική. Αφορούσε κυρίως την ΕΡΤ το θέμα της, η πρώτη συζήτηση. Και απλά μπόρεσαν να παρέμβουν και κάποιοι άνθρωποι, κυρίως από το ίντερνετ, ήταν και από το Radio Bubble και από το Omnia. Απλά ήταν περισσότερο αυτοαναφορική, ήταν περισσότερο στο αφορούσε στην ίδια την ΕΡΤ. Η δεύτερη συζήτηση που έγινε ήταν στην αυλή και η τρίτη έγινε πάλι στον αέρα της ΕΡΤ, αλλά ήταν με επαγγελματίες δημοσιογράφους, αλλά αφορούσε το διαδίκτυο. Κλείνω και απλά ήθελα να πω ότι πρόσφατα ένα παγκόσμιο σώμα, μια παγκόσμια οργάνωση δημοσιογραφική, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια, είχε τοποθετηθεί υπέρ της διαπίστευσης, της ανάγκης διαπίστευσης και των μη επαγγελματιών δημοσιογράφων, αυτό που λέμε που κάνουν δημοσιογραφία των πολιτών, να διαπιστευθούν ώστε να μπορούν να χαίρουν της ίδιας προστασίας από τον νόμο με τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που εργάζονται στα παραδοσιακά μέσα. Ωραία. Ο Λουκάς μίλησε για τη συζήτηση μεταξύ άλλων για κανόνες δεοντολογίας της δημοσιογραφίας από τα κάτω. Μίλησε και για τη δυνατότητα διασταύρωσης ειδήσεων που έχουν τα μίντια από τα κάτω σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα. Νομίζω, Πέτρο, έχεις να πεις πράγματα πάνω σε αυτά. Ο Πέτρος από το Radio Bubble. Με ακούγομαι. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί που είπε ο Λουκάς,
Θα πω πολύ λίγα λόγια για το μοντέλο του Radio Bubble, απλώς ακριβώς για να δούμε αυτό ακριβώς πώς υλοποιείται, επειδή δεν υπάρχει νόρμα, δεν υπάρχει κανόνας στο διαδίκτυο για τα λεγόμενα εναλλακτικά μέσα, πώς είναι μία υλοποίηση έτσι, στην Ελλάδα. Το Radio Bubble είναι μια καθαρά εθελοντικής μορφής, όπως και τα περισσότερα, αν όχι όλα. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω όχι όλα. Ιντερνετικά μέσα, το οποίο επιχειρεί ουσιαστικά να κάνει συμμέτοχη την κοινωνία στην δημιουργία της πληροφορίας της βασικής ενημέρωσης. Αυτό δηλαδή που είπε ο Λουκάς, ότι ουσιαστικά έχεις ρεπόρτερ τον ίδιο τον άνθρωπο που συμμετέχει στο γεγονός το οποίο μεταφέρεται. Το Radio Bubble προσπάθησε να βρει έναν τρόπο αυτό το πράγμα να το οργανώσει και να βγαίνει σε ένα σημείο αυτό το ρεπορτάζ, το λεγόμενο. Το έκανε μέσω του Twitter, γιατί το Twitter είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για αυτή τη δουλειά. Είναι γρήγορο το μήνυμα, ανεβαίνει αμέσως, είναι εύκολο γιατί το χρησιμοποιείς πολύ από το κινητό, άρα σημαίνει ότι κυρίως σε ό,τι αφορά διαδηλώσεις και γενικά κινητοποίησεις, γενικά το δρόμο δηλαδή που λέμε, είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσεις και είναι και εύκολο στη συνέχεια να το διαχειριστείς. Να το συγκεντρώσεις δηλαδή σε ένα σημείο, τα μηνύματα τα οποία είναι ειδησιογραφικού χαρακτήρα ή καλύπτουν ένα συγκεκριμένο γεγονός και να μπορεί κάποιος να το διαβάσει άμεσα, να βλέπει δηλαδή τη ροή τη στιγμή που ανεβαίνουν τα μηνύματα αυτά, τη στιγμή δηλαδή που ανεβαίνει το ρεπορτάζ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας γενικός κανόνας που ακολουθείται και από το Radio Bubble είναι ότι υπάρχει μια ομάδα επιμέλειας. Δηλαδή, δεν μιλάμε ούτε για αρχισυνταξία, ούτε για αίθουσα τύπου η οποία ορίζει ποια θα είναι η δημοσιογραφία και πώς θα βγει το δελτίο ειδήσεων, τι θα περιέχει κτλ. Μιλάμε ουσιαστικά για 5-10 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο σύστημα αυτό που συγκεντρώνει την πληροφορία από το Twitter και ουσιαστικά ελέγχει και κατευθύνει αυτή την πληροφορία ώστε να είναι συνεκτική και βέβαια να μην παρισφρίουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να δημιουργήσουν εντυπώσεις ή να πούνε ένα σχόλιο προσωπικό και γενικά να αποπροσανατολίσουν αυτό που λέμε ενημέρωση. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, ειδικά όμως όταν υπάρχουν γεγονότα τα οποία ξέρουμε ότι πρόκειται να γίνουν, μεγάλες ας πούμε απεργίες, κινητοποίησεις, η κινητοποίηση στις Κουριές για παράδειγμα, εκεί πια συντονίζουμε την εργασία, μπαίνουν δηλαδή 3, 4, 5 άτομα πίσω από το σύστημα και το ελέγχουν συνεχώς, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ροή και γιατί βέβαια χρειάζεται να συμπληρώνουμε την ίδια την πληροφορία, να μαζεύουμε δηλαδή και εμείς πληροφορία μέσα από το Twitter, ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Radio Bubble, και όταν λέω συμμετέχουν στο Radio Bubble ενώ δεν tweetάρουν με το λεγόμενο hashtag RB News που χρησιμοποιούμε, αλλά απλώς ανεβάζουν μια πληροφορία και τη βλέπει κάποιος ο οποίος είναι στην ομάδα επιμέλειας και την ανεβάζει με το hashtag για να μπει στο σύστημα. Αυτό είναι μία, ξαναλέω, μορφή οργάνωσης η οποία δεν έχει ακριβώς τις δομές αυτές τις στενές του παραδοσιακού μέσου, βασίζεται στον εθελοντισμό και βέβαια έχει και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το μοντέλο και ο εθελοντισμός. Θα μπορούμε να τα συζητήσουμε παρακάτω ή μπορούμε γενικά να τα συζητήσουμε. Τώρα, αυτό αφορά την ειδησιογραφία του Radio Bubble. Το Radio Bubble είναι ένα πολύ ευρύτερο σύστημα που περιλαμβάνει μέσα ραδιόφωνο, περιλαμβάνει μέσα blogs. Ουσιαστικά επιχειρεί να αγκαλιάσει και την ιντερνετική κοινότητα συνολικά, όχι μόνο ειδικά σε θέματα ειδησιογραφίας ή σε κινηματικά. Τέλος πάντων, δεν είναι επί του παρόντος γιατί μιλάμε ακριβώς για τη δημοσιογραφία του διαδικτύου. Και δημοσιογραφία, αν θέλετε, συμμετοχική δημοσιογραφία, αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές δημοσιογραφία των πολιτών, αν και είναι λιγάκι αδόκιμος ο όρος. Πάλι σε σχέση με αυτό που είπε ο Λουκάς, να πιάσουμε λίγο τα παραδοσιακά media, έχει ένα νόημα και έχει και ένα πολύ πιο σημαντικό νόημα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποιος είναι ο ρόλος των λεγόμενων παραδοσιακών media και του ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά το μεγάλο τεστ όντως ήταν το 2008. Το μεγάλο τεστ όταν λέω και για το θέμα του κατά πόσο υπάρχει, υφίσταται αυτό που λέμε συμμετοχική δημοκρατία, δηλαδή κατά πόσο η κοινωνία των πολιτών μπορεί να κάνει δημοσιογραφία στον δρόμο και μπορεί να υπερκεράσει και σε ταχύτητα και σε ακρίβεια τα παραδοσιακά media. Και το πέτυχε.
Το πέτυχε τότε, η βασικότερη βέβαια πλατφόρμα ήταν το Indymedia εκείνη την εποχή, αλλά ήταν και στα σπάργανα το Twitter, που ακριβώς ανέβηκαν τα πρώτα tweets εκείνη τη στιγμή από ανθρώπους που βρισκόντουσαν στο σημείο και πέριξ. Από εκεί και πέρα κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ έρχεται απέναντι στην παραδοσιακή δημοσιογραφία, ξαναλέω, μιλάω για την Ελλάδα ειδικά, όχι μόνο τεχνικά και σαν φιλοσοφία, αλλά και πολιτικά. Και όταν λέω πολιτικά δεν εννοώ το τι προωθεί πολιτικά το κάθε μέσο, όσο πια είναι η εσωτερική πολιτική, ειδικά στα μίντια, τα παραδοσιακά μίντια που είναι πολύ συγκεκριμένοι, και τι ρόλο παίζει απέναντι σε αυτήν την πολιτική το ίντερνετ. Και πώς σκοπεύουν βέβαια να το διαχειριστούν τα μίντια τα παραδοσιακά. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, θα μας απασχολήσει και δεν πρέπει ποτέ να το αφήνουμε απ' έξω ποιος είναι ο ρόλος των παραδοσιακών μίντια στο ίντερνετ. Ο Λουκάς είπε κάτι και συμφωνώ εν μέρη, ότι τα ελληνικά μίντια δεν έχουν ανοιχτεί στο ίντερνετ. Και μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι όχι μόνο δεν έχουν ανοιχτεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χωρίζει χάος σε σχέση με ξένα αντίστοιχα μίντια, όπου εδώ και χρόνια έχουν ουσιαστικά ενσωματώσει τη λειτουργία τους στο ίντερνετ. Δεν έχουν ενσωματώσει το ίντερνετ στη λειτουργία του εντύπου ή του καναλιού. Έχουν το ανάποδο έχει γίνει. Ουσιαστικά το κανάλι και το έντυπο περνάει μέσα από το ίντερνετ. Για παράδειγμα, ο Guardian, ας πούμε, είναι ένα ίσως το καλύτερο παράδειγμα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή για αυτή την ενσωμάτωση και πόσο επιτυχημένη είναι. Ο Guardian, ο οποίος σημειωτών, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες από κοντά. Και ενίοτε μπορώ να πω και τη στηρίζει. Τη στηρίζει με την έννοια ότι προσφέρει υποστήριξη και σε επίπεδο ενημέρωση και παίρνει τις πλατφόρμες. Δηλαδή είναι ένα καλό παράδειγμα. Τα ελληνικά media λοιπόν πάνε να κάνουν στο ίντερνετ αυτό που ξέρουν να κάνουν παντού. Επιχειρούν με επεκτατική πολιτική να επιβάλλουν αναγνωσιμότητα της άποψής τους. Και εκεί δεν επιτρέπουν το άνοιγμα. Είναι και αυτό κεντρική πολιτική. Δεν είναι απλώς ότι δεν το ξέρουν τεχνικά να το κάνουν ή δεν το γνωρίζουν ή δεν ξέρουν τη φιλοσοφία. Την ξέρουν, πολύ καλά την ξέρουν. Δεν θέλουν τεχνικά να επιτρέψουν στο κοινό να γίνει συμμέτοχο στην πληροφορία και πόσο μάλλον στην άποψη. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο προσόν για τα λεγόμενα εναλλακτικά media. Δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά αναγκαστικά πρέπει να το χρησιμοποιούμε μέχρι να βρούμε ένα καλύτερο ή μέχρι να γίνουν κυρίαρχα. Και βρίσκονται λοιπόν απέναντι προσπαθώντας ουσιαστικά να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού, της ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Και ξαναλέω, αυτό είναι καλό για τα εναλλακτικά, γιατί είναι πιο πολύ καιρό μέσα, είναι πολύ πιο ευέλικτα, ακριβώς γιατί επιτρέπουν αυτό το παρεδώσε. Δεν υπάρχει δηλαδή παθητικός δέκτης. Έτσι, είναι ενεργητικός, αυτός που μπαίνει στο διαδίκτυο και συμμετέχει σε ένα μέσο, ακόμα και βάζοντας ένα σχόλιο από κάτω, ουσιαστικά τι κάνει, γίνεται ο ίδιος αγωγός της πληροφορίας, αγωγός της είδησης. Άρα ουσιαστικά γίνεται μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ενημέρωσης. Τα παραδοσιακά μίντια προφανώς λοιπόν δεν θέλουν αυτό το πράγμα, δεν τους αρέσει, επιχειρούν να το σπάσουν, επιχειρήσαν αρχικά να το σπάσουν δημιουργώντας μαγαζιά, και σκόπιμα χρησιμοποιούν τον όρο μαγαζιά, τα οποία βάφτσαν εναλλακτικά μέσα, πίσω από τα οποία βρίσκονται οι ίδιοι, είτε οι μέτοχοι των ΜΜΕ, των ιδιωτικών ΜΜΕ, είτε στελέχοι αυτών. Για παράδειγμα, ας πούμε, το Protagon ή το EchmeGR, όπου από πίσω βρίσκεται ο Θεοδωράκης το μεν πρώτο, στο δεύτερο βρίσκεται ο διευθυντής ειδήσεων του Μέγκα. Και ουσιαστικά τι κάνει, μεταφέρει την γραμμή του Μέγκα σε ένα μέσο ιντερνετικό, το οποίο το βαφτίζει εναλλακτικό. Επιτρέπει βέβαια αυτό σχολιασμό από κάτω, όπως επιτρέπει και το Protagon σχολιασμό από κάτω, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, μέχρι εκεί μένει. Δηλαδή, έχω άποψη, τη βγάζω, είναι η βιτρίνα μου. Έχω χορηγό, ένα μεγάλο προσόν των media αυτών και πώς κάνουν αυτή την επεκτατική πολιτική είναι ακριβώς ότι μεταφέρουν τους χορηγούς και τα συμφέροντα τα οποία στηρίζουν τα παραδοσιακά media και στο ίντερνετ. Και το μεγάλο πρόβλημα όλων των υπόλοιπων προσπαθειών είναι ακριβώς η χρηματοδότηση, ώστε να είναι αυτόνομα. Αυτόνομα να μπορούν να λειτουργούν δηλαδή. Εκεί το έχουν λυμένο.
Οπότε επιχειρούν λοιπόν επεκτατικά, παρότι έχουν το handicap ότι δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή, άρα είναι συμπαθητικός δέκτης, να επιβάλλουν την άποψη. Κακά τα ψέματα, δεν θα πρέπει να τους υποτιμήσουν. Ένα ζήτημα δηλαδή που θα ήταν καλό τις επόμενες μέρες να απασχολήσει και τις υπόλοιπες συζητήσεις, μια που συζητάμε για μια προσπάθεια που ανοίγει για media από κάτω, οργανωμένα όμως πλέον σε επίπεδο συνεργασίας και όχι απλώς ο καθένας κάνει το κομμάτι του και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα ωραίο πράγμα, αλλά χαώδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ποιος είναι ο ρόλος των media, των παραδοσιακών media στο ίντερνετ και ποιο θα είναι και το μέλλον, το σύντομο μέλλον, ώστε να μην βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις. Για την ώρα κρατάμε τις εξελίξεις. Κρατάμε σε αυτόν τον αγώνα της επιβολής. Επίσης πρέπει να αναφερθεί λιγάκι, εγώ απλώς βάζω τα θέματα, πρέπει να αναφερθεί λιγάκι και ο ρόλος των λεγόμενων free press, γιατί ακριβώς τα free press, τα οποία πάλι λειτουργεί το ίδιο σύστημα από πίσω, είναι άνθρωποι των καναλιών, δημοσιογράφοι, στελέχη, και εμφανίζονται μάλιστα με το «είμαι free press, άρα είμαι εναλλακτικός», μία και καλά εναλλακτική φιλοσοφία, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πλασάροντας έναν άλλο χαρακτήρα και πείθοντας ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι διαβρωμένα μεν η τηλεόραση και οι εφημερίδες, αλλά αυτά τα μέσα που είναι ιντερνετικά δεν είναι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Οι άνθρωποι ξέρουν, όποιο και να ρωτήσεις, ξέρουν όλοι ότι είναι διαβρωμένα τα μίντια, ότι παραπληροφορούν, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα κτλ. Αλλά δυστυχώς ακόμα και τώρα η τηλεόραση παραμένει ο νούμερο ένα πομπός ενημέρωσης και το κυριότερο πομπός άποψης. Επίσης υπάρχουν πολλά στεγανά σε ό,τι αφορά δημογραφικά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να δούμε πώς πάει. Υπάρχουν πολλά στεγανά επίσης και σε ό,τι αφορά την ιδεολογική, αν θέλετε, πηγή, μάλλον όχι το ιδεολογικό χαρακτήρα του κοινού. Δυστυχώς τα λεγόμενα εναλλακτικά μέσα, τα οποία στο ίντερνετ, ενημερωτικά, τα οποία κατά βάση ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή έναν ευρύτερα αριστερό χώρο, ταυτόχρονα πολλά από αυτά επιχειρούν να κάνουν προπαγάνδα με παλιά εργαλεία. Και δυστυχώς κάνουν μια απεύθυνση στον εαυτό τους. Στο δικό τους κοινό. Ενώ ειδικά τώρα, ξαναλέω, είναι πολύ κρίσιμη εποχή αυτή τη στιγμή και για το γεγονός του τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα στη χώρα μας, αλλά και ουσιαστικά σαν μετάβαση, σαν εποχή μετάβασης. Πρέπει λοιπόν να σπάσουν αυτά τα στεγανά, πρέπει η απεύθυνση να είναι ευρύτερη. Αν λοιπόν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά μαζί, μιλώντας για εναλλακτικά μέσα και που θα έπρεπε να ανοίξει μια κουβέντα για το πώς καταφέρνουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα, νομίζω ότι τέσσερις θα πρέπει να είναι τομείς, για να κλείσω και την εισήγησή μου, τέσσερις πρέπει να είναι τομείς της συζήτησης. Για να πάμε παρακάτω. Το πρώτο λοιπόν είναι η απεύθυνση και διείσδυση ταυτόχρονα. Δηλαδή, πού απευθυνόμαστε, πώς κάνουμε, πέρα από τα τεχνικά όρια του ίντερνετ, τα οποία λένε ότι ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας ή μένουν σε χωριά ή σε όχι σε αστικές περιοχές, σε αγροτικές περιοχές, έχουν μικρότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, αυτό είναι θέμα χρόνου. Ακόμα και αυτοί που μπαίνουν, πώς ουσιαστικά θα έρθουν, θα απευθυνθούμε στους ανθρώπους που δεν είναι το εντός αγωγικών παραδοσιακό κοινό μας. Πώς δηλαδή ο πατέρας μου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 67 χρονών, ήταν ένας παραδοσιακός πασόκος, ο οποίος όμως διέριξε τις σχέσεις του με το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει τέτοιο παράδειγμα, που νιώθουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ότι κοροϊδεύονται και ότι προσπαθούν να ριζοσπαστικοποιηθούν σε ένα βαθμό, αλλά δεν ξέρουν πού θα πάνε και ενώ έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, τελικά καταφεύγουν σε αυτά που γνωρίζουν, γιατί αυτά καταλαβαίνουν. Θα καταφεύγουν, για παράδειγμα, στο ενικός. Ο οποίος ενικός είναι και αυτός εμφανίστηκε καλά σαν εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης, αλλά είναι ο Χατζηνικολάου. Είναι ο Χατζηνικολάου. Έτσι, δεν είναι ο Χατζηνικολάου και κάποιοι άλλοι, είναι ο Χατζηνικολάου, είναι συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε λοιπόν απεύθυνση σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα γνωρίσουν αφενός μεν το ότι υπάρχουν και αυτά τα 5-10 τα οποία είναι ενημερωτικά μέσα στο διαδίκτυο,
αλλά και θα πάνε και θα κάτσουν να διαβάσουν ή θα δουν το βίντεο, την ενημέρωση, θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες, τα εργαλεία που παρέχουν. Το δεύτερο, και κατ' εμέ σε αυτή τη φάση είναι το πιο σημαντικό και μπορεί να λυθεί σχετικά γρήγορα, είναι μια σχετική οργάνωση και συγκέντρωση του υλικού. Δηλαδή, στα όρια αυτά που λέγαμε πριν του χαρακτήρα του εθελοντισμού, γιατί ο καθένας από εμάς δίνει ουσιαστικά ένα κομμάτι από τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο του και ευτυχώς για το μέσο, πολλοί από εμάς είμαστε άνεργοι ή μη απασχολούμενοι και μπορούμε αυτόν τον καιρό να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, ουσιαστικά γίνεται μια τεράστια σπατάλη δυνατοτήτων. Γιατί ο καθένας, πολλοί από εμάς ξανανακαλύπτουν τον τροχό. Ξανανακαλύπτουμε, για παράδειγμα, πληροφορία την οποία ένα άλλο δίκτυο παραδίπλα την έχει μεταδώσει μπορεί και 3 μήνες πριν, 2 μήνες πριν. Ένα λοιπόν πρώτο βήμα, και τεχνικά γίνεται από όλες τις απόψεις, τεχνικά και τεχνικά από άποψη της υποδομής του διαδικτύου, αλλά και τεχνικά από το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι που γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας και που είναι πολύ εύκολο να γνωρίσει, σαν αλυσίδα δηλαδή, ουσιαστικά να γνωρίσει ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε όλη την Ελλάδα, αν θέλετε, να συγκεντρώσουμε αυτό το πολύτιμο υλικό που έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το καιρό, αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτή η μορφή ενημέρωσης, διαδικτυακής ενημέρωσης, και να δημιουργηθεί μια βάση η οποία στη συνέχεια θα τροφοδοτείται και θα εμπλουτίζεται από τη νέα δουλειά που θα δημιουργείται. Οπότε, αφενός μεν, θα είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση και διαχείριση στο υλικό αυτό. Αφετέρου δε, ο καθένας από εμάς ο οποίος κάνει μια έρευνα, για παράδειγμα, ξαναλέω, από το υστέρημά του, από τον πολύτιμο χρόνο του κτλ., να μην χρειαστεί να ξαναανακαλύπτει το τροχό, να βλέπει ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, γιατί μπαίνει έτοιμη και να την πηγαίνει παρακάτω, ή να έχετε σε επαφή με αυτόν που την έδωσε την πληροφορία, που την ανέβασε σε αυτόν τον κουβά πληροφοριών, για να μπορούν να συνεργαστούν. Είναι εύκολη και αυτή και τεχνικά, και αυτό είναι πανεύκολο. Δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι διάολοι. Δηλαδή, πραγματικά δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Αμερική. Έτσι, είναι εύκολο. Ναι, το κλείνω. Το τρίτο είναι η αποτελεσματικότητα. Ωραία, τα λύσαμε λοιπόν όλα αυτά. Από εκεί πέρα είχαμε την απεύθυνση, έχουμε τον κουβά, αυτό που λέμε, μια στοιχειώδη οργάνωση να συγκεντρώσουμε το υλικό και να μπορούμε να το διανύμουμε. Πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στη συνέχεια, εκεί έχει να κάνει ακριβώς με τα στεγανά, πώς πάμε τα στεγανά, πώς αλλάζει ο λόγος μας, πώς ουσιαστικά δεν μπερδεύουμε, δεν προσπαθεί κανένα να περάσει, όταν έχουμε κομματικά μαγαζιά, για παράδειγμα, δεν προσπαθεί να περάσει το λόγο του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος. Και το τέταρτο και το πιο δύσκολο, και εδώ μόνο περιμένω, δεν έχω να πω κάτι, περιμένω μόνο λύσεις, είναι η αυτονομία. Κακά τα ψέματα, η αυτονομία, η οποία έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι, έχει να κάνει και με το κομμάτι των ανθρώπων που, ξαναλέω, προσφέρουν τον πολύτιμό τους χρόνο και το υστέρημά τους γι' αυτό. Αν τα λύσουμε αυτά, δεν θα μπορέσουν τα παραδοσιακά μίντια να επιβληθούν. Είναι δεδομένο, δεν θα τους επιτρέψουν το μέσο. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το ότι μακρηγόρησα. Ευχαριστώ και τον Πέτρο. Να δώσω τώρα το λόγο του στον Χρήστο, ο οποίος είναι και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερες Ελλάδος, είναι και μέλος της συλλογικότητας Vim Media. Μόνο μία επισήμανση, αν μπορέσουμε να συμπτύξουμε λίγο το χρόνο, γιατί θα ξεκινήσει η συναυλία. Δεν θα μιλήσω πολύ, δεν θα μιλήσω, θα πω λίγα πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό ακριβώς εδώ βρίσκομαι με διπλή ιδιότητα και μάλιστα αντιφατική για μένα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι είμαι φωτορεπόρτερ από το 1990, 23 χρόνια. Υπηρετώ δηλαδή τα μίντια. Και ο άλλος είναι ως ερασιτέχνης πια και όχι επαγγελματίας και εθελοντής, μέλος ενός μέσου από τα κάτω του V-Media. Να πούμε εδώ λοιπόν 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τα main media και τα media από τα κάτω. Το ζητούμενο πάντα σε πρώτη φάση είναι η είδηση. Και η είδηση, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο, το οποίο δεν παίρνει υποκειμενικότητα. Έγινε αυτό. Το δεύτερο είναι η κριτική αυτής της είδησης, η ερμηνεία της, η αρθογραφία πάνω σε αυτή την είδηση, όπου εκεί πάντα μπαίνει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Είτε μιλάμε για main media, είτε για media από τα κάτω. Εδώ όμως παρατηρούμε το οξύμορο, ότι η είδηση πια στα κυρίαρχα media δεν έχει καμία σχέση με την είδηση που συμβαίνει. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε εμείς και ως επαγγελματίες, σας το λέω από μέσα, το έχω βιώσει αυτό το πράγμα και το βιώνουμε ακόμα, το πώς δηλαδή είτε κάποιες ειδήσεις δεν λέγονται καν ή όταν θα υποθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βολεύεται αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού και τα συμφέροντά του.
Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και πολύ βαθιά ο κόσμος να μπει, οι πολίτες να μπουν στην πληροφορία, ενεργή πια. Και να πω εδώ ότι είναι η μεγάλη πρόκληση σε αυτό που συνέβη με την ΕΡΤ. Και εγώ πιστεύω και πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε πάρα πολύ και να σπρώξουμε τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι με τεράστια ευκαιρία αυτό το πράγμα και στενοχωριέμαι που δεν έχει πολύ κόσμο πια στην ΕΡΤ. Ήτανε όχι απλά να έχουμε ένα δημόσιο μέσο πια με συχνότητα. Το δημόσιο είναι ένα βήμα πιο κοντινό από αυτό που θα ήθελα εγώ. Εγώ θα ήθελα ένα μέσο της εμβέλειας, της πανελλήνιας, μην πω της παγκόσμιας εμβέλειας της ΕΡΤ, το οποίο να περάσει υπό το κοινωνικό έλεγχο. Και τι σημαίνει κοινωνικός έλεγχος? Σημαίνει ενεργοποιημένος πολίτης. Ο πολίτης ενεργοποιείται πια και στην πληροφορία, η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Έχει δικαίωμα στην πληροφορία. Και στο να λαμβάνει την πληροφορία και στο να δίνει την πληροφορία. Να πούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι στην ΕΡΤ δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω αν θα την εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Μπορώ να υποψιαστώ. Δεν βλέπω τον κόσμο έτοιμο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι βασανιστικός ο δρόμος στο να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να είναι ενεργός σε όλα, ακόμα και σε αυτό. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε, γιατί τα μίντια από κάτω, αν μη τι άλλο, είναι μίντια στα οποία συμμετέχει ο κόσμος. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί στα κυρίαρχα μέσα. Να πούμε εδώ ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων από τα κυρίαρχα μέσα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πια ως επιτοπλίστων καθημερινά και δεν ξέρω αν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Γιατί και μία είδηση η οποία δεν παρουσιάζεται ολόκληρη, ακόμα και αν περιέχει μία αλήθεια, εάν δεν παρουσιάσει όλη την αλήθεια, την αποσπασματική αλήθεια, σημαίνει ότι λες ψέματα. Να πω ακόμα ότι ένα μέσο από τα έντυπα πια μέσα, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο, και για μένα καλός δρόμος είναι ένα μέσο να μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται χωρίς από πάνω να υπάρχουν ιδιοκτήτες και αφεντικά με δημοκρατικό τρόπο, είναι η εφημερίδα των συνταχτών, και αυτή πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχτεί αυτή η εφημερίδα. Επίσης, θα αναφέρω αυτό που ανέφερε πριν και ο Πέτρος, το θέμα της χρηματοδότησης στο μίντια από τα κάτω. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Γιατί τα έξοδα υπάρχουν και αυτοί που διαχειρίζονται τα κυρίαρχα μίντια είναι πολύ εύκολο. Εγώ απορώ πώς τους έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά μιλάω. Δηλαδή, πώς δεν προσπάθησαν από την αρχή να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο, δηλαδή στο διαδικτυακό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουν και μάλιστα τρόποι πολύ υπόγειοι που δεν τους αντιλαμβάνεται αμέσως ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει πει στη διαδικασία αυτή του να συνειδητοποιήσει δηλαδή κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα θέμα που θα πρέπει τον media από τα κάτω θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι κάποιος πολίτης που θέλει να μετέχει ενεργά σε ένα μέσο, αυτό μπορεί να το κάνει είτε με την προσφορά εργασίας, προτιμώ με την προσφορά εργασίας, αλλά και με χρηματοδότηση, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης να χρηματοδοτεί αυτό το μέσο. Γιατί αν μπουν άλλου τύπου χρηματοδοτήσεων, σημαίνει ότι μπαίνουν και άλλου είδου παρεμβάσεις, ακόμα και στα media από τα κάτω. Εμείς στο V-Media είχαμε, γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα, έχουμε τεράστιες αναστολές στο πώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βγάζουμε αυτήν την εικόνα, όπως πιστεύω και όλα τα υπόλοιπα παιδιά στα media από τα κάτω. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα το βάλουμε κάτω, θα το πάμε μέχρι τέλους. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, τώρα αν προκύψουν και κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά μετά. Να πω κιόλας γιατί το είδηση υποδιωγμών που είναι το αυριανό θέμα, ότι εμείς οι φωτορεπόρτερ επειδή επιλέξαμε κάποια στιγμή στρατόπεδο και αυτό ενόχλησε πάρα πολλούς, αποκαταστήσαμε το όνομά μας, γιατί κάποια στιγμή βρισκόμασταν στο σύνθημα μέσα αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αποκαταστήσει πλήρως το όνομά μας. Έχουμε βρεθεί στο πλευρό του κόσμου και αυτό που τους ενοχλούσε ήταν ότι δίναμε αντικειμενικά πια την είδηση, πάντα τη δίναμε αντικειμενικά, αλλά πια
χωρίς φόβο και χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα πέρα από αυτό, δηλαδή το μέλλον μας, τη δουλειά μας και όλα αυτά. Και η έκθεση είδηση υποδιωγμό που δείχνει συνάδελφο το ρεπόρτερ να χτυπιούνται από τα μέσα καταστολής, αυτή τη στιγμή βρέθηκε μάλλον τις δύο προηγούμενες μέρες στις Βρυξέλλες. Λένε ότι σόκαρε το Ευρωκοινοβούλιο, αν και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σόκαρονται τόσο εύκολα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Χρήστο. Νομίζω ο Νίκος έχει να κάνει δουλειά αρκετή τώρα μετά από όλα αυτά που ακουστήκανε. Ακουστήκανε πράγματα σε σχέση με τη συμβατότητα ή μη της είδησης των πολιτών, της δημοσιογραφίας των πολιτών με τους επαγγελματίες. Με τον κοινωνικό έλεγχο της ΕΡΤ, με τη σχέση των δημοσιογράφων με την εξουσία, πολλά πράγματα γενικώς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Έχω σημειώσει τρεις βασικούς άξονες, έχω συγκρατήσει. Το ένα είναι υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα. Το δεύτερο είναι κώδικες διοντολογίας για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα μίντια από τα κάτω. Και το τρίτο είναι οι δομές. Θα ήθελα να αφήσω την υποκειμενικότητα και την αντικειμενικότητα αυτό το θέμα τελευταίο, γιατί πιστεύω τα άλλα δύο είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Μας βάζουν σε ένα πλαίσιο και σε ένα δρόμο πάνω στον οποίο πιστεύω ότι έχει και κουμπώνει το τελευταίο, το αντικειμενικότητα, υποκειμενικότητα. Όσον αφορά λοιπόν τις δομές, θα ξεκινήσω από εκεί. Η βασική διαφορά του επαγγελματισμού ή τέλος πάντων των επαγγελματικών media με την δημοσιογραφία των πολιτών είναι η εξής. Στον επαγγελματικό χώρο η διαδρομή πάει ως εξής. Υπάρχει η πηγή, υπάρχει ο διαμεσολαβητής, συνήθως είναι ο ρεπόρτερ, υπάρχει ο πομπός, το οποίο συνήθως είναι το μέσο τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, και υπάρχει και ο δέκτης, όπου είναι ο πολίτης. Στα μίντια από τα κάτω, στη δημοσιογραφία των πολιτών, υπάρχει πηγή και υπάρχει και ο δέκτης. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα ενδιάμεσα στάδια του διαμεσολαβητή και του πομπού, μιας και η πηγή μπορεί να παίξει και αυτόν τον ρόλο ήδη από μόνη της. Πάμε λίγο σε ένα λίγο πιο περίπλοκο θέμα, το οποίο είναι οι κώδικες διοντολογίας. Για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, ο κώδικας αυτός υπάρχει. Για τη δημοσιογραφία των πολιτών δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν υπήρχε και για τη δημοσιογραφία των πολιτών, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η καθολική του τήρηση και εφαρμογή. Εδώ δεν εξασφαλίζεται για τους επαγγελματίες. Πόσο μάλλον σε ένα πράγμα που λέγεται διαδίκτυο, το οποίο είναι τόσο ελεύθερο και χωράει τόσους. Ακόμα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να τηρηθεί, ποιο είναι το βασικό του πλεονέκτημα που καθιστά το κώδικα διοντολογίας ισχυρό? Κυρίως οι πειθαρχικές του απολύξεις. Ότι κάποιος, αν παραβεί αυτόν τον κώδικα, θα έχει να αντιμετωπίσει μια τιμωρία. Αλλά ας το δούμε αυτό στην περίπτωση των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Υπάρχει αντίκρισμα αυτής της τιμωρίας? Συνήθως όχι. Ούτε θεσμική, ούτε πραγματική. Ακόμα και ένας δημοσιογράφος παραβευθεί στα πειθαρχικά του Σωματείου των Δημοσιογράφων, της ΕΣΥΑ, θα πάρει μια επίπληξη, θα πάρει μια ποινή, θα πάρει και μια διαγραφή κάποιων μηνών. Αλλά πέραν τούτου, ουδέν. Ούτε θα χάσει την επαγγελματική του ταυτότητα, ούτε θα χάσει και τα άλλα του προνόμια, ακόμα και ασφαλιστικά, μιας και το Ταμείο των Δημοσιογράφων είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Σωματείο. Επίσης, δεν θα χάσει, όπως έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ούτε καν την αξιοπιστία του. Υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί και έχουν ξαναπαραπεμφθεί και έχουν ξαναπαραπεμφθεί στα πειθαρχικά συμβούλια. Έχουν διαγραφεί επανειλημμένως, παρόλα αυτά θεωρούνται αξιόπιστοι, ο κόσμος τους ακούει, ο κόσμος τους πιστεύει. Παρόλα αυτά, σε ένα blogger ή σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα media στο διαδίκτυο, θα μπορούσε η απαξίωση να έχει με ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και ο κόσμος θα σταματήσει να τον διαβάζει, να τον ακολουθεί, να βλέπει το web TV του ή να τον ακούει στο web radio. Αλλά ακόμα και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα φαινόμενο διαδικτυακό. Να θεωρηθεί αυτός ο τύπος ακόμα και cult. Και να κάνει ένα κοινό και ένα ακροατήριο το οποίο θα τον ακολουθεί ούτως ή άλλως. Στην Αμερική έχουμε πολλά παραδείγματα, κυρίως ραδιοφωνικά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τέτοιο ακροατήριο και μάλιστα πολλών εκατομμυρίων. Δεν είναι πλέον δημοσιογράφοι, δεν υπήρξαν ποτέ. Και μπορεί για κάποιους, ακόμα και για τα δικά μας στάνταρ, να θεωρούνται μέχρι και γραφικοί. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος τους ακολουθεί. Με όλες αυτές τις σκέψεις καταλήγω στο εξής, ότι αν θέλουμε να υπάρχει μια πραγματικά διαφορετική και βιώσιμη νέα δημοσιογραφική και μηδιακή πραγματικότητα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα δύσκολο δρόμο, όπως αυτός διαγράφεται. Και αυτός δεν είναι άλλος από το πάντρεμα των θετικών και των δύο πλευρών. Δηλαδή θα μπορούσαμε από το επαγγελματικό κόσμο να κρατήσουμε τα θετικά της κατάρτισης των κανόνων διοντολογίας, ακόμα και αν είναι ένα προβληματικό πλαίσιο, παρόλα αυτά είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα μπορούσε
με κάποιο δύσκολο τρόπο ίσως να εφαρμοστεί σε ένα και να παρέχει ένα πλαίσιο λειτουργίας δημοσιογραφικής, τις προδιαγραφές, κυρίως τεχνικές και τεχνολογικές. Και από τη δημοσιογραφία των πολιτών, φυσικά την αδιαμεσολάβητη διάδοση της πληροφορίας, τις αντιδομές που καταργούν την καθετοποίηση της οργάνωσης και το gatekeeping, δηλαδή το φιλτράρισμα της είδησης, και φυσικά ακόμα και την αποφυγή δημιουργίας στεγανών στην καθημερινότητα της παραγωγής της είδησης. Τι εννοώ με αυτό? Ότι θα μπορούσαμε ίσως ακόμα και να αποφύγουμε και τον αυτοπεριορισμό τον δημοσιογραφικό που πολλές φορές κάνουμε οι ίδιοι χωρίς να μας ζητηθεί κανένας. Αυτό που άλλοι το λένε αυτολογοκρισία ή άλλοι το λένε αυτοπεριορισμό. Αυτό το υβρίδιο, αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος και μπορεί να ακούγεται δύσκολος και να φαίνεται, αλλά για μένα δεν είναι ανέφικτος. Θα πρέπει όμως αυτή η πραγματικότητα να αποτυπωθεί σε δομές οι οποίες και θα την παγιώσουν και θα την καθιερώσουν στη συνείδηση των πολιτών και θα δημιουργήσουν τις προοπτικές ώστε αυτή η νέα πραγματικότητα να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί και να πραγματικά να αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο για τη δημοσιογραφία από εδώ και στο εξής. Συμφωνώ απόλυτα με τα παιδιά που μιλήσανε πριν. Είναι αυτή η περίοδος μια μεταβατική περίοδος και στις μεταβατικές περιόδους συνήθως κάτι καταστρέφεται και κάτι καινούργιο γεννιέται. Έχουμε πραγματικά την ευκαιρία, την ιστορική, την τιμή και την ευθύνη να συμβάλλουμε ενεργά σε αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Και αν κάτι μας αντιστοιχεί ως άνθρωποι των media, είτε από τα πάνω, είτε από τα κάτω, είτε ενδιάμεσα, δεν θέλω να το υιοθετήσω, είναι να πραγματικά να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί μια νέα μηδιακή πραγματικότητα, η οποία δεν θα έχει σε τίποτα να κάνει με αυτή που βιώνουμε μέχρι στιγμής. Άφησα τελευταίο το τρίτο άξονα, το υπερκειμενικότητα, αντικειμενικότητα. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι και ζωτικό κομμάτι αυτού του μοντέλου όπως εγώ το περιγράψα πριν από λίγο και ίσως όπως θα θέλαμε να είναι στο μέλλον. Για μένα η αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία είναι κάτι παραπάνω από ουτοπία. Είναι πραγματικά ένας μύθος ο οποίος δεν υπάρχει. Η προσπάθεια δε της αναζήτησης της είναι και ίσως αυτή η οποία έχει φέρει όλες αυτές τις τρευλώσεις σε όλο αυτό το διάστημα. Και έχει δημιουργήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια αυτό το στρεβλό μηδιακό τοπίο όπου υπάρχει ουσιαστικά μια θολούρα όσον αφορά την είδηση και πώς αυτή αναμεταδίδεται. Όταν πλέον αποκαλύπτεται και φανερώνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η αντικειμενικότητα στην είδηση, τότε καταλήγει ο όποιος επαγγελματισμός να αποτελεί έναν μανδύα υπεράσπισης της, ένα μανδύα υπεράσπισης του μύθου, ο οποίος μάλιστα προσδοκά να δώσει την αντικειμενικότητα και μια πραγματική υπόσταση. Η καταγραφή της είδησης, η είδηση και η ενημέρωση είναι υποκειμενικές. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ο καθένας βιώνει το κάθε γεγονός μέσα από το δικό του πρίσμα και αυτό το πρίσμα είναι και πολυεπίπεδο και έχει και πολλές διαστάσεις. Εγώ προσωπικά επιθυμώ η ενημέρωση να έχει πρόσημο. Προτιμώ να έχει πρόσημο όποιο και αν είναι αυτό, ο ιδεολογικό, δημοσιογραφικό, επαγγελματικό, όποιο και αν είναι, παρά να είναι ένα θολό πράγμα. Το οποίο θολώνει το τοπίο. Στην ιδανική του μορφή, για μένα όχι ακατόρθωτη, θα είναι στο πλαίσιο που είπα πριν. Αλλά προτιμώ να ξέρω το τι διαβάζω και τι ακούω, παρά να έχω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για την ενημέρωση, για την είδηση, είτε επαγγελματικά είτε μη, οι οποίοι κυνηγάνε μια ουτοπία, μια αντικειμενικότητα, η οποία δεν μπορεί επουδενή να σταθεί και να παραχθεί. Τώρα, όσον αφορά τα t-shirt, δεν ξέρω αν θέλω να το βάλουμε σε μια κουβέντα ερωτήσεων, ερωταπαντήσεων ή αν θέλετε να πω κάτι ούτως ή άλλο. Λοιπόν, συνήθως όταν πάντα τις τελευταίες μέρες όταν μιλάω για την ΕΡΤ ξεκινάω από με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που ήρθε και στήριξε και με τη φυσική του παρουσία, για όσο κόσμο στήριξε με τα μέσα που διαθέτει στο διαδίκτυο όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι ένας εύκολος αγώνας, είναι ένας δύσκολος αγώνας, είναι ένας πρωτόγνωρος αγώνας, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά ένας αγώνας τον οποίο τον πιστεύουμε από την πρώτη στιγμή και ξέρουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικές μας θέσεις εργασίας ή μόνο με την επιβίωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εμείς αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που γίνεται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι πρέπει οτιδήποτε συλλογικό, κοινό και δημόσιο να χτυπηθεί και στη θέση του να μπει οτιδήποτε ιδιωτικό, να μπει η αποθέωση του ατομικισμού και της ιδιώτευσης. Όπως χτυπούνται τα άλλα κοινωνικά αγαθά της υγείας, εκπαίδευσης, ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά των φυσικών πόρων, έτσι χτυπιέται και η ενημέρωση. Και η ενημέρωση είναι ένα πολύ βασικό κοινωνικό αγαθό
και σε μια χώρα σε κρίση και στο μηδιακό τοπίο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Η ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό βοηθάει, θα έπρεπε κανονικά να βοηθάει την ίδια την κοινωνία. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης ουσιαστικά είναι ένας κρίσιμος πολίτης. Αλλά από την άλλη είναι και ένας ενοχλητικός πολίτης για οποιαδήποτε εξουσία. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης ξέρει να αμφισβητεί, ξέρει να κριτικάρει και ξέρει να έχει άποψη. Σε ένα μηδιακό περιβάλλον, ειδικά στη χώρα μας που τα τελευταία χρόνια, ειδικά του μνημονίου, έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο και αυτό είναι ένα παράδοξο. Υπάρχουν τόσες εφημερίδες, τόσα κανάλια, τόσα ραδιοσταθμοί, τόσα ιδιοσιογραφικοί ιστότοποι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βγαίνει ως κυρίαρχο πρόσημο είναι ένα μνημονιακό πρόσημο. Είναι ένα πρόσημο κυρίαρχου λόγου, για να μην το θέσω σε μνημονιακό αντιμνημονιακό. Και υπάρχει μια πραγματική ανάγκη και διαφαίνεται και από όλες τις τοποθετήσεις πιο πριν, ότι ο κόσμος ψάχνει κάτι άλλο. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα έπρεπε να προσφέρει αυτό το κάτι άλλο. Για εμάς, οι τελευταίες 17 μέρες, όπως λειτουργούμε ακόμα και με τα κενά και τις ελλείψεις και τα ελλείμματά μας, είναι μια πηξίδα για το πού θα θέλαμε να πάει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, το τι δρόμο θα θέλαμε να ακολουθήσει, το πώς θα έπρεπε να ενισχυθεί η διαδραστικότητα με τους πολίτες, το πώς θα έπρεπε αυτός ο οργανισμός, ο δημοσιογραφικός, ο πολιτιστικός, να ακούει περισσότερο την κοινωνία. Και φυσικά να της δίνει λόγο και η κοινωνία να μετέχει και στο παραγόμενο προϊόν και φυσικά να είναι και πιο κοντά σε αυτό και πιο κοντά στους εργαζόμενους και πιο κοντά στη δημόσια ραδιοτηλεόραση εν γέννη. Δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτό το σημείο να κάνουμε πράξη διάφορα που έχουν ακουστεί περί του ελέγχου και του νέου μοντέλου της ραδιοτηλεόρασης. Σίγουρα όμως έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ώστε και οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάνει μεγάλα άλματα προς μια κατεύθυνση όπου η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι πραγματικά δημόσια, αλλά και ο κόσμος να επανασυνειδητοποιήσει ότι το δημόσιο πραγματικά του ανήκει. Και για να πω και μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό, στην περίπτωση της ΕΡΤ πραγματικά είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση του ιδιωτικού απέναντι στο δημόσιο. Για το κλείσιμο της ΕΡΤ ενεργοποιήθηκαν η DJEA, ο ΟΤΕ, η ΟΤΕΝΕΤ, η ΦΟΡΘΝΕΤ και μια σειρά άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου το δημόσιο να σταματήσει να υπάρχει. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε, ότι εδώ η μάχη δεν γίνεται μόνο για να υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση, να υπάρχει ΕΡΤ. Εδώ η μάχη γίνεται για να υπάρχει πλέον η δημόσια σφαίρα, την οποία θέλουν με τόσο μένος να μαθησερίσουν και στη θέση της να βάλουν ιδιωτικές μικροσφαίρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να ζούμε. Ας αντισταθούμε σε αυτό. Ίσως αυτή να είναι η μεγάλη μάχη και στον τόπο μας και στην Ευρώπη γενικότερα και νομίζω ότι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ήδη διαλέξει πλευρά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΑ, Νίκος Τσιπίδας, και στην εκπνοή θα κλείσουμε την εισηγητικά με τον Βαγγέλη Καραγιώργο που κατάφερε να καταφτάσει από την Εφημερίδα των Συντακτών. Μπορείς να... Λοιπόν, ελπίζω να μην εκπνεύσω εδώ πέρα μπροστά σας, ως εκπνοή. Θέλω να συμβαστώ λίγο έτσι το πλαίσιο και το ερώτημα που θέτει η σημερινή συζήτηση, γιατί με βασάνισε και λιγάκι όταν προσπαθούσα να ορίσω τις έννοιες, να δω δηλαδή το τι ακριβώς σημαίνει επαγγελματικό και εναλλακτικό. Βασανίστηκα λιγάκι γιατί κατάλαβα εν τέλει ότι η βασική αντίθεση δεν είναι αυτή, αλλά αυτό θα το πω μετά. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι παρότι πιθανώς να έπρεπε από άψη πολιτικής ορθότητας να πει κάποιος ότι πιθανώς τα επαγγελματικά μίντια και τα εναλλακτικά μίντια, τα μίντια από τα κάτω, μπορεί να συνεργαστούν, εγώ νομίζω ότι είναι μια σχέση εντελώς ανταγωνιστική. Δηλαδή είναι εξαιρετικά απίθανο, εξαιρετικά αδύνατο να συνεργαστούν αυτές οι δύο έννοιες. Γιατί δεν θα υπήρχαν τα εναλλακτικά μίντια αν δεν ήταν τα επαγγελματικά μίντια έτσι όπως είναι. Κάποια ανάγκη γέννησε τα εναλλακτικά μίντια, δεν υπήρχαν από πάντα. Και η ανάγκη που γέννησε τα εναλλακτικά μίντια και νομίζω σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο και σε πολύ συγκεκριμένους τόπους και σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες ήταν αυτό, το ότι επειδή η πληροφόρηση αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη από πάντα, από τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και σήμερα όλο και πιο πολύ όσο πιο σύνθετες γίνονται οι κοινωνίες. Και επειδή από κάποιο σημείο και μετά
ο έλεγχος της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις έγινε τόσο ασφικτικός, ακόμα και σε δημοκρατικές υποτίθεται χώρες. Αυτό ήταν η ανάγκη που γέννησε τα ανεξιτά εναλλακτικά μίντια. Άρα καταρχήν μιλάμε για μια σχέση ανταγωνιστική και να τη δούμε και αυτή λίγο έτσι παρακάτω. Να πιάσουμε πρώτα το θέμα αυτό, δηλαδή των κυρίαρχων μίντια, τα οποία δεν είναι ο επαγγελματισμός το πρόβλημά τους, δεν είναι δηλαδή αν είναι επαγγελματικά. Αυτό αν θέλετε είναι το στοιχείο υπεροχής τους. Το ότι δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους δημοσιογράφους να ασχολούνται μόνο με αυτό, να μπορούν να κάνουν έρευνες, να κάνουν ρεπορτάζ, να έχουν πρόσβαση σε χώρους, τόπους και σε θεσμούς που απλώς ο άνθρωπος δεν έχει, αυτό είναι το στοιχείο της υπεροχής τους. Αυτό είναι που το απέναντι σε κάποιον πώς το πω, ερασιτέχνη της ενημέρωσης, ο οποίος πρέπει και να εργάζεται ή δεν μπορεί να μπει στη Βουλή ή δεν μπορεί να μπει σε ένα Υπουργείο και να ζητήσει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, ή δεν είναι αρκετά γνωστός για να τον πλησιάσει η πηγή και να του δώσει κάποιο ενημέρωση έτσι ξεχωριστή, αυτό είναι που τον κάνει, είναι το στοιχείο της δύναμής του. Όμως, όπως είπα και πριν, αυτά τα επαγγελματικά μίντια, αν έχουν αυτό το στοιχείο της υπεροχής, σήμερα έχουν ένα σημείο εξαιρετικής αδυναμίας και είναι αυτός ο καταληκτικός έλεγχος που υπάρχει από τη μεριά των κυρίαρχων δυνάμεων. Εγώ σε ένα πράγμα μόνο θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα και συνεκπρόσωπο στα συνδικαλιστικά μας εκεί όργανα. Νομίζω ότι είναι λάθος να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ελέγχου της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σαν μια αξία που είναι πάντα ίδια. Είναι λάθος δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε ότι τα μίντια ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας ή μπορεί να ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δεν ήταν πάντα τόσο πολύ ενταγμένα σε αυτό το πλαίσιο. Τα μίντια, ας πούμε, σε παλιότερες δεκαετίες που δεν ήταν ακόμα τόσο εμπορικά, όταν ακόμα, ας πούμε, αυτοί που τα έλεγχαν, αυτοί που τα κατήχαν, ήταν εκδότες, και αυτό ήταν το αποκλειστικό στοιχείο της ενασχόλησής τους με την ενημέρωση, ήταν λίγο διαφορετικά. Υπήρχε δηλαδή μια έννοια ανεξαρτησίας, και αν όχι συνολικά του μίντια, υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που σε ένα πλαίσιο μπορούσαν να διατηρούν τη σχετική τους ανεξαρτησία. Δεν θεωρώ τρομερό πράγμα την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό το να μπορείς να αναπαράγεις μία είδηση, πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα και που είναι ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που όποιος δημοσιογράφος παραβεί αυτό το πλαίσιο αυτομάτως βγαίνει έξω από το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ελέγχου, του ολοκληρωτικού ελέγχου της πληροφόρησης και των ΜΜΕ συνέβη σταδιακά και συνέβη με διαφορετικούς τρόπους. Είπαμε, η πρώτη φάση ήταν η φάση των εκδοτών. Ήταν όλοι αυτοί οι τύποι, ξέρω εγώ, Λαμπράκης, Τεγόπουλος και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι όμως έκαναν αυτό και μόνο αυτό. Ήταν δηλαδή εκδότες. Στη συνέχεια εισέρχεται μια δεύτερη έννοια στο παιχνίδι και η έννοια αυτή είναι ότι διεισδύουν στον εκδοτικό χώρο επιχειρηματίες. Είναι μια δεύτερη φάση, πολύ συγκεκριμένη. Γιατί ενώ οι εκδότες έπρεπε να ζουν, να βγάζουν τα κέρδη τους, να ζουν δηλαδή όμορφα, πλούσια, από τις εκδοτικές τους επιχειρήσεις, από εκεί έβγαζαν τα φράγκα, τα κέρδη, τα οποία τους επέτρεπε να ζουν μια πολυτελή ζωή, ο επιχειρηματίας, όταν μπήκε στον χώρο των ΜΜΕ, ήταν τελείως διαφορετική η σχέση του. Ο Μπόμπολας Φερρυππίν έβγαζε τα υπερκέρδη του, τα τεράστια κεφάλαιά του, από τις άλλες δραστηριότητες του, τα δημόσια έργα. Και τα μίντια τα ήθελε. Το ΜΕΓΑ, το Έθνος, αυτά τα ήθελε. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε την πρώτη εξουσία να δίνει σε αυτόν τα δημόσια έργα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε για να είναι αυτός το λιγοπόλιο στις επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη φάση των ΜΜΕ και δεν είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη. Έχει αρκετά σημαντικές διαφορές. Γίνεται πιο ασφιχτικό το πλαίσιο, γιατί ενώ παλιά ο δημοσιογράφος έπρεπε σε γενικές γραμμές, ας πούμε, στην περίοδο της βασιλευωμένης ας πούμε, δημοκρατίας στην Ελλάδα μέχρι το δεκαετία του 60, ας πούμε, δεν μπορούσε τώρα να βγει ένας δημοσιογράφος, ας πούμε, και να λέει σε μια εφημερίδα αυτού του χώρου ότι ήθελε για τον Βασιλιά και το ίδιο, ας πούμε, και στις προοδευτικές εφημερίδες είχε κάποιους περιορισμούς. Στη συνέχεια άρχισαν να μπαίνουν και περιορισμοί ότι αυτά τα επαγγελματικά συμφέροντα δεν μπορείς να τα χτυπήσεις. Και είναι μια δεύτερη φάση.
Μια τρίτη φάση είναι όταν τα media αρχίζουν να γίνονται όλο ένα και πιο εμπορικά. Αρχίζουν δηλαδή να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και όλο αυτό το παιχνίδι. Εκεί πέρα αρχίζει και χάνεται το πλαίσιο, γιατί παλιά ένα στοιχείο που υπήρχε και βοηθούσε στον έλεγχο της ενημέρωσης από τον κόσμο, σταμάτησε να υπάρχει. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο του ελέγχου της ενημέρωσης από τον κόσμο, αυτό που προσπαθώ να ισχυριστώ, εν πάση περιπτώσει. Το στοιχείο ήταν, αγαπητοί φίλοι, ότι μια εφημερίδα για να έχει δύναμη και να επηρεάζει τα πράγματα, αλλά και να παράγει κέρδη για τον ιδιοκτήτη, έπρεπε να την αγοράζει ο κόσμος. Και για να τον αγοράζει ο κόσμος, δεν μπορούσε να είναι τελείως σε σύγκρουση με τις άμεσες εμπειρίες του κόσμου. Απλό παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, είχαμε τα Ιουλιανά, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκρούονταν με την αστυνομία, δεν μπορούσε να βγει μια εφημερίδα τόσο εύκολα και να γράψει στα μούτρα των ανθρώπων που είχαν άμεση εμπειρία. Ήταν εκεί και ζούσαν το γεγονός ότι ήταν μια αστυνομία που ήταν μια χαρά, καθώς ήταν ήσυχη, και εμφανίστηκαν, ας πούμε, κάποιοι έξαλλοι διαδηλωτές και θα την πετροβολούν. Και τι να κάνει η αστυνομία, αναγκάστηκε μωρέ να ρίξει κάτι ψηλές. Δεν μπορούσε να το τρίψει αυτό στα μούτρα του κόσμου, γιατί θα ήταν σε απόλυτη αντιστοιχεία με την εμπειρία του, και αυτό θα σήμερα θα έπεφτε και το κύρος της και οι πωλήσεις της, και αυτό ήταν κάτι που ο εκδότης, ο παραδοσιακός, δεν το ήθελε. Όταν αρχίζουν τα media να βγάζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και να γίνονται όλο και πιο εμπορικά, χορηγίες, σούπερ μάρκετ, ό,τι θέλετε, τώρα έχουμε φτάσει σε απίθανα πράγματα, ας πούμε. Εκεί πέρα το πόσο ήταν σε αντιστοιχεία αυτό που έγραφε το μέσο με την εμπειρία του κόσμου δεν ενδιέφερε τόσο πολύ. Τις πωλήσεις πλέον δεν τις εξασφαλίζεις επειδή γράφεις κάτι που άλλος λέει ναι ρε εκεί ήμουνα και έτσι έγινε. Αλήθεια λέει η ελευθεροτυπία, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Τώρα την εφημερίδα την αγοράζεις γιατί έχει το CD του τάδε και γιατί, ας πούμε, θα πάρεις και 15 ευρώ να πας να ψωνίσεις τσάπα στο τάδε σούπερ μάρκετ που σε περίοδο κρίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς όμως ο έλεγχος δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησε, ας πούμε, στο εμπορευματικό πεδίο και στο πεδίο του ελέγχου, του εμπορικού ελέγχου πάνω στο προϊόν της ενημέρωσης. Προχώρησε και ένας ανοιχτός ιδεολογικός πόλεμος. Και αυτό συνέβη, αγαπητοί φίλοι, στις δύο τελευταίες δεκαετίες με αφορμή δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα πολύ σημαντικό γεγονός συνέβη στη χώρα που συμβαίνουν όλα πρώτα, στις ΗΠΑ. Και ήταν ο πόλεμος απέναντι στο Ιράκ και μετά στο Αφγανιστάν. Εκεί πέρα, ακόμα και στα κυρίαρχα μίντια, στο CNN και στο Fox Philippines, δύο μεγάλα δίκτυα που έχουν το μεγαλύτερο μερτικό της πίτας της ενημερωτικής της ΗΠΑ, ξέσπασε ένας ανοιχτός πόλεμος. Το CNN, ας πούμε, ήταν πιο, ας πούμε, φιλελεύθερο με την αμερικάνικη έννοια του όρου. Δεν ήταν δηλαδή τόσο, όπως να το πω, αναφανδόν με τον Μπους και την πολεμική περιπέτεια. Άρα κρατούσε ενός τύπου αποστάσεις. Ή προσπαθούσε να πει ότι ο πόλεμος έχει και αρνητικές πλευρές και οικονομικά για τη ΣΥΠΑ και σε ανθρώπινες ζωές κτλ. Και εκεί πέρα γίνεται μια επίθεση των συντηρητικών ΜΜΕ της δεξιάς αντίληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρεπουμπλικάνικης, της βαριά ρεπουμπλικάνικης αντίληψης, που μέσα από το Μέρντοχ και το χτίσιμο του Fox που σας έλεγα, προσπαθεί να βάλει νέες αξίες σε αυτό που λέμε δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Και εκεί πέρα πραγματικά αποθεώνεται η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου. Και προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε ένα, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς παίζεται αυτό το πλέγμα του ελέγχου των media. Γιατί οι δεξιοί, οι πολύ δεξιοί, λέμε τώρα έτσι, στην Ελλάδα θα ήταν ακροδεξιές αυτές οι απόψεις, κάτι μεταξύ Λάους και Χρυσής Αυγής, ας πούμε, αυτού του τύπου οι απόψεις που εκφράζει το Fox πολύ άνετα και με 2 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στο δελτίο των ειδήσεων. Γιατί αποθέωναν την ανεξαρτησία και ήταν βασικό στοιχείο της λογικής της ακροδεξιάς στη δημοσιογραφία. Γιατί οι μάγκες αυτοί κατάλαβαν ένα πολύ σημαντικό πράγμα που καλό να το καταλάβουμε κι εμείς. Ότι η ενημέρωση δεν ασκείται σε ένα ουδέτερο τοπίο, δεν είναι ένα τοπίο που εντάξει μωρέ είναι όλες οι απόψεις και παίζουν ίδια. Η ενημέρωση ασκείται μέσα σε ένα τοπίο καπιταλιστικό, μέσα σε ένα τοπίο που μια τάξη έχει όλη τη δύναμη, αυτή η τάξη που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τα μίδια και όλα, εν πάση περιπτώσει, και η άλλη τάξη που έχει απέναντί της, οι εργαζόμενοι, οι μη προνομιούχοι, οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ελέγχουν τίποτα. Άρα το ανεξαρτησία σήμαινε ότι ο δημοσιογράφος θα γινόταν εργαλείο αντικειμενικά, χωρίς να το θέλει.
της κυρίαρχης άποψης. Είναι κάτι που είχε πει παλιά ένας φιλόσοφος που είχε για το σε κάθε ταξική κοινωνία κυρίαρχες ιδέες είναι ιδέες κυρίαρχης τάξης. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο αυτόματο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, δεν βάλεις κανένα πιστόλι στον κρόταφο. Αλλά έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εγώ ξέρω, ας πούμε, πάρα πολύ. Θα θέλανε πολύ, ας πούμε, να είναι υποτίθεται αντικειμενικοί. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εντεταλμένα και με σχέδιο πάνε να παίξουν το παιχνίδι των μνημονιακών δυνάμεων. Και εν τέλει, και κυρίως του οικονομικού ρεπορτάζ και του πολιτικού, αναγκάζονται να γράφουν διάφορες μπούρδες τέτοιου τύπου ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί το πράγμα παρουσιάζεται τόσο οφθαλμοφανώς ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι να κάνουμε, μονόδρομο στο μνημόνιο. Μονόδρομο στο ένα, μονόδρομο στο άλλο, και άρα και η ενημέρωση, η ανεξάρτητη, οφείλει να υποστηρίζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα ζούμε σε αυτό πλέον το τοπίο στην ενημέρωση, σε έναν άγριο πόλεμο. Δηλαδή, περάσαμε από τον πόλεμο στο Ιράκ στην Αμερική, περάσαμε στην Ευρώπη σε έναν ακόμα πιο σκληρό οικονομικό πόλεμο και η ενημέρωση έγινε επίσης ενσωματωμένη, όπως υπήρχαν ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι στον πόλεμο, που πηγαίναν πίσω από τις αμερικάνικες δυνάμεις και βλέπαν τον πόλεμο με τα μάτια του Αμερικάνου στρατιώτη και νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι νόμιζαν ότι είναι. Αλλά ποια εικόνα είχαν? Ότι μπαίναν σε ένα Ιρακινό χωριό που ήταν άγνωστοι, ένα άγνωστο πέραν σε ένα χωριό, το αξαδί ποτέ στη ζωή του. Πήγαιναν πίσω από του Αμερικάνου στρατιώτε και ξαφνικά βγαίναν κάτι έξαλλοι μουσάτι με τουρμπάνια και ξαφνικά του πυροβολούν. Και δεν άρεσε κανένα να του πυροβολούν. Και βγαίναν μετά και γράφανε ότι εδώ πέρα είναι ένα αφιλόξενο τόπο που υπάρχουν διάφοροι φανατικοί, γιατί είναι φανατικοί, γιατί είναι μουσουλμάνοι και πάει λέγοντα. Και το πρόβλημα ήταν το ενσωματωμένοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της ενσωμάτωσης, όχι στρατιωτικές δυνάμεις, στις οικονομικές δυνάμεις. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο στην Ευρώπη, έχουμε την κρίση και ο δημοσιογράφος ενσωματώνεται πλέον σε αυτό. Και είναι αυτό. Άρα νομίζω ότι ένα πράγμα που μπορούμε να έχουμε καθαρό είναι ότι σε αυτό το τοπίο δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ούτε πολύ περισσότερο να έχουμε ψευδεστήσεις για πράγματα, ας πούμε, πώς να το πω, παραπάνω από εκεί που φτάνει το χέρι μας. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ανάγκες και για να κλείνω και σε αυτό που προσπάθησα να ξεκινήσω με το ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στα επαγγελματικά και στα εναλλακτικά μνημεία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο απόλυτος έλεγχος ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σήμερα έφτασε στον κόσμο, επειδή ακριβώς έλεγα η ενημέρωση είναι πραγματικά ανθρώπινη ανάγκη, να αναζητεί αυτό το πράγμα, την ενημέρωση. Να αναζητεί δηλαδή και στο δημόσιο χώρο ο λόγος ο οποίος περιγράφει κάποια γεγονότα να είναι έτσι όπως τα έζησε. Να μην έρχεται σε αντιπαράθεση η βιωματική του εμπειρία με αυτό που γράφεται σαν είδηση. Έφνησε δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες τώρα στο Σύνταγμα και βλέπαν ότι ξαφνικά μπουκάρανε η άγρια φυλή των ΜΑΤ και ΜΕΑ με τα δακρυγόνα, ας πούμε, έρχονται εκεί 2.000 δακρυγόνα και άντε από εδώ πάνε και άλλοι. Δεν μπορούσε να βγαίνει να διαβάζει μετά ή να ακούει στα δελτία ειδήσεων και στα ραδιόφωνα ότι η καλή αστυνομία που δέχτηκε την επίθεση των κουκουλοφόρων και αναγκάστηκε να αμυνθεί μόνο και τους απόθεσε και τους πήγε λίγο πιο πέρα, τους έβαλε εκεί στην αρχή της Ερμού. Από εκεί λοιπόν γεννιέται η ανάγκη της εναλλακτικής ενημέρωσης, δηλαδή, και βλέπουμε ότι ξεκινάει από τα κάτω ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο πολίτης που υφίσταται, που ζει, που βιώνει το γεγονός, θέλει να το αναπαράγει και να το βάλει στη δημόσια σφαίρα. Προσέξτε, αυτή τη δυνατότητα ποιος του τη δίνει? Του τη δίνει η τεχνολογία. Έτσι. Του τη δίνει το ίντερνετ, οι υπολογιστές, την αυξημένη τέτοια δυνατότητα. Το οποίο όμως, εντάξει, το ίντερνετ είναι μια άλλη ιστορία, τους υπολογιστές και ποιος τους παράγει κτλ. Και αυτό θέλω να πω ότι ποτέ αυτό το τοπίο δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ τελείως ανεξάρτητο κτλ. Θα προσπαθεί όμως να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που λέγεται πραγματικότητα, σε αυτό που λέγεται αληθινή ενημέρωση, σε αυτό που λέγεται ότι βίωσε ένα γεγονός και το αναπαράγω έτσι όπως το βίωσα και πάει λέγοντας. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη είναι που γέννησε αυτή την εναλλακτική, ας πούμε, δημοσιογραφία, τα εναλλακτικά μέσα, και βλέπουμε ότι τόσο πιο πολύ αυτά αναπτύσσονται, όσο μεγαλύτερη είναι η καταπίεση. Δεν είναι τυχαίο που στα πρόσφατα γεγονότα τώρα στην Τουρκία τα social media παίξανε το βασικό ρόλο. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος ήταν απαιτησμένος. Ο Ερντογάν με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ευχαριστώ Παντελή, μπόρεσε να ελέγξει τα πάντα. Και έχει πολύ, πώς θα το πω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς ένας τύπος που πριν 10 χρόνια στην Τουρκία, ξέρετε, είχαμε ένα κοσμικό κράτος κεμαλικό που έλεγε τα πάντα στην ενημέρωση. Δεν υπήρχε φιλικό μέσο προς το ΑΚΠ, προς το κόμμα το Ισλαμικό που είναι στην κυβέρνηση εδώ και 10 χρόνια. Κανένα. Κατόρθωσε όμως να πάρει την εξουσία.
με φορέα ζύμωση των ιδεών του τα τζαμιά και με όλες τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι δεν ζούμε και σε μια κατάσταση 1984 και απόλυτου ελέγχου από τα ΜΜΕ, που από ό,τι πάθαμε τα ελέγχουν οι άλλοι, να πάμε να πέσουμε να πεθάνουμε. Σας λέω λοιπόν, αν για το κίνημα και τον κόσμο παλεύω τα κάτω σας φαίνεται αυτό απίθανο, να ξεπεράσει δηλαδή τους φραγμούς που βάζουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, δεν το με το ΑΚΠ στην Τουρκία έγινε αυτό ακριβώς. Τι δηλαδή, πρώτα κατέλαβε την εξουσία Ερντογάν και μέσω της θρησκείας των τζαμιών εκείνων και τα άλλα, και μετά πολύ συστηματικά βάζει μπροστά και είτε δημιουργεί δικά του μέσα ενημέρωση καινούργια, είτε εκβιάζοντας, πιέζοντας, κάνοντας χάρη, έναν-έναν εξαγόρασε όλους τους παλιούς εκδότες. Και σήμερα είμαστε σε ένα τοπίο που μάλλον η πλειοψηφία των κυρίαρχων μέσω στην Τουρκία είναι με τον Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε τεράστια ανάγκη να υπάρξει αυτή η ενημέρωση από τα κάτω. Και έτσι έγινε. Και το είδαμε να γίνει σε όλες τις εξεγέρσεις στην Αραβική Άνοιξη. Το έχουμε δει να γίνεται οπουδήποτε είναι ασφιχτικός ο έλεγχος στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Στη χώρα μας τώρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια εποχή που θα τα βλέπουμε και εδώ να αναπτύσσονται όλο και περισσότερο, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ζούμε σε έναν ιδιότυπο οικονομικό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Και αν θέλετε, για να καταθέσω εδώ και την προσωπική μας εμπειρία σαν εφημερίδα των συνταχτών, αυτό ακριβώς είναι που μας έκανε να τολμήσουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, δεν υπήρχε προηγούμενο να ξεκινήσουν δηλαδή 120 τύποι οι οποίοι ήταν απολυμμένοι, ήταν άνεργοι 1,5 χρόνο, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να πιστέψουν ότι μπορούν να βγάλουν μια εφημερίδα ανταγωνιστική, έτσι, όχι, πώς θα το πω, να κρέμεται στα περίπτερα μαζί με τις άλλες και να αναμετρείται ευθέως μαζί τους σε επίπεδο επαγγελματισμού, το να πιστέψουν ότι βάζοντας από ένα χιλιαρικάκι ο καθένας και βάζοντας και τη δουλειά μας δωρεάν για κάποιους μήνες, ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα μέσο, δεν θα τολμούσαμε ποτέ. Αν δεν υπήρχε αυτό, ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης μη μνημονιακό. Υπήρχε δηλαδή κενός χώρος από τη μία μεριά. Και το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι αυτή η ιδέα της έκδοσης ενός συνεταιριστικού παύλα αυτοδιαχειριστικού εντύπου, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε στη συνέλευση στην Ελευθεροτυπία πριν από ένα χρόνο, οι συνάδελφοι που τώρα είμαστε μαζί εκεί στην επιμέλεια του σταθμού βάλαν τα γέλια. Θεωρούσαν ότι ήταν διάφορες ονειροφαντασιώσεις διαφόρων συναδέλφων που στα νιάτα τους άρεσε να είναι σε αριστερίστικες οργανώσεις. Ότι είναι δηλαδή τρέλα κάποιων που έχουν μείνει στον αριστερισμό της παιδικής τους ηλικίας. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι μπορεί να σταθεί ένα μέσο χωρίς να έχει ένα αφεντικό, έναν εκδότη που να ταχώνει. Και άρα να έχει και διαφήμιση και να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό λοιπόν μας έκανε να τολμήσουμε, ήταν το κενό και νομίζω ότι μέχρι τώρα, με πολλές δυσκολίες και πολλά έτσι σκαμπανεβάσματα, νομίζω ότι καλά κάναμε, έχουμε καλύψει πράγματι ένα κενό, έχουμε καλύψει μια ανάγκη πραγματική, δηλαδή δουλεύουμε και χαιρόμαστε. Εγώ κάνω ακριβώς τη μία δουλειά που έκανα στην Ελευθεροτυπία. Ενώ στην Ελευθεροτυπία λοιπόν, παρότι δούλευα λιγότερες μέρες και λιγότερες ώρες, όπου ήταν η ώρα να πάω στη δουλειά, είχα την πίτη μου έξινα το πόδι το δάχτυλο του ποδιού μου, γιατί είχα κρεμάσει τη μούρη μέχρι κάτω, δεν γούσταρα καθόλου να πάω για δουλειά. Τώρα ας πούμε πάω στη δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αισθάνομαι, και μπορεί να είναι ψευδέστησή μου αυτό, αλλά αισθάνομαι και είναι σημαντικό, ξέρετε, ότι κάτι κάνω που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και την κοινωνία, τον κόσμο που αγωνίζεται, προβληματίζεται, αναρωτιέται και πάει λέγοντας. Και αν σας κουράζω όλο να πάω σε ένα τελευταίο πράγμα, σας έλεγα στην αρχή για τον επαγγελματισμό και πόσο είναι, αν θέλετε, αυτό που υπερέχουν τα κυρίαρχα μίδια. Νομίζω ότι το μοντέλο που έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι που θέλουμε, ας πούμε, ένα άλλο επίπεδο ενημέρωσης, είναι εκεί πέρα που θα συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Τα εναλλακτικά, παύλα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυτό δηλαδή που έχουν τα μίδια από τα κάτω, που αν μπορεί να συνοδεύεται από έναν επαγγελματισμό. Δηλαδή με τη δυνατότητα να διαθέτω όλο το χρόνο που έχω για αυτό το πράγμα, για την ενημέρωση, τη δυνατότητα που μου δίνει, πώς το πω, η θεσμική αυτή, το ότι είμαι δημοσιογράφος για να διεισδύσω σε διάφορα άντρα. Δεν μπορώ να μπω εύκολα αλλιώς και να αναζητήσω στοιχεία που δεν μπορώ εύκολα να αναζητήσω. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτό ακριβώς. Ένα νέο χώρο εκεί που συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Η ανεξαρτησία, η φρεσκάδα, η άλλη ματιά, η αλήθεια που κυνηγάει ο ερασιτέχνης, ο καθημερινός άνθρωπος που αναπαράγει την είδηση μέσα από τέτοιες δυνατότητες που του δίνονται μέσα από τα εναλλακτικά μίντια, να παντρευτεί αυτό με έναν, ας πούμε,
ενός τύπου επαγγελματισμό, καλός ενδεχόμενο επαγγελματισμό, και νομίζω ότι αν τολμήσουμε σε τέτοια εγχειρήματα και τα αγκαλιάσει και ο κόσμος, γιατί και αυτό ξέρετε σημασία, να είναι βιώσιμα και να μπορούν να υπάρχουν και να είναι ανταγωνιστικά, όχι μόνο οικονομικά. Πώς θα το πω, αν η μαμά μου που δεν είναι με τις δικές μας ιδέες ακούει ας πούμε ότι τα νέα γράφουν ας πούμε ζήτω το μνημόνιο, ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που περάσει από τη χώρα και ο Βενιζέλος είναι ο πιο καθαρός άνθρωπος στον κόσμο και δεν έκανε τίποτα στη λίστα Ραγκάν. Ότι γράφουν αυτά τα νέα και πουλάνε 30.000 φύλλα και δίπλα κρέμεται μια άλλη εφημερίδα που τα γράφει λίγο ας πούμε πιο αληθινά και πουλάει 5.000 φύλλα. Το συμπέρασμα που αυτόματα φτάνει είναι ότι καλύτερα να γράφεις μπαλαφαρίες, ψέματα και αυτά που ευνοούν το σύστημα. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αν βρεθεί αυτός ο τόπος και αγκαλιαστεί και από τον κόσμο και μπορέσει να το υπηρετήσουμε ένα νέο μοντέλο, ένα εναλλακτικό μοντέλο, όχι πως θα φτάσουμε στο απόλυτο, στον καπιταλισμό δεν ξέρω θα εξακολουθήσουμε να ζούμε και οι αρχούμενοι θα είμαστε και οικονομικά και ιδεολογικά και ό,τι θέλετε, αλλά ίσως να έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω και ξέρετε το καλό με το ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε βοηθάει να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά και ίσως να δεις κάτι που στο προηγούμενο σκαλοπάτι δεν έβλεπες. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν και οι συναυλίες. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές. Παρακαλώ, όποιος θέλει. Να έρθετε, ναι, αν μπορείτε να έρχεστε από εδώ πέρα για να ακούγεστε και στους υπόλοιπους. Να ακούγετε η ερώτηση που έχετε να απευθύνετε. Ελάτε. Τους χορηγούς και τα συμφέροντα τα οποία στηρίζουν τα παραδοσιακά μίντια και στο ίντερνετ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα όλων των υπόλοιπων προσπαθειών είναι ακριβώς η χρηματοδότηση ώστε να είναι αυτόνομα, να μπορούν να λειτουργούν δηλαδή, εκεί το έχουν λυμμένο. Οπότε επιχειρούν λοιπόν επεκτατικά, παρότι έχουν το handicap ότι δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή, άρα είσαι παθητικός δέκτης, να επιβάλλουν την άποψη. Κακά τα ψέματα δεν θα πρέπει να τους υποτιμήσουν. Ένα ζήτημα δηλαδή που θα ήταν καλό τις επόμενες μέρες να απασχολήσει και τις υπόλοιπες συζητήσεις, μια που συζητάμε για μια προσπάθεια που ανοίγει για media από κάτω, οργανωμένα όμως πλέον σε επίπεδο συνεργασίας και όχι απλώς ο καθένας κάνει το κομμάτι του και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα ωραίο πράγμα, αλλά χαώδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ποιος είναι ο ρόλος των παραδοσιακών media στο ίντερνετ και ποιο θα είναι και το μέλλον, το σύντομο μέλλον, ώστε να μην βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις. Για την ώρα κρατάμε τις εξελίξεις. Κρατάμε σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, της επιβολής. Επίσης πρέπει να αναφερθεί λιγάκι, εγώ απλώς βάζω τα θέματα, πρέπει να αναφερθεί λιγάκι και ο ρόλος των λεγόμενων free press, γιατί ακριβώς τα free press, τα οποία πάλι λειτουργεί το ίδιο σύστημα, από πίσω είναι άνθρωποι των καναλιών, δημοσιογράφοι, στελέχοι, και εμφανίζονται μάλιστα με το «είμαι free press, άρα είμαι εναλλακτικός», μία και καλά εναλλακτική φιλοσοφία, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πλασάροντας έναν άλλο χαρακτήρα και πείθοντας ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι διαβρωμένα μεν η τηλεόραση και οι εφημερίδες, αλλά αυτά τα μέσα που είναι ιντερνετικά δεν είναι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Οι άνθρωποι ξέρουν, όποιον και να ρωτήσει, ξέρουν όλοι ότι είναι διαβρωμένα τα μίντια, ότι παραπληροφορούν, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα κτλ. Αλλά δυστυχώς ακόμα και τώρα η τηλεόραση παραμένει ο νούμερο ένα πομπός ενημέρωσης και το κυριότερο πομπός άποψης. Επίσης υπάρχουν πολλά στεγανά σε ό,τι αφορά δημογραφικά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να δούμε πώς πάει. Υπάρχουν πολλά στεγανά επίσης και σε ό,τι αφορά την ιδεολογική, αν θέλετε, πηγή, μάλλον όχι, το ιδεολογικό χαρακτήρα του κοινού. Δυστυχώς τα λεγόμενα εναλλακτικά μέσα, τα οποία στο ίντερνετ, ενημερωτικά, τα οποία κατά βάση ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή έναν ευρύτερα αριστερό χώρο, ταυτόχρονα πολλά από αυτά επιχειρούν να κάνουν προπαγάνδα με παλιά εργαλεία. Και δυστυχώς κάνουν μια απεύθυνση στον εαυτό τους.
στο δικό τους κοινό. Ενώ ειδικά τώρα, ξαναλέω, είναι πολύ κρίσιμη εποχή αυτή τη στιγμή και για το γεγονός του, τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα στη χώρα μας, αλλά και ουσιαστικά σαν μετάβαση, σαν εποχή μετάβασης. Πρέπει λοιπόν να σπάσουν αυτά τα στεγανά, πρέπει η απεύθυνση να είναι ευρύτερη. Αν λοιπόν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά μαζί, μιλώντας για εναλλακτικά μέσα και που θα έπρεπε να ανοίξει μια κουβέντα για το πώς καταφέρνουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα, νομίζω ότι τέσσερις θα πρέπει να είναι τομείς. Για να κλείσω και την εισήγησή μου, τέσσερις πρέπει να είναι τομείς της συζήτησης για να πάμε παρακάτω. Το πρώτο λοιπόν είναι η απεύθυνση και διείσδυση ταυτόχρονα. Δηλαδή, πού απευθυνόμαστε, πώς κάνουμε. Πέρα από τα τεχνικά όρια του ίντερνετ, τα οποία λένε ότι ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας ή μένουν σε χωριά ή όχι σε αστικές περιοχές, σε αγροτικές περιοχές, έχουν μικρότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, αυτό είναι θέμα χρόνου. Ακόμα και αυτοί που μπαίνουν, πώς ουσιαστικά θα έρθουν, θα απευθυνθούμε στους ανθρώπους που δεν είναι το εντός αγωγικών παραδοσιακό κοινό μας. Πώς δηλαδή ο πατέρας μου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 67 χρονών, ήταν ένας παραδοσιακός πασόκος, ο οποίος όμως διέριξε τις σχέσεις του με το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν, και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει τέτοιο παράδειγμα, που νιώθουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ότι κοροϊδεύονται και ότι ριζοσπαστικοποιούνται, προσπαθούν να ριζοσπαστικοποιηθούν σε ένα βαθμό, αλλά δεν ξέρουν πού θα πάνε, και ενώ έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, τελικά καταφεύγουν σε αυτά που γνωρίζουν, γιατί αυτά καταλαβαίνουν. Θα καταφεύγουν, για παράδειγμα, στο ενικός. Ο οποίος ενικός είναι και αυτός, εμφανίζεται καλά σαν εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης, αλλά είναι ο Χατζηνικολάου. Είναι ο Χατζηνικολάου. Έτσι, δεν είναι ο Χατζηνικολάου και κάποιοι άλλοι. Είναι ο Χατζηνικολάου, είναι συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε λοιπόν απεύθυνση σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα γνωρίσουν αφενός μεν το ότι υπάρχουν και αυτά τα 5-10 τα οποία είναι ενημερωτικά μέσα στο διαδίκτυο, αλλά και θα πάνε και θα κάτσουν να διαβάσουν ή θα δουν το βίντεο, την ενημέρωση, θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες, τα εργαλεία που παρέχουν. Το δεύτερο, και κατ' εμέ σε αυτή τη φάση είναι το πιο σημαντικό και μπορεί να λυθεί σχετικά γρήγορα, είναι μια σχετική οργάνωση και συγκέντρωση του υλικού. Δηλαδή, στα όρια αυτά που λέγαμε πριν του χαρακτήρα του εθελοντισμού, γιατί ο καθένας από εμάς δίνει ουσιαστικά ένα κομμάτι από τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο του, και ευτυχώς για το μέσο, πολλοί από εμάς είμαστε άνεργοι ή μη απασχολούμενοι και μπορούμε αυτόν τον καιρό να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, ουσιαστικά γίνεται μια τεράστια σπατάλη δυνατοτήτων. Γιατί ο καθένας, πολλοί από εμάς ξανανακαλύπτουν τον τροχό. Ξανανακαλύπτουμε, για παράδειγμα, πληροφορία την οποία ένα άλλο δίκτυο παραδίπλα την έχει μεταδώσει μπορεί και 3 μήνες πριν, 2 μήνες πριν. Ένα λοιπόν πρώτο βήμα, και τεχνικά γίνεται από όλες τις απόψεις, τεχνικά και τεχνικά από άποψη της υποδομής του διαδικτύου, αλλά και τεχνικά από το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι που γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας, και που είναι πολύ εύκολο να γνωρίσει, σαν αλυσίδα δηλαδή, ουσιαστικά να γνωρίσει ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε όλη την Ελλάδα, αν θέλετε, να συγκεντρώσουμε αυτό το πολύτιμο υλικό που έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το καιρό, αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτή η μορφή ενημέρωσης, διαδικτυακής ενημέρωσης, και να δημιουργηθεί μια βάση η οποία στη συνέχεια θα τροφοδοτείται και θα εμπλουτίζεται από τη νέα δουλειά που θα δημιουργείται. Οπότε, αφενός μεν, θα είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση και διαχείριση στο υλικό αυτό. Αφετέρου δε, ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος κάνει μία έρευνα, για παράδειγμα, ξαναλέω, από το υστέρημά του, από τον πολύτιμο χρόνο του κτλ., να μην χρειαστεί να ξαναανακαλύπτει τον τροχό, να βλέπει ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, γιατί την παίρνει έτοιμη και να την πηγαίνει παρακάτω, ή να έρχεται σε επαφή με αυτόν που την έδωσε την πληροφορία, που την ανέβασε σε αυτόν τον κουβά πληροφοριών, για να μπορούν να συνεργαστούν. Είναι εύκολη και αυτή, και τεχνικά, και αυτό είναι πανεύκολο. Δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι διάολοι, δηλαδή πραγματικά δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Αμερική. Έτσι, είναι εύκολο. Ναι, το κλείνω. Το τρίτο είναι η αποτελεσματικότητα. Ωραία, τα λύσαμε λοιπόν όλα αυτά από εκεί και πέρα. Είχαμε την απεύθυνση, έχουμε τον κουβά, αυτό που λέμε, μια στοιχειώδη οργάνωση να συγκεντρώσουμε το υλικό και να μπορούμε να το διανύμουμε. Πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στη συνέχεια? Εκεί έχει να κάνει ακριβώς με τα στεγανά, πώς πάμε τα στεγανά, πώς αλλάζει ο λόγος μας, πώς ουσιαστικά δεν μπερδεύουμε, δεν προσπαθεί κανένα να περάσει. Όταν έχουμε κομματικά μαγαζιά, για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να περάσουμε το λόγο του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος. Και το τέταρτο και το πιο δύσκολο, και εδώ μόνο περιμένω, δεν έχω να πω κάτι, περιμένω μόνο λύσεις, είναι η αυτονομία.
Κακά τα ψέματα, η αυτονομία, η οποία έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι, έχει να κάνει και με το κομμάτι των ανθρώπων που, ξαναλέω, προσφέρουν τον πολύτιμο τους χρόνο και το υστέρημά τους. Γι' αυτό. Αν τα λύσουμε αυτά, δεν θα μπορέσουν τα παραδοσιακά μίντια να επιβληθούν. Είναι δεδομένο. Δεν θα τους επιτρέψει το μέσο. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το ότι μακρηγόρησα. Ευχαριστώ και τον Πέτρο. Να δώσω τώρα το λόγο του στον Χρήστο, ο οποίος είναι και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερς Ελλάδος, είναι και μέλος της συλλογικότητας V Media. Μόνο μία επισήμανση, αν μπορέσουμε να συμπτύξουμε λίγο το χρόνο, γιατί θα ξεκινήσει η συναντία. Δεν θα μιλήσω πολύ, δεν θα μιλήσω, θα πω λίγα πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό ακριβώς εδώ βρίσκομαι με διπλή ιδιότητα και μάλιστα αντιφατική για μένα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι είμαι φωτορεπόρτερ από το 1990, 23 χρόνια, υπηρετώ δηλαδή τα μίντια. Και ο άλλος είναι ως ερασιτέχνης πια και όχι επαγγελματίας και εθελοντής, μέλος ενός μέσου από τα κάτω του V Media. Να πούμε εδώ λοιπόν 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τα main media και τα media από τα κάτω. Το ζητούμενο πάντα σε πρώτη φάση είναι η είδηση. Και η είδηση, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο, το οποίο δεν παίρνει υποκειμενικότητα. Έγινε αυτό. Το δεύτερο είναι η κριτική αυτής της είδησης, η ερμηνεία της, η αρθογραφία πάνω σε αυτή την είδηση, όπου εκεί πάντα μπαίνει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Είτε μιλάμε για main media, είτε για media από τα κάτω. Εδώ όμως παρατηρούμε το οξύμορο, ότι η είδηση πια στα κυρίαρχα media δεν έχει καμία σχέση με την είδηση που συμβαίνει. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε εμείς και ως επαγγελματίες, σας το λέω από μέσα, το έχω βιώσει αυτό το πράγμα και το βιώνουμε ακόμα. Το πώς δηλαδή είτε κάποιες ειδήσεις δεν λέγονται καν ή όταν θα υποθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βολεύει αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού και τα συμφέροντά του. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και πολύ βαθιά ο κόσμος να μπει, οι πολίτες να μπουν στην πληροφορία, ενεργή πια. Και να πω εδώ ότι είναι η μεγάλη πρόκληση σε αυτό που συνέβη με την ΕΡΤ. Και εγώ πιστεύω και πιστεύω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε πάρα πολύ και να σπρώξουμε τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι με τεράστια ευκαιρία αυτό το πράγμα και στενοχωριέμαι που δεν έχει πολύ κόσμο πια στην ΕΡΤ. Ήτανε όχι απλά να έχουμε ένα δημόσιο μέσο πια με συχνότητα. Το δημόσιο είναι ένα βήμα πιο κοντινό από αυτό που θα ήθελα εγώ. Εγώ θα ήθελα ένα μέσο της εμβέλειας, της πανελλήνιας, μην πω της παγκόσμιας εμβέλειας της ΕΡΤ, το οποίο να περάσει υπό το κοινωνικό έλεγχο. Και τι σημαίνει κοινωνικός έλεγχος? Σημαίνει ενεργοποιημένος πολίτης. Ο πολίτης ενεργοποιείται πια και στην πληροφορία, η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Έχει δικαίωμα στην πληροφορία. Και στο να λαμβάνει την πληροφορία και στο να δίνει την πληροφορία. Να πούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι στην ΕΡΤ δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω αν θα την εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Μπορώ να υποψιαστώ. Δεν βλέπω τον κόσμο έτοιμο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι βασανιστικός ο δρόμος στο να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να είναι ενεργός σε όλα, ακόμα και σε αυτό. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε, γιατί τα μίντια από κάτω, αν μη τι άλλο, είναι μίντια στα οποία συμμετέχει ο κόσμος. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί στα κυρίαρχα μέσα. Να πούμε εδώ ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων από τα κυρίαρχα μέσα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πια ως επιτοπλίστων καθημερινά και δεν ξέρω αν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Γιατί και μία είδηση η οποία δεν παρουσιάζεται ολόκληρη, ακόμα και αν περιέχει μία αλήθεια, εάν δεν παρουσιάσει όλη την αλήθεια, την αποσπασματική αλήθεια, σημαίνει ότι λες ψέματα. Να πω ακόμα ότι ένα μέσο από τα έντυπα πια μέσα, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο και για μένα καλός δρόμος είναι ένα μέσο να μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται χωρίς από πάνω να υπάρχουν
ιδιοκτήτες και αφεντικά, με δημοκρατικό τρόπο, είναι η εφημερίδα των συντακτών. Και αυτή πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχτεί αυτή η εφημερίδα. Επίσης, θα αναφέρω αυτό που ανέφερε πριν και ο Πέτρος, το θέμα της χρηματοδότησης στο media από τα κάτω. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Γιατί τα έξοδα υπάρχουν και αυτοί που διαχειρίζονται τα κυρίαρχα media είναι πολύ εύκολο. Εγώ απορώ πώς τους έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά μιλάω. Δηλαδή, πώς δεν προσπάθησαν από την αρχή να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο, δηλαδή στο διαδικτυακό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουν και μάλιστα τρόποι πολύ υπόγειοι που δεν τους αντιλαμβάνεται αμέσως ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει πει στη διαδικασία αυτή του να συνειδητοποιήσει δηλαδή κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα θέμα που θα πρέπει τον media από τα κάτω θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι κάποιος πολίτης που θέλει να μετέχει ενεργά σε ένα μέσο αυτό μπορεί να το κάνει είτε με την προσφορά εργασίας. Προτιμώ με την προσφορά εργασίας, αλλά και με χρηματοδότηση. Δηλαδή, ο ίδιος ο πολίτης να χρηματοδοτεί αυτό το μέσο. Γιατί αν πούνε άλλου τύπου χρηματοδοτήσεων, σημαίνει ότι μπαίνουν και άλλου είδου παρεμβάσεις, ακόμα και στα media από τα κάτω. Εμείς στο V-Media είχαμε, γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα, έχουμε τεράστιες αναστολές στο πώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βγάζουμε αυτήν την εικόνα, όπως πιστεύω και όλα τα υπόλοιπα παιδιά στα media από τα κάτω. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα το βάλουμε κάτω, θα το πάμε μέχρι τέλους. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, τώρα αν προκύψουν και κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά μετά. Να πω κιόλας για το είδη υποδιωγμών που είναι το αυριανό θέμα, ότι εμείς οι φωτορεπόρτερ, επειδή επιλέξαμε κάποια στιγμή στρατόπεδο και αυτό ενόχλησε πάρα πολλούς, αποκαταστήσαμε το όνομά μας, γιατί κάποια στιγμή βρισκόμασταν στο σύνθημα μέσα αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αποκαταστήσει πλήρως το όνομά μας. Έχουμε βρεθεί στο πλευρό του κόσμου και αυτό που τους ενοχλούσε ήταν ότι δίναμε αντικειμενικά πια την είδηση, πάντα τη δίναμε αντικειμενικά, αλλά πια χωρίς φόβο και χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα πέρα από αυτό, δηλαδή το μέλλον μας, τη δουλειά μας και όλα αυτά. Και η έκθεση είδηση υποδιωγμό που δείχνει συνάδελφοι φωτορεπόρτερ να χτυπιούνται από τα μέσα καταστολής, αυτή τη στιγμή βρέθηκε μάλλον τις δύο προηγούμενες μέρες στις Βρυξέλλες. Λένε ότι σόκαρε το Ευρωκοινοβούλιο, αν και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σοκάρονται τόσο εύκολα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Και τον Χρήστο. Νομίζω ο Νίκος έχει να κάνει δουλειά αρκετή τώρα μετά από όλα αυτά που ακουστήκανε πράγματα σε σχέση με τη συμβατότητα ή μη της είδησης των πολιτών, της δισκογραφίας των πολιτών με τους επαγγελματίες, με τον κοινωνικό έλεγχο της ΕΡΤ, με τη σχέση των δημοσιογράφων με την εξουσία, πολλά πράγματα γενικώς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Έχω σημειώσει τρεις βασικούς άξονες έχω συγκρατήσει. Το ένα είναι υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα. Το δεύτερο είναι κώδικες διοντολογίας για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα media από τα κάτω. Και το τρίτο είναι οι δομές. Θα ήθελα να αφήσω την υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα αυτό το θέμα τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι τα άλλα δύο είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Μας βάζουν σε ένα πλαίσιο και σε ένα δρόμο πάνω στον οποίο πιστεύω ότι έχει και κουμπώνει το τελευταίο, το αντικειμενικότητα, υποκειμενικότητα. Όσον αφορά λοιπόν τις δομές, θα ξεκινήσω από εκεί. Η βασική διαφορά του επαγγελματισμού ή τέλος πάντων των επαγγελματικών media με την δημοσιογραφία των πολιτών είναι η εξής. Στον επαγγελματικό χώρο η διαδρομή πάει ως εξής. Υπάρχει η πηγή, υπάρχει ο διαμεσολαβητής, συνήθως είναι ο ρεπόρτερ, υπάρχει ο πομπός, το οποίο συνήθως είναι το μέσο τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, και υπάρχει και ο δέκτης, όπου είναι ο πολίτης. Στα media από τα κάτω, στη δημοσιογραφία των πολιτών, υπάρχει πηγή και υπάρχει και ο δέκτης. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα ενδιάμεσα στάδια του διαμεσολαβητή και του πομπού, μιας και η πηγή μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο ήδη από μόνη της. Πάμε λίγο σε ένα λίγο πιο περίπλοκο θέμα, το οποίο είναι οι κώδικες διοντολογίας. Για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, ο κώδικας αυτός υπάρχει. Για τη δημοσιογραφία των πολιτών δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν υπήρχε και για τη δημοσιογραφία των πολιτών, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η καθολική του τήρηση και εφαρμογή. Εδώ δεν εξασφαλίζεται για τους επαγγελματίες.
πόσο μάλλον σε ένα πράγμα που λέγεται διαδίκτυο, το οποίο είναι τόσο ελεύθερο και χωράει τόσους. Ακόμα και αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να τηρηθεί, ποιο είναι το βασικό του πλεονέκτημα που το καθιστά το κώδικα δεντολογίας ισχυρό? Κυρίως οι πειθαρχικές του απολύξεις. Ότι κάποιος, αν παραβεί αυτόν τον κώδικα, θα έχει να αντιμετωπίσει μια τιμωρία. Αλλά ας το δούμε αυτό στην περίπτωση των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Υπάρχει αντίκρισμα αυτής της τιμωρίας? Συνήθως όχι. Ούτε θεσμική, ούτε πραγματική. Ακόμα και ένας δημοσιογράφος παραβευθεί στα πειθαρχικά του Σωματείου των Δημοσιογράφων, της ΕΣΥΑ, θα πάρει μια επίπληξη, θα πάρει μια ποινή, θα πάρει και μια διαγραφή κάποιων μηνών. Αλλά πέραν τούτου, ουδέν. Ούτε θα χάσει την επαγγελματική του ταυτότητα, ούτε θα χάσει και τα άλλα του προνόμια, ακόμα και ασφαλιστικά, μια έχει και το Ταμείο των Δημοσιογράφων είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Σωματείο. Επίσης, δεν θα χάσει, όπως έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ούτε καν την αξιοπιστία του. Υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί και έχουν ξαναπαραπεμφθεί και έχουν ξαναπαραπεμφθεί στα πειθαρχικά συμβούλια. Έχουν διαγραφεί επανειλημμένως, παρόλα αυτά θεωρούνται αξιόπιστοι, ο κόσμος τους ακούει, ο κόσμος τους πιστεύει. Παρόλα αυτά, σε ένα blogger ή σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα media στο διαδίκτυο, θα μπορούσε η απαξίωση να έχει με ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και ο κόσμος θα σταματήσει να τον διαβάζει, να τον ακολουθεί, να βλέπει το web TV του ή να τον ακούει στο web radio. Αλλά ακόμα και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα φαινόμενο διαδικτυακό. Να θεωρηθεί αυτός ο τύπος ακόμα και cult. Και να κάνει ένα κοινό και ένα ακροατήριο το οποίο θα τον ακολουθεί ούτως ή άλλως. Στην Αμερική έχουμε πολλά παραδείγματα, κυρίως ραδιοφωνικά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο και μάλιστα πολλών εκατομμυρίων. Δεν είναι πλέον δημοσιογράφοι, δεν υπήρξαν ποτέ. Και μπορεί για κάποιους, ακόμα και για τα δικά μας στάνταρ, να θεωρούνται μέχρι και γραφικοί. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος τους ακολουθεί. Με όλες τις σκέψεις καταλήγω στο εξής, ότι αν θέλουμε να υπάρχει μια πραγματικά διαφορετική και βιώσιμη νέα δημοσιογραφική και μηδιακή πραγματικότητα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα δύσκολο δρόμο, όπως αυτός διαγράφεται. Και αυτός δεν είναι άλλος από το πάντρεμα των θετικών και των δύο πλευρών. Δηλαδή θα μπορούσαμε από το επαγγελματικό κόσμο να κρατήσουμε τα θετικά της κατάρτισης των κανόνων διοντολογίας, ακόμα και αν είναι ένα προβληματικό πλαίσιο, παρ' όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα μπορούσε με κάποιο δύσκολο τρόπο ίσως να εφαρμοστεί σε ένα και να παρέχει ένα πλαίσιο λειτουργίας δημοσιογραφικής, τις προδιαγραφές, κυρίως τεχνικές και τεχνολογικές. Και από τη δημοσιογραφία των πολιτών, φυσικά την αδιαμεσολάβητη διάδοση της πληροφορίας, τις αντιδομές που καταργούν την καθετοποίηση της οργάνωσης και το gatekeeping, δηλαδή το φιλτράρισμα της είδησης, και φυσικά ακόμα και την αποφυγή δημιουργίας στεγανών στην καθημερινότητα της παραγωγής της είδησης. Τι εννοώ με αυτό? Ότι θα μπορούσαμε ίσως ακόμα και να αποφύγουμε και τον αυτοπεριορισμό τον δημοσιογραφικό που πολλές φορές κάνουμε οι ίδιοι χωρίς να μας ζητηθεί κανένας. Αυτό που άλλοι το λένε αυτολογοκρισία ή άλλοι το λένε αυτοπεριορισμό. Αυτό το υβρίδιο, αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος και μπορεί να ακούγεται δύσκολος και να φαίνεται, αλλά για μένα δεν είναι ανέφικτος. Θα πρέπει όμως αυτή η πραγματικότητα να αποτυπωθεί σε δομές οι οποίες και θα την παγιώσουν και θα την καθιερώσουν στη συνείδηση των πολιτών και θα δημιουργήσουν τις προοπτικές ώστε αυτή η νέα πραγματικότητα να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί και να πραγματικά να αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο για τη δημοσιογραφία από εδώ και στο εξής. Συμφωνώ απόλυτα με τα παιδιά που μιλήσανε πριν. Είναι αυτή η περίοδος μια μεταβατική περίοδος και στις μεταβατικές περιόδους συνήθως κάτι καταστρέφεται και κάτι καινούργιο γεννιέται. Έχουμε πραγματικά την ευκαιρία, την ιστορική, την τιμή και την ευθύνη να συμβάλλουμε ενεργά σε αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Και αν κάτι μας αντιστοιχεί ως άνθρωποι των media, είτε από τα πάνω, είτε από τα κάτω, είτε ενδιάμεσα, δεν θέλω να το υιοθετήσω, είναι να πραγματικά να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί μια νέα μηδιακή πραγματικότητα, η οποία δεν θα έχει σε τίποτα να κάνει με αυτή που βιώνουμε μέχρι στιγμής. Άφησα τελευταίο το τρίτο άξονα, το υπερκειμενικότητα, την κειμενικότητα. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι και ζωτικό κομμάτι αυτού του μοντέλου όπως εγώ το περιγράψα πριν από λίγο και ίσως όπως θα θέλαμε να είναι στο μέλλον. Για μένα η αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία είναι κάτι παραπάνω από ουτοπία. Είναι πραγματικά ένας μύθος ο οποίος δεν υπάρχει. Η προσπάθεια δε της αναζήτησης της είναι και ίσως αυτή η οποία έχει φέρει όλες αυτές τις τρευλώσεις όλο αυτό το διάστημα. Και έχει δημιουργήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια αυτό το στρεβλό μηδιακό τοπίο όπου υπάρχει ουσιαστικά μια θολούρα όσον αφορά την είδηση και πώς αυτή αναμεταδίδεται. Όταν πλέον
αποκαλύπτεται και φανερώνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η αντικειμενικότητα στην είδηση, τότε καταλήγει ο όποιος επαγγελματισμός να αποτελεί έναν μανδύα υπεράσπισης της, ένα μανδύα υπεράσπισης του μύθου, ο οποίος μάλιστα προσδοκά να δώσει την αντικειμενικότητα και μια πραγματική υπόσταση. Η καταγραφή της είδησης, η είδηση και η ενημέρωση είναι υποκειμενικές. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ο καθένας βιώνει το κάθε γεγονός μέσα από το δικό του πρίσμα και αυτό το πρίσμα είναι και πολυεπίπεδο και έχει και πολλές διαστάσεις. Εγώ προσωπικά επιθυμώ ενημέρωση να έχει πρόσημο. Προτιμώ να έχει πρόσημο όποιο και αν είναι αυτό, ο ιδεολογικό, δημοσιογραφικό, επαγγελματικό, όποιο και αν είναι, παρά να είναι ένα θολό πράγμα. Το οποίο θολώνει το τοπίο. Στην ιδανική του μορφή, για μένα όχι ακατόρθωτη, θα είναι στο πλαίσιο που είπα πριν. Αλλά προτιμώ να ξέρω το τι διαβάζω και τι ακούω, παρά να έχω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για την ενημέρωση, για την είδηση, είτε επαγγελματικά είτε μη, οι οποίοι κυνηγάνε μια ουτοπία, μια αντικειμενικότητα, η οποία δεν μπορεί επουδενή να σταθεί και να παραχθεί. Τώρα, όσον αφορά τα τισέρτ, δεν ξέρω αν θέλω να το βάλουμε σε μια κουβέντα ερωτήσεων, ερωταπαντήσεων ή αν θέλετε να πω κάτι ούτως ή άλλο. Λοιπόν, συνήθως όταν πάντα τις τελευταίες μέρες όταν μιλάω για την ΕΡΤ, ξεκινάω από με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που ήρθε και στήριξε και με τη φυσική του παρουσία, για όσο κόσμο στήριξε με τα μέσα που διαθέτει στο διαδίκτυο όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι ένας εύκολος αγώνας, είναι ένας δύσκολος αγώνας, είναι ένας πρωτόγνωρος αγώνας, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά, ένας αγώνας τον οποίο τον πιστεύουμε από την πρώτη στιγμή και ξέρουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικές μας θέσεις εργασίας ή μόνο με την επιβίωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εμείς αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που γίνεται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι πρέπει οτιδήποτε συλλογικό, κοινό και δημόσιο να χτυπηθεί και στη θέση του να μπει οτιδήποτε ιδιωτικό, να μπει η αποθέωση του ατομικισμού και της ιδιώτευσης. Όπως χτυπούνται τα άλλα κοινωνικά αγαθά της υγείας εκπαίδευσης, ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά των φυσικών πόρων, έτσι χτυπιέται και η ενημέρωση. Και η ενημέρωση είναι ένα πολύ βασικό κοινωνικό αγαθό και σε μια χώρα σε κρίση και στο μηδιακό τοπίο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Η ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό θα έπρεπε κανονικά να βοηθάει την ίδια την κοινωνία. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης ουσιαστικά είναι ένας χρήσιμος πολίτης, αλλά από την άλλη είναι και ένας ενοχλητικός πολίτης για οποιαδήποτε εξουσία. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης ξέρει να αμφισβητεί, ξέρει να κριτικάρει και ξέρει να έχει άποψη. Σε ένα μηδιακό περιβάλλον, ειδικά στη χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια, ειδικά του μνημονίου, έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο, και αυτό είναι ένα παράδοξο. Υπάρχουν τόσες εφημερίδες, τόσα κανάλια, τόσα ραδιοσταθμοί, τόσα ιδιογραφική στο τοπί. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βγαίνει ως κυρίαρχο πρόσημο είναι ένα μνημονιακό πρόσημο. Είναι ένα πρόσημο κυρίαρχου λόγου, για να μην το θέσω σε μνημονιακό, αντιμνημονιακό. Και υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, και διαφαίνεται και από όλες τις τοποθετήσεις πιο πριν, ότι ο κόσμος ψάχνει κάτι άλλο. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα έπρεπε να προσφέρει αυτό το κάτι άλλο. Για εμάς, οι τελευταίες 17 μέρες, όπως λειτουργούμε ακόμα και με τα κενά και τις ελλείψεις και τα ελλείμματά μας, είναι μια πηξίδα για το πού θα θέλαμε να πάει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, το τι δρόμο θα θέλαμε να ακολουθήσει, το πώς θα έπρεπε να ενισχυθεί η διαδραστικότητα με τους πολίτες, το πώς θα έπρεπε αυτός ο οργανισμός, ο δημοσιογραφικός, ο πολιτιστικός, να ακούει περισσότερο την κοινωνία. Και φυσικά να της δίνει λόγο και η κοινωνία να μετέχει και στο παραγόμενο προϊόν και φυσικά να είναι και πιο κοντά σε αυτό και πιο κοντά στους εργαζόμενους και πιο κοντά στη μέσα τη ραδιοτηλεόραση εν γέννη. Δεν ξέρω αν είμαστε αυτό το σημείο να κάνουμε πράξη διάφορα που έχουν ακουστεί περί του ελέγχου και του νέου μοντέλου της ραδιοτηλεόρασης. Σίγουρα όμως έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ώστε και οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάνει μεγάλα άλματα προς μια κατεύθυνση όπου η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι πραγματικά δημόσια, αλλά και ο κόσμος να επανασυνειδητοποιήσει ότι το δημόσιο πραγματικά του ανήκει. Και για να πω και μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό, στην περίπτωση της ΕΡΤ πραγματικά είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση του ιδιωτικού απέναντι στο δημόσιο. Για το κλείσιμο της ΕΡΤ ενεργοποιήθηκαν η Ντιτζέα, ο ΟΤΕ, η ΟΤΕΝΕΤ, η Fortnet και μια σειρά άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου το δημόσιο να σταματήσει να υπάρχει.
Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε, ότι εδώ η μάχη δεν γίνεται μόνο για να υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση, να υπάρχει ΕΡΤ. Εδώ η μάχη γίνεται για να υπάρχει πλέον η δημόσια σφαίρα, την οποία θέλουν με τόσο μένος να μαθησερίσουν και στη θέση της να βάλουν ιδιωτικές μικροσφαίρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να ζούμε. Ας αντισταθούμε σε αυτό. Ίσως αυτή να είναι η μεγάλη μάχη και στον τόπο μας και στην Ευρώπη γενικότερα, και νομίζω ότι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ήδη διαλέξει πλευρά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΑ, Νίκος Τσουπίδας, και στην εκπνοή θα κλείσουμε την εισηγητικά με τον Βαγγέλη Καραγιώργο, που κατάφερε να κατακτάσει από την Εφημερίδα των Συντακτών. Μπορείς να... Λοιπόν, ελπίζω να μην εκπνεύσω εδώ πέρα μπροστά σας, ως εκπνοή. Θέλω να συμβαστώ λίγο έτσι το πλαίσιο και το ερώτημα που θέτει η σημερινή συζήτηση, και γιατί με βασάνισε και λιγάκι όταν προσπαθούσα να ορίσω τις έννοιες, να δω δηλαδή το τι ακριβώς σημαίνει επαγγελματικό και εναλλακτικό. Βασανίστηκα λιγάκι, γιατί κατάλαβα εν τέλει ότι η βασική αντίθεση δεν είναι αυτή, αλλά αυτό θα το πω μετά. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι παρότι πιθανώς να έπρεπε από άψη πολιτικής ορθότητας να πει κάποιος ότι πιθανώς τα επαγγελματικά μίντια και τα εναλλακτικά μίντια, τα μίντια από τα κάτω, μπορεί να συνεργαστούν, εγώ νομίζω ότι είναι μια σχέση εντελώς ανταγωνιστική. Δηλαδή είναι εξαιρετικά απίθανο, εξαιρετικά αδύνατο να συνεργαστούν αυτές οι δύο έννοιες. Γιατί? Γιατί δεν θα υπήρχαν τα εναλλακτικά μίντια αν δεν ήταν τα επαγγελματικά μίντια έτσι όπως είναι. Κάποια ανάγκη γέννησε τα εναλλακτικά μίντια, δεν υπήρχαν από πάντα. Και η ανάγκη που γέννησε τα εναλλακτικά μίντια, και νομίζω σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο και σε πολύ συγκεκριμένους τόπους και σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν αυτό, το ότι επειδή η πληροφόρηση αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη από πάντα, από τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και σήμερα όλο και πιο πολύ, όσο πιο σύνθετες γίνονται οι κοινωνίες. Και επειδή από κάποιο σημείο και μετά ο έλεγχος της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις έγινε τόσο ασφυκτικός, ακόμα και σε δημοκρατικές υποτίθεται χώρες, αυτό ήταν η ανάγκη που γέννησε τα ανεξιτά εναλλακτικά μίντια. Άρα καταρχήν μιλάμε για μια σχέση ανταγωνιστική, και να τη δούμε και αυτή λίγο έτσι παρακάτω. Να πιάσουμε πρώτα το θέμα αυτό, δηλαδή των κυρίαρχων μίντια, τα οποία δεν είναι ο επαγγελματισμός το πρόβλημά τους, δεν είναι δηλαδή αν είναι επαγγελματικά. Αυτό, αν θέλετε, είναι το στοιχείο υπεροχής τους. Το ότι δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους δημοσιογράφους να ασχολούνται μόνο με αυτό, να μπορούν να κάνουν έρευνες, να κάνουν ρεπορτάζ, να έχουν πρόσβαση σε χώρους, τόπους και σε θεσμούς που απλώς ο άνθρωπος δεν έχει, αυτό είναι το στοιχείο της υπεροχής τους. Αυτό είναι που το απέναντι σε κάποιον, πώς το πω, ερασιτέχνη της ενημέρωσης, ο οποίος πρέπει και να εργάζεται, ή δεν μπορεί να μπει στη Βουλή, ή δεν μπορεί να μπει σε ένα Υπουργείο και να ζητήσει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, ή δεν είναι αρκετά γνωστός για να τον πλησιάσει η πηγή και να του δώσει κάποιο ενημέρωση έτσι ξεχωριστή. Αυτό είναι που τον κάνει, είναι το στοιχείο της δύναμής του. Όμως, όπως είπα και πριν, αυτά τα επαγγελματικά μίντια, αν έχουν αυτό το στοιχείο της υπεροχής, σήμερα έχουν ένα σημείο εξαιρετικής αδυναμίας. Και είναι αυτός ο καταληκτικός έλεγχος που υπάρχει από τη μεριά των κυρίαρχων δυνάμεων. Εγώ σε ένα πράγμα μόνο θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα και συνεκπρόσωπο στα συνδικαλιστικά μας εκεί όργανα. Νομίζω ότι είναι λάθος να αντιλαμβανόμαστε η σχέση ελέγχου της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σαν μια αξία που είναι πάντα ίδια. Είναι λάθος δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε ότι τα μίντια ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, ή μπορεί να ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δεν ήταν πάντα τόσο πολύ ενταγμένα σε αυτό το πλαίσιο. Τα μίντια, ας πούμε, σε παλιότερες δεκαετίες, που δεν ήταν ακόμα τόσο εμπορικά, όταν ακόμα, ας πούμε, αυτοί που τα ήλεγαν, αυτοί που τα κατήχαν, ήταν εκδότες, και αυτό ήταν το αποκλειστικό στοιχείο της ενασχόλησής τους με την ενημέρωση, ήταν λίγο διαφορετικά.
Υπήρχε δηλαδή μια έννοια ανεξαρτησίας και αν όχι συνολικά του media, υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που σε ένα πλαίσιο μπορούσαν να διατηρούν τη σχετική τους ανεξαρτησία. Δεν θεωρώ τρομερό πράγμα την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό το να μπορείς να αναπαράγεις μια είδηση, πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα και που είναι ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που όποιος δημοσιογράφος παραβεί αυτό το πλαίσιο αυτομάτως βγαίνει έξω από το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ελέγχου, του ολοκληρωτικού ελέγχου της πληροφόρησης και των ΜΜΕ συνέβη σταδιακά και συνέβη με διαφορετικούς τρόπους. Είπαμε, η πρώτη φάση ήταν η φάση των εκδοτών. Ήταν όλοι αυτοί οι τύποι, ξέρω εγώ, Λαμπράκης, Τεγόπουλος και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι όμως έκαναν αυτό και μόνο αυτό. Ήταν δηλαδή εκδότες. Στη συνέχεια εισέρχεται μια δεύτερη έννοια στο παιχνίδι και η έννοια αυτή είναι ότι διεισδύουν στον εκδοτικό χώρο επιχειρηματίες. Είναι μια δεύτερη φάση, πολύ συγκεκριμένη. Γιατί ενώ οι εκδότες έπρεπε να ζουν, να βγάζουν τα κέρδη τους, να ζουν δηλαδή όμορφα, πλούσια, από τις εκδοτικές τους επιχειρήσεις, από εκεί έβγαζαν τα φράγκα, τα κέρδη, τα οποία τους επέτρεπε να ζουν μια πολυτελή ζωή. Ο επιχειρηματίας, όταν μπήκε στον χώρο των ΜΜΕ, ήταν τελείως διαφορετική η σχέση του. Ο Μπόμπολας Φερρυππίν έβγαζε τα υπερκέρδη του, τα τεράστια κεφάλαιά του, από τις άλλες δραστηριότητες του, τα δημόσια έργα. Και τα ΜΜΕ τα ήθελε. Το ΜΕΓΑ, το ΕΡΑΣΜΟΣ, αυτά τα ήθελε. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε την πρώτη εξουσία να δίνει σε αυτόν τα δημόσια έργα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε για να είναι αυτό το λιγοπόλιο στις επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη φάση των ΜΜΕ και δεν είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη. Έχει αρκετά σημαντικές διαφορές. Γίνεται πιο ασφιχτικό το πλαίσιο, γιατί ενώ παλιά ο δημοσιογράφος έπρεπε σε γενικές γραμμές, ας πούμε, στην περίοδο της βασιλευωμένης, ας πούμε, δημοκρατίας στην Ελλάδα μέχρι το δεκαετία του 60, ας πούμε, δεν μπορούσε τώρα να βγει ένας δημοσιογράφος, ας πούμε, και να λέει σε μια εφημερίδα αυτού του χώρου ότι ήθελε για τον Βασιλιά, και το ίδιο, ας πούμε, και στις προοδευτικές εφημερίδες είχε κάποιους περιορισμούς. Στη συνέχεια ξαναμπαίνουν και περιορισμοί ότι αυτά τα επαγγελματικά συμφέροντα δεν μπορείς να τα χτυπήσεις. Είναι μια δεύτερη φάση. Μια τρίτη φάση είναι όταν τα μίντια αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο εμπορικά. Αρχίζουν δηλαδή να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και όλο αυτό το παιχνίδι. Εκεί πέρα αρχίζει και χάνεται το πλαίσιο, γιατί παλιά ένα στοιχείο που υπήρχε και βοηθούσε στον έλεγχο της ενημέρωσης από τον κόσμο, σταμάτησε να υπάρχει. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο του ελέγχου της ενημέρωσης από τον κόσμο, αυτό που προσπαθώ να ισχυριστώ, εν πάση περιπτώσει. Το στοιχείο ήταν, αγαπητοί φίλοι, ότι μία εφημερίδα για να έχει δύναμη και να επηρεάζει τα πράγματα, αλλά και να παράγει κέρδη για τον ιδιοκτήτη, έπρεπε να την αγοράζει ο κόσμος. Και για να τον αγοράζει ο κόσμος, δεν μπορούσε να είναι τελείως σε σύγκρουση με τις άμεσες εμπειρίες του κόσμου. Απλό παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, είχαμε τα Ιουλιανά, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκρούονταν με την αστυνομία, δεν μπορούσε να βγει μια εφημερίδα τόσο εύκολα και να γράψει τα μούτρα των ανθρώπων που είχαν άμεση εμπειρία. Ήταν εκεί και ζούσαν το γεγονός ότι ήταν μια αστυνομία που ήταν μια χαρά, καθόταν ήσυχη και εμφανίστηκαν, ας πούμε, κάποιοι έξαλλοι διαδηλωτές και θα την πετροβολούν. Και τι να κάνει η αστυνομία, αναγκάστηκε μωρέ να ρίξει κάτι ψηλές. Δεν μπορούσε να το τρίψει αυτό στα μούτρα του κόσμου, γιατί θα ήταν σε απόλυτη αντιστοιχεία με την εμπειρία του και αυτό θα σήμαινε ότι έπεφτε και το κύρος της και οι πωλήσεις της και αυτό ήταν κάτι που ο εκδότης, ο παραδοσιακός, δεν το ήθελε. Όταν αρχίζουν τα μίδια να βγάζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και να γίνονται όλο και πιο εμπορικά, χορηγίες, σούπερ μάρκετ, ό,τι θέλετε, τώρα έχουμε φτάσει σε απίθανα πράγματα, ας πούμε. Εκεί πέρα το πόσο ήταν σε αντιστοιχεία αυτό που έγραφε το μέσο με την εμπειρία του κόσμου δεν ενδιέφερε τόσο πολύ. Τις πωλήσεις πλέον δεν τις εξασφαλίζεις επειδή γράφεις κάτι που άλλος λέει ναι ρε εκεί ήμουνα και έτσι έγινε. Αλήθεια λέει η ελευθεροτυπία, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Τώρα την εφημερίδα την αγοράζεις γιατί έχει το CD του τάδε και γιατί ας πούμε θα πάρεις και 15 ευρώ να πας να ψωνίσεις τσάμπα στο τάδε σούπερ μάρκετ που σε περίοδο κρίση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς όμως ο έλεγχος δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησε, ας πούμε, στο εμπορευματικό πεδίο και στο πεδίο του ελέγχου, του εμπορικού ελέγχου πάνω στο προϊόν της ενημέρωσης. Προχώρησε και έγινε ένας ανοιχτός ιδεολογικός πόλεμος.
Και αυτό συνέβη, αγαπητοί φίλοι, στις δύο τελευταίες δεκαετίες με αφορμή δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα πολύ σημαντικό γεγονός συνέβη στη χώρα που συμβαίνουν όλα πρώτα, στις ΗΠΑ, και ήταν ο πόλεμος απέναντι στο Ιράκ και μετά στο Αφγανιστάν. Εκεί πέρα, ακόμα και στα κυρίαρχα μίντια, στο CNN και στο Fox Philippines, δύο μεγάλα δίκτυα που έχουν το μεγαλύτερο μερτικό της πίτας της ενημερωτικής της ΗΠΑ, ξέσπασε ένας ανοιχτός πόλεμος. Το CNN, ας πούμε, ήταν πιο, ας πούμε, φιλελεύθερο με την αμερικάνικη έννοια του όρου. Δεν ήταν δηλαδή τόσο, όπως να το πω, αναφανδόν με τον Μπους και την πολεμική περιπέτεια. Αλλά κρατούσε ενός τύπου αποστάσεις. Ή προσπαθούσε να πει ότι ο πόλεμος είχε και αρνητικές πλευρές και οικονομικά για τη ΣΥΠΑ και σε ανθρώπινες ζωές κτλ. Και εκεί πέρα γίνεται μια επίθεση των συντηρητικών ΜΜΕ της δεξιάς αντίληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρεπουμπλικάνικης, της βαριά ρεπουμπλικάνικης αντίληψης, που μέσα από το Μέρντοχ και το χτίσμα του Fox που σας έλεγα, προσπαθεί να βάλει νέες αξίες σε αυτό που λέμε δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Και εκεί πέρα πραγματικά αποθεώνεται η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου. Και προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε ένα, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς παίζεται αυτό το πλέγμα του ελέγχου των media. Γιατί οι δεξιοί, οι πολύ δεξιοί, λέμε το έτσι, στην Ελλάδα θα ήταν ακροδεξιές αυτές οι απόψεις, κάτι μεταξύ Λαός και Χρυσής Αυγής, ας πούμε, αυτού του τύπου οι απόψεις που εκφράζει το Fox πολύ άνετα και με 2 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στο δίκτυο των ειδήσεων του. Γιατί αποθέωναν την ανεξαρτησία και ήταν βασικό στοιχείο της λογικής της ακροδεξιάς στη δημοσιογραφία. Γιατί οι μάγκες αυτοί κατάλαβαν ένα πολύ σημαντικό πράγμα που καλό να το καταλάβουμε κι εμείς. Ότι η ενημέρωση δεν ασκείται σε ένα ουδέτερο τοπίο, δεν είναι ένα τοπίο που εντάξει μωρέ είναι όλες οι απόψεις και παίζουν ίδια. Η ενημέρωση ασκείται μέσα σε ένα τοπίο καπιταλιστικό, μέσα σε ένα τοπίο που μία τάξη έχει όλη τη δύναμη, αυτή η τάξη που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τα μίντια και όλα, εν πάση περιπτώσει, και η άλλη τάξη που για απέναντί της, οι εργαζόμενοι, οι μη προνομιούχοι, οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ελέγχουν τίποτα. Άρα το ανεξαρτησία σήμαινε ότι ο δημοσιογράφος θα γινόταν εργαλείο αντικειμενικά, χωρίς να το θέλει, της κυρίαρχης άποψης. Είναι κάτι που είχε πει παλιά ένας φιλόσοφος που έλεγε ότι σε κάθε ταξική κοινωνία κυρίαρχες ιδέες είναι ιδέες κυρίαρχης τάξης. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο αυτόματο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, δεν βάζει κανένα πιστόλι στον κρόταφο. Αλλά έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εγώ ξέρω, ας πούμε, πάρα πολύ. Που θα θέλανε πολύ, ας πούμε, να είναι υποτίθεται αντικειμενικοί. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εντεταλμένα και με σχέδιο πάνε να παίξουν το παιχνίδι των μνημονιακών δυνάμεων. Και εν τέλει, και κυρίως του οικονομικού ρεπορτάζ και του πολιτικού, αναγκάζονται να γράφουν διάφορες μπούρδες τέτοιου τύπου ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί το πράγμα παρουσιάζεται τόσο οφθαλμοφανώς ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι να κάνουμε, μονόδρομος το μνημόνιο. Μονόδρομος το ένα, μονόδρομος το άλλο, και άρα και η ενημέρωση, η ανεξάρτητη, οφείλει να υποστηρίζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα ζούμε σε αυτό πλέον το τοπίο στην ενημέρωση, σε έναν άγριο πόλεμο. Δηλαδή, περάσαμε από τον πόλεμο στο Ιράκ στην Αμερική, περάσαμε στην Ευρώπη σε έναν ακόμα πιο σκληρό οικονομικό πόλεμο. Και η ενημέρωση έγινε επίσης ενσωματωμένη, όπως πήγαν ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι στον πόλεμο, που πηγαίναν πίσω από τις αμερικάνικες δυνάμεις και βλέπαν τον πόλεμο με τα μάτια του Αμερικάνου στρατιώτη. Και νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι νόμιζαν ότι είναι. Αλλά ποια εικόνα είχαν? Ότι μπαίναν σε ένα Ιρακινό χωριό που ήταν άγνωστοι, πέραν σε ένα χωριό, το αξαδί ποτέ στη ζωή τους. Πήγαιναν πίσω από τους Αμερικάνους στρατιώτες και ξαφνικά βγαίναν κάτι έξαλλοι μουσάτι με τουρμπάνια και ξαφνικά τους πυροβολούν. Και δεν άρεσε κανένα να τους πυροβολούν. Και βγαίναν μετά και γράφανε ότι εδώ πέρα είναι ένας αφιλόξενος τόπος που υπάρχουν διάφοροι φανατικοί, γιατί είναι φανατικοί, γιατί είναι μουσουλμάνοι και πάει λέγοντας. Και το πρόβλημα ήταν τον ενσωματωμένοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της ενσωμάτωσης, όχι στρατιωτικές δυνάμεις, στις οικονομικές δυνάμεις. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο στην Ευρώπη, έχουμε την κρίση και ο δημοσιογράφος ενσωματώνεται πλέον σε αυτό. Και είναι αυτό. Άρα νομίζω ότι ένα πράγμα που μπορούμε να έχουμε καθαρό είναι ότι σε αυτό το τοπίο δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ούτε πολύ περισσότερο να έχουμε ψευδεστήσεις για πράγματα, ας πούμε, πώς να το πω, παραπάνω από εκεί που φτάνει το χέρι μας. Νομίζω λοιπόν
πρώτη υπάρχουν δύο ανάγκες και για να κλείνω και σε αυτό που προσπάθησα να ξεκινήσω με το ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στα επαγγελματικά και στα εναλλακτικά ΜΜΕ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο απόλυτος έλεγχος της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σήμερα έφτασε στον κόσμο, επειδή ακριβώς έλεγα η ενημέρωση είναι πραγματικά ανθρώπινη ανάγκη, να αναζητεί αυτό το πράγμα, την ενημέρωση. Να αναζητεί δηλαδή και στο δημόσιο χώρο ο λόγος ο οποίος περιγράφει κάποια γεγονότα να είναι έτσι όπως τα έζησε. Να μην έρχεται σε αντιπαράθεση η βιωματική του εμπειρία με αυτό που γράφεται σαν είδηση. Έφνησε δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες πάνω στο Σύνταγμα και βλέπουν ότι ξαφνικά μπουκάρανε η άγρια φυλή των ΜΑΤ και ΜΕΑ με τα δακρυγόνα. Α πούμε, έγινε εκεί 2.000 δακρυγόνα και άντε από εδώ πάνε και άλλοι. Δεν μπορούσε να βγαίνει να διαβάζει μετά ή να ακούει στα δελτία ειδήσεων και στα ραδιόφωνα ότι η καλή αστυνομία που δέχτηκε την επίθεση των κουκουλοφόρων και αναγκάστηκε να αμυνθεί μόνο και του απόθεσε και του πήγε λίγο πιο πέρα, του έβαλε εκεί στην αρχή τη Ερμού. Από εκεί λοιπόν γεννιέται η ανάγκη τη. Τη εναλλακτική ενημέρωση, δηλαδή, και βλέπω ότι ξεκινάει από τα κάτω ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο πολίτης που υφίσταται, που ζει, που βιώνει το γεγονός, θέλει να το αναπαράγει και να το βάλει στη δημόσια σφαίρα. Προσέξτε, αυτή τη δυνατότητα ποιος του τη δίνει? Του τη δίνει η τεχνολογία. Έτσι. Του τη δίνει το ίντερνετ, οι υπολογιστές, την αυξημένη τέτοια δυνατότητα. Το οποίο όμως, εντάξει, το ίντερνετ είναι μια άλλη ιστορία, τους υπολογιστές και ποιος τους παράγει κτλ. Αυτό θέλω να πω ότι ποτέ αυτό το τοπίο δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ τελείως ανεξάρτητο κτλ. Θα προσπαθεί όμως να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που λέγεται πραγματικότητα, σε αυτό που λέγεται αληθινή ενημέρωση, σε αυτό που λέγεται ότι βίωσε ένα γεγονός και το αναπαράγω έτσι όπως το βίωσα και πάει λέγοντας. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη είναι που γέννησε αυτή την εναλλακτική, ας πούμε, δημοσιογραφία, τα εναλλακτικά μέσα, και βλέπουμε ότι τόσο πιο πολύ αυτά αναπτύσσονται, όσο μεγαλύτερη είναι η καταπίεση. Δεν είναι τυχαίο που στα πρόσφατα γεγονότα τώρα στην Τουρκία τα social media παίξανε το βασικό ρόλο. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος ήταν απαιτησμένος. Ο Ερντογάν με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ευχαριστώ Παντελή, μπόρεσε να ελέγξει τα πάντα. Και έχει πολύ, πώς θα το πω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς ένας τύπος που πριν 10 χρόνια στην Τουρκία, ξέρετε, είχαμε ένα κοσμικό κράτος κεμαλικό που έλεγε τα πάντα στην ενημέρωση. Δεν υπήρχε φιλικό μέσο προς το ΑΚΠ, προς το κόμμα το Ισλαμικό που είναι στην κυβέρνηση εδώ και 10 χρόνια. Κανένα. Κατόρθωσε όμως να πάρει την εξουσία. Με φορέα ζήμωση των ιδεών του τα τζαμιά και μόλις στις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί δείχνει ότι δεν ζούμε και σε μια κατάσταση 1984 και απόλυτου ελέγχου από τα ΜΜΕ, που από ό,τι πάθαμε τα ελέγχουν οι άλλοι να πάμε να πέσουμε να πεθάνουμε. Σας λέω λοιπόν, αν για το κίνημα και τον κόσμο παλεύω τα κάτω σας φαίνεται αυτό απίθανο, να ξεπεράσει δηλαδή τους φραγμούς που βάζουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, δεν το με το ΑΚΠ στην Τουρκία, έγινε αυτό ακριβώς. Τι δηλαδή, πρώτα κατέλαβε την εξουσία Ερντογάν, και μέσω της θρησκείας των τζαμιών εκείνων και τα άλλα, και μετά πολύ συστηματικά βάζει μπροστά και είτε δημιουργεί δικά του μέσα ενημέρωση καινούργια, είτε εκβιάζοντας, πιέζοντας, κάνοντας χάρη, έναν-έναν εξαγόρασε όλους τους παλιούς εκδότες. Και σήμερα είμαστε σε ένα τοπίο που μάλλον η πλειοψηφία των κυρίαρχων μέσω στην Τουρκία είναι με τον Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε τεράστια ανάγκη να υπάρξει αυτή η ενημέρωση από τα κάτω. Και έτσι έγινε. Και το είδαμε να γίνεται σε όλες τις εξεγέρσεις στην Αραβική Άνοιξη. Το έχουμε δει να γίνεται οπουδήποτε είναι ασφιχτικός ο έλεγχος στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Στη χώρα μας τώρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια εποχή που θα τα βλέπουμε και εδώ να αναπτύσσονται όλο και περισσότερο ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ζούμε σε έναν ιδιότυπο οικονομικό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Και αν θέλετε, για να καταθέσω εδώ και την προσωπική μας εμπειρία σαν εφημερίδα των συνταχτών, αυτό ακριβώς είναι που μας έκανε να τολμήσουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, δεν υπήρχε προηγούμενο να ξεκινήσουν δηλαδή 120 τύποι οι οποίοι ήταν απολυμμένοι, ήταν άνεργοι 1,5 χρόνο, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να πιστέψουν ότι μπορούν να βγάλουν μια εφημερίδα ανταγωνιστική, έτσι, όχι, πώς θα το πω, να κρέμεται στα περίπτερα μαζί με τις άλλες και να αναμετριέται ευθέως μαζί τους σε επίπεδο επαγγελματισμού. Το να πιστέψουν ότι βάζοντας από ένα χιλιαρικάκι ο καθένας και βάζοντας και τη δουλειά μας δωρεάν για κάποιους μήνες, ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα μέσο, δεν θα το τολμούσαμε ποτέ. Αν δεν υπήρχε αυτό, ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης μη μνημονιακό. Υπήρχε δηλαδή κενός χώρος από τη μία μεριά.
Και το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι αυτή η ιδέα της έκδοσης ενός συνεταιριστικού παύλα αυτοδιαχειριστικού εντύπου, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε στη συνέλευση στην Ελευθεροτυπία πριν από ένα χρόνο, οι συνάδελφοι που τώρα είμαστε μαζί εκεί στην επιμέλεια του στρατού βάλαν τα γέλια. Θεωρούσαν ότι ήταν διάφορες ονειροφαντασιώσεις διαφόρων συναδέλφων που στα νιάτα τους τους άρεσε να είναι σε αριστερίστικες οργανώσεις. Ότι είναι δηλαδή τρέλα κάποιων που έχουν μείνει στον αριστερισμό της παιδικής τους ηλικίας. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι μπορεί να σταθεί ένα μέσο χωρίς να έχει ένα αφεντικό, έναν εκδότη που να ταχώνει. Και άρα να έχει και διαφήμιση και να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό λοιπόν μας έκανε να τολμήσουμε, ήταν το κενό και νομίζω ότι μέχρι τώρα με πολλές δυσκολίες και πολλά έτσι, σκαμπανεβάσματα, νομίζω ότι καλά κάναμε. Έχουμε καλύψει πράγματι ένα κενό, έχουμε καλύψει μια ανάγκη πραγματική. Δηλαδή δουλεύουμε και χαιρόμαστε. Εγώ κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά που έκανα στην Ελευθεροτυπία. Ενώ στην Ελευθεροτυπία λοιπόν, παρότι δούλευα λιγότερες μέρες και λιγότερες ώρες, όπου ήταν η ώρα να πάω στη δουλειά, είχα την πίτη μου έξινα το δάχτυλο του ποδιού μου, γιατί είχα κρεμάσει τη μούρη μέχρι κάτω. Δεν γούσταρα καθόλου να πάω για δουλειά. Τώρα ας πούμε πάω στη δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αισθάνομαι και μπορεί να είναι ψευδέστησή μου αυτό. Αλλά αισθάνομαι και είναι σημαντικό, ξέρετε, ότι κάτι κάνω που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και την κοινωνία, τον κόσμο που αγωνίζεται, προβληματίζεται, αναρωτιέται και πάει λέγοντας. Και αν σας κουραζώ όλο να πάω σε ένα τελευταίο πράγμα, σας έλεγα στην αρχή για τον επαγγελματισμό και πόσο είναι, αν θέλετε, αυτό που υπερέχουν τα κυρίαρχα μίδια. Νομίζω ότι το μοντέλο που έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι που θέλουμε, ας πούμε, ένα άλλο επίπεδο ενημέρωσης, είναι εκεί πέρα που θα συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Τα εναλλακτικά, παύλα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυτό δηλαδή που έχουν τα μίδια από τα κάτω, που αν μπορεί να συνοδεύεται από έναν επαγγελματισμό. Δηλαδή με τη δυνατότητα να διαθέτω όλο το χρόνο που έχω για αυτό το πράγμα, για την ενημέρωση, τη δυνατότητα που μου δίνει, πώς το πω, η θεσμική αυτή, το ότι είμαι δημοσιογράφος για να διεισδύσω σε διάφορα άντρα. Δεν μπορώ να μπω εύκολα αλλιώς και να αναζητήσω στοιχεία που δεν μπορώ εύκολα να αναζητήσω. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτό ακριβώς. Ένα νέο χώρο εκεί που συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Η ανεξαρτησία, η φρεσκάδα, η άλλη ματιά, η αλήθεια που κυνηγάει ο ερασιτέχνης, ο καθημερινός άνθρωπος που αναπαράγει την είδηση μέσα από τέτοιες δυνατότητες που του δίνονται μέσα από τα εναλλακτικά μίδια, να παντρευτεί αυτό με έναν, ας πούμε, ενός τύπου επαγγελματισμό, καλός ενδεχόμενο επαγγελματισμό, και νομίζω ότι αν τολμήσουμε σε τέτοια εγχειρήματα και τα αγκαλιάσει και ο κόσμος, γιατί και αυτό ξέρετε σημασία, να είναι βιώσιμα και να μπορούν να υπάρχουν και να είναι ανταγωνιστικά, όχι μόνο οικονομικά. Πώς να το πω, αν η μαμά μου που δεν είναι με τις δικές μας ιδέες ακούει, ας πούμε, ότι τα νέα γράφουν, ας πούμε, ζήτω το μνημόνιο, ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα και ο Βενιζέλος είναι ο πιο καθαρός άνθρωπος στον κόσμο και δεν έκανε τίποτα στη λίστα Ραγκάν. Ότι γράφουν αυτά τα νέα και πουλάνε 30.000 φύλλα. Και δίπλα κρέμεται μια άλλη εφημερίδα που τα γράφει λίγο, ας πούμε, πιο αληθινά και πουλάει 5.000 φύλλα. Το συμπέρασμα που αυτόματα φτάνει είναι ότι καλύτερα να γράφεις μπαλαφαρίες, ψέματα για αυτά που ευνοούν το σύστημα. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αν βρεθεί αυτός ο τόπος και αγκαλιαστεί και από τον κόσμο και μπορέσει να το υπηρετήσουμε ένα νέο μοντέλο, ένα εναλλακτικό μοντέλο, όχι πως θα φτάσουμε στο απόλυτο, στον καπιταλισμό δεν ξέρω τι θα εξακολουθήσουμε να ζούμε και οι αρχούμενοι θα είμαστε και οικονομικά και ιδεολογικά και ό,τι θέλετε, αλλά ίσως να έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω και ξέρετε το καλό με το ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε βοηθάει να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά και ίσως να δεις κάτι που στο προηγούμενο σκαλοπάτι δεν έβλεπες. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν και οι συναυλίες. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές. Παρακαλώ όποιος θέλει να έρθετε, ναι, αν μπορείτε να έρχεστε από εδώ πέρα για να ακούγεστε και στους υπόλοιπους, να ακούγετε οι ερώτησεις που έχετε να απευθύνετε. Έλατε. Αν δεν ήταν τα επαγγελματικά μίδια έτσι όπως είναι. Κάποια ανάγκη γέννησε τα εναλλακτικά μίδια, δεν υπήρχαν από πάντα. Και η ανάγκη που γέννησε τα εναλλακτικά μίδια και νομίζω σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο και σε πολύ συγκεκριμένους τόπους και σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες
ήταν αυτό, το ότι επειδή η πληροφόρηση αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη από πάντα, από τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και σήμερα όλο και πιο πολύ, όσο πιο σύνθετες γίνονται οι κοινωνίες. Και επειδή από κάποιο σημείο και μετά ο έλεγχος της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις έγινε τόσο ασφυκτικός, ακόμα και σε δημοκρατικές υποτίθεται χώρες, αυτό ήταν η ανάγκη που γέννησε τα ανεξιτά εναλλακτικά μίδια. Άρα καταρχήν μιλάμε για μια σχέση ανταγωνιστική και να τη δούμε και αυτή λίγο έτσι παρακάτω. Να πιάσουμε πρώτα το θέμα αυτό, δηλαδή των κυρίαρχων μίδια, τα οποία δεν είναι ο επαγγελματισμός το πρόβλημά τους, δεν είναι δηλαδή ανεπαγγελματικά. Αυτό, αν θέλετε, είναι το στοιχείο υπεροχής τους. Το ότι δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους δημοσιογράφους να ασχολούνται μόνο με αυτό, να μπορούν να κάνουν έρευνες, να κάνουν ρεπορτάζ, να έχουν πρόσβαση σε χώρους, τόπους και σε θεσμούς που απλώς ο άνθρωπος δεν έχει, αυτό είναι το στοιχείο της υπεροχής τους. Αυτό είναι που το απέναντι σε κάποιον, πώς θα το πω, ερασιτέχνη της ενημέρωσης, ο οποίος πρέπει και να εργάζεται ή δεν μπορεί να μπει στη Βουλή ή δεν μπορεί να μπει σε ένα Υπουργείο και να ζητήσει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, ή δεν είναι αρκετά γνωστός για να τον πλησιάσει η πηγή και να του δώσει κάποιο ενημέρωση έτσι ξεχωριστή, αυτό είναι που τον κάνει, είναι το στοιχείο της δύναμής του. Όμως, όπως είπα και πριν, αυτά τα επαγγελματικά μίδια, αν έχουν αυτό το στοιχείο της υπεροχής, σήμερα έχουν ένα σημείο εξαιρετικής αδυναμίας. Και είναι αυτός ο καταλυτικός έλεγχος που υπάρχει από τη μεριά των κυρίαρχων δυνάμεων. Εγώ σε ένα πράγμα μόνο θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα και συνεκπρόσωπο στα συνδικαλιστικά μας εκεί όργανα. Νομίζω ότι είναι λάθος να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ελέγχου της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σαν μια αξία που είναι πάντα ίδια. Είναι λάθος δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε ότι τα μίντια ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας ή μπορεί να ήταν πάντα μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δεν ήταν πάντα τόσο πολύ ενταγμένα σε αυτό το πλαίσιο. Τα μίντια, ας πούμε, σε παλιότερες δεκαετίες που δεν ήταν ακόμα τόσο εμπορικά, όταν ακόμα, ας πούμε, αυτοί που τα έλεγχαν, αυτοί που τα κατήχαν, ήταν εκδότες, και αυτό ήταν το αποκλειστικό στοιχείο της ενασχόλησής τους με την ενημέρωση, ήταν λίγο διαφορετικά. Υπήρχε δηλαδή μια έννοια ανεξαρτησίας, και αν όχι συνολικά του μίδια, υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που σε ένα πλαίσιο μπορούσαν να διατηρούν τη σχετική τους ανεξαρτησία. Δεν θεωρώ τρομερό πράγμα την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου, σας θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο εδώ πέρα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό το να μπορείς να αναπαράγεις μια είδηση, πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα και που είναι ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που όποιος δημοσιογράφος παραβεί αυτό το πλαίσιο αυτομάτως βγαίνει έξω από το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του ελέγχου, του ολοκληρωτικού ελέγχου της πληροφόρησης και των ΜΜΕ συνέβη σταδιακά και συνέβη με διαφορετικούς τρόπους. Είπαμε, η πρώτη φάση ήταν η φάση των εκδοτών. Ήταν όλοι αυτοί οι τύποι, ξέρω εγώ, Λαμπράκης, Τεγόπουλος και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι όμως έκαναν αυτό και μόνο αυτό. Ήταν δηλαδή εκδότες. Στη συνέχεια εισέρχεται μια δεύτερη έννοια στο παιχνίδι και η έννοια αυτή είναι ότι διεισδύουν στον εκδοτικό χώρο επιχειρηματίες. Είναι μια δεύτερη φάση, πολύ συγκεκριμένη. Γιατί ενώ οι εκδότες έπρεπε να ζουν, να βγάζουν τα κέρδη τους, να ζουν δηλαδή όμορφα, πλούσια, από τις εκδοτικές τους επιχειρήσεις, από εκεί έβγαζαν τα φράγκα, τα κέρδη, τα οποία τους επέτρεπε να ζουν μια πολυτελή ζωή, ο επιχειρηματίας, όταν μπήκε στον χώρο των ΜΜΕ, ήταν τελείως διαφορετική η σχέση του. Ο Μπόμπολας Φερρυππίν έβγαζε τα υπερκέρδη του, τα τεράστια κεφάλαιά του, από τις άλλες δραστηριότητες του, τα δημόσια έργα. Και τα μίδια τα ήθελε. Το Μέγκα, το Έθνος, αυτά τα ήθελε. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε την πρώτη εξουσία να δίνει σε αυτόν τα δημόσια έργα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πίεζε για να είναι αυτό το λιγοπόλιο στις επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη φάση των ΜΜΕ και δεν είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη. Έχει αρκετά σημαντικές διαφορές. Γίνεται πιο ασφιχτικό το πλαίσιο, γιατί ενώ παλιά ο δημοσιογράφος έπρεπε σε γενικές γραμμές, ας πούμε, στην περίοδο της βασιλευωμένης, ας πούμε, δημοκρατίας στην Ελλάδα μέχρι το δεκαετία του 60, ας πούμε, δεν μπορούσε να βγει ένας δημοσιογράφος, ας πούμε, και να λέει
σε μια εφημερίδα αυτού του χώρου ότι ήθελε για τον Βασιλιά και το ίδιο, ας πούμε, και στις προοδευτικές εφημερίδες είχε κάποιους περιορισμούς. Στη συνέχεια ξαναμπαίνουν και περιορισμοί ότι αυτά τα επαγγελματικά συμφέροντα δεν μπορείς να τα χτυπήσεις. Και είναι μια δεύτερη φάση. Μια τρίτη φάση είναι όταν τα μίντια αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο εμπορικά. Αρχίζουν δηλαδή να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και όλο αυτό το παιχνίδι. Εκεί πέρα αρχίζει και χάνεται το πλαίσιο, γιατί παλιά ένα στοιχείο που υπήρχε και βοηθούσε στον έλεγχο της ενημέρωσης από τον κόσμο, σταμάτησε να υπάρχει. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο του ελέγχου της ενημέρωσης από τον κόσμο, αυτό που προσπαθώ να ισχυριστώ, εν πάση περιπτώσει. Το στοιχείο ήταν, αγαπητοί φίλοι, ότι μια εφημερίδα για να έχει δύναμη και να επηρεάζει τα πράγματα, αλλά και να παράγει κέρδη για τον ιδιοκτήτη, έπρεπε να την αγοράζει ο κόσμος. Και για να τον αγοράζει ο κόσμος, δεν μπορούσε να είναι τελείως σε σύγκρουση με τις άμεσες εμπειρίες του κόσμου. Απλό παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, είχαμε τα Ιουλιανά, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στο κέντρο της Αθήνας και είχαν συγκρούονταν με την αστυνομία, δεν μπορούσε να βγει μια εφημερίδα τόσο εύκολα και να γράψει τα μούτρα των ανθρώπων που είχαν άμεση εμπειρία. Ήταν εκεί και ζούσαν το γεγονός ότι ήταν μια αστυνομία που ήταν μια χαρά, καθόταν ήσυχη και εμφανίστηκαν, ας πούμε, κάποιοι έξαλλοι διαδηλωτές και θα την πετροβολούν. Και τι να κάνει η αστυνομία, αναγκάστηκε μωρέ να ρίξει κάτι ψηλές. Δεν μπορούσε να το τρίψει αυτό στα μούτρα του κόσμου, γιατί θα ήταν σε απόλυτη αντιστοιχεία με την εμπειρία του και αυτό θα σήμερα θα έπεφτε και το κύρος της και οι πωλήσεις της και αυτό ήταν κάτι που ο εκδότης, ο παραδοσιακός, δεν το ήθελε. Όταν αρχίζουν τα μίντια να βγάζουν τα κέρδη τους από τη διαφήμιση και να γίνονται όλο και πιο εμπορικά, χορηγίες, σούπερ μάρκετ, ό,τι θέλετε, τώρα έχουμε φτάσει σε απίθανα πράγματα, ας πούμε. Εκεί πέρα το πόσο ήταν σε αντιστοιχεία αυτό που έγραφε το μέσο με την εμπειρία του κόσμου δεν ενδιέφερε τόσο πολύ. Τις πωλήσεις πλέον δεν τις εξασφαλίζεις επειδή γράφεις κάτι που άλλος λέει ναι ρε εκεί ήμουνα και έτσι έγινε. Αλήθεια λέει η ελευθεροτυπία, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Τώρα την εφημερίδα την αγοράζεις γιατί έχει το CD του τάδε και γιατί ας πούμε θα πάρεις και 15 ευρώ να πας να ψωνίσεις τσάμπα στο τάδε σούπερ μάρκετ που σε περίοδο κρίση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς όμως ο έλεγχος δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησε, ας πούμε, στο εμπορευματικό πεδίο και στο πεδίο του ελέγχου, του εμπορικού ελέγχου πάνω στο προϊόν της ενημέρωσης. Προχώρησε και ένας ανοιχτός ιδεολογικός πόλεμος. Και αυτό συνέβη, αγαπητοί φίλοι, στις δύο τελευταίες δεκαετίες με αφορμή δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα πολύ σημαντικό γεγονός συνέβη στη χώρα που συμβαίνουν όλα πρώτα, στις ΗΠΑ. Και ήταν ο πόλεμος απέναντι στο Ιράκ και μετά στο Αφγανιστάν. Εκεί πέρα, ακόμα και στα κυρίαρχα μίντια, στο CNN και στο Fox Φερρυπίν, δύο μεγάλα δίκτυα που έχουν το μεγαλύτερο μερτικό της πίτας της ενημερωτικής της ΣΥΠΑ, ξέσπασε ένας ανοιχτός πόλεμος. Το CNN, ας πούμε, ήταν πιο, ας πούμε, φιλελεύθερο με την αμερικάνικη έννοια του όρου. Δεν ήταν δηλαδή τόσο, όπως να το πω, αναφανδών με τον Μπους και την πολεμική περιπέτεια. Άρα κρατούσε ενός τύπου αποστάσεις. Ή προσπαθούσε να πει ότι ο πόλεμος έχει αρνητικές πλευρές και οικονομικά για τη ΣΥΠΑ και σε ανθρώπινες ζωές κτλ. Και εκεί πέρα γίνεται μια επίθεση των συντηρητικών ΜΜΕ της δεξιάς αντίληψης στις ΗΠΑ, της ρεπουμπλικάνικης, της βαριά ρεπουμπλικάνικης αντίληψης, που μέσα από το Μέρντοχ και το χτίσιμο του Fox που σας έλεγα, προσπαθεί να βάλει νέες αξίες σε αυτό που λέμε δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Και εκεί πέρα πραγματικά αποθεώνεται η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου. Και προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε ένα, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς παίζεται αυτό το πλέγμα του ελέγχου των μίντια. Γιατί οι δεξιοί, οι πολύ δεξιοί, λέμε τώρα έτσι, στην Ελλάδα θα ήταν ακροδεξιές αυτές οι απόψεις, κάτι μεταξύ Λαός και Χρυσής Αυγής, ας πούμε, αυτού του τύπου οι απόψεις που εκφράζει το Fox πολύ άνετα και με 2 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στο δελτίο των ειδήσεων. Γιατί αποθέωναν την ανεξαρτησία και ήταν βασικό στοιχείο της λογικής της ακροδεξιάς στη δημοσιογραφία. Γιατί οι μάγκες αυτοί κατάλαβαν ένα πολύ σημαντικό πράγμα που καλό να το καταλάβουμε κι εμείς. Ότι η ενημέρωση δεν ασκείται σε ένα ουδέτερο τοπίο, δεν είναι ένα τοπίο που εντάξει μωρέ είναι όλες οι απόψεις και παίζουν ίδια. Η ενημέρωση ασκείται μέσα σε ένα τοπίο καπιταλιστικό, μέσα σε ένα τοπίο που μια τάξη έχει όλη τη δύναμη, αυτή η τάξη που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τα μίντια και όλα, εν πάση περιπτώσει,
Και η άλλη τάξη που για μένα αντίθεση, εργαζόμενοι, μη προνομιούχοι, οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν τίποτα. Άρα το ανεξαρτησία σήμαινε ότι ο δημοσιογράφος θα γινόταν εργαλείο αντικειμενικά, χωρίς να το θέλει. Της κυρίαρχης άποψης. Είναι κάτι που είχε πει παλιά ένας φιλόσοφος που έλεγε ότι σε κάθε ταξική κοινωνία κυρίαρχες ιδέες είναι ιδέες κυρίαρχης τάξης. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο αυτόματο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, δεν βάζει κανένα πιστόλι στον κρόταφο. Αλλά έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εγώ ξέρω, ας πούμε, πάρα πολύ. Θα θέλανε πολλοί, ας πούμε, να είναι υποτίθεται αντικειμενικοί. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εντεταλμένα και με σχέδιο πάνε να παίξουν το παιχνίδι των μνημονιακών δυνάμεων. Και εν τέλει, και κυρίως του οικονομικού ρεπορτάζ και του πολιτικού, αναγκάζονται να γράφουν διάφορες μπούρδες τέτοιου τύπου ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί το πράγμα παρουσιάζεται τόσο οφθαλμοφανώς ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι να κάνουμε. Μονόδρομος στο μνημόνιο. Μονόδρομος το ένα, μονόδρομος το άλλο, και άρα και η ενημέρωση η ανεξάρτητη οφείλει να υποστηρίζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα ζούμε σε αυτό πλέον το τοπίο στην ενημέρωση, σε έναν άγριο πόλεμο. Δηλαδή, περάσαμε από τον πόλεμο στο Ιράκ στην Αμερική, περάσαμε στην Ευρώπη σε έναν ακόμα πιο σκληρό οικονομικό πόλεμο και η ενημέρωση έγινε επίσης ενσωματωμένη, όπως πήγαν οι ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι στον πόλεμο, που πηγαίναν πίσω από τις αμερικάνικες δυνάμεις και βλέπαν τον πόλεμο με τα μάτια του Αμερικάνου στρατιώτη και νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι νόμιζαν ότι είναι. Αλλά ποια εικόνα είχαν? Ότι μπαίναν σε ένα Ιρακινό χωριό που ήταν άγνωστοι, ένας άγνωστος του πέραν, σε ένα χωριό, το ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Πήγαιναν πίσω τους Αμερικάνους στρατιώτες και ξαφνικά βγαίναν κάτι έξαλλοι μουσάτι με τουρμπάνια και ξαφνικά τους πυροβολούν. Και δεν άρεσε κανένα να τον πυροβολούν. Και βγαίναν μετά και γράφανε ότι εδώ πέρα είναι ένας αφιλόξενος τόπος που υπάρχουν διάφοροι φανατικοί, γιατί είναι φανατικοί, γιατί είναι μουσουλμάνοι και πάει λέγοντας. Και το πρόβλημα ήταν όταν ενσωματωμένοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της ενσωμάτωσης, όχι στρατιωτικές δυνάμεις, στις οικονομικές δυνάμεις. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο στην Ευρώπη, έχουμε την κρίση και ο δημοσιογράφος ενσωματώνεται πλέον σε αυτό. Και είναι αυτό. Άρα νομίζω ότι ένα πράγμα που μπορούμε να έχουμε καθαρό είναι ότι σε αυτό το τοπίο δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ούτε πολύ περισσότερο να έχουμε ψευδεστήσεις για πράγματα, ας πούμε, πώς να το πω. Παραπάνω από εκεί που φτάνει το χέρι μας. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ανάγκες και για να κλείνω και σε αυτό που προσπάθησα να ξεκινήσω λοιπόν, με το ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στα επαγγελματικά και στα εναλλακτικά μνημεία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο απόλυτος έλεγχος της ενημέρωσης από τις κυρίαρχες τάξεις σήμερα έφτασε στον κόσμο, επειδή ακριβώς έλεγα η ενημέρωση είναι πραγματικά ανθρώπινη ανάγκη, να αναζητεί αυτό το πράγμα, την ενημέρωση. Να αναζητεί δηλαδή και στο δημόσιο χώρο ο λόγος ο οποίος περιγράφει κάποια γεγονότα να είναι έτσι όπως τα έζησε. Να μην έρχεται σε αντιπαράθεση η βιωματική του εμπειρία με αυτό που γράφεται σαν είδηση. Έφνης δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες ήταν στο Σύνταγμα και βλέπαν ότι ξαφνικά μπουκάρανε οι άγρια φυλή των ΜΑΤ και ΜΕΑ με τα δακρυγόνα, ας πούμε, έρχονται εκεί 2.000 δακρυγόνα και άντε από εδώ πάνε και άλλοι. Δεν μπορείς να βγαίνει να διαβάζει μετά ή να ακούει στα δελτία ειδήσεων και στα ραδιόφωνα ότι η καλή αστυνομία που δέχτηκε την επίθεση των κουκουλοφόρων και αναγκάστηκε να αμυνθεί μωρή και τους απόθυσε και τους πήγε λίγο πιο πέρα τους έβαλε εκεί στην αρχή της Ερμού. Από εκεί λοιπόν γεννιέται η ανάγκη της εναλλακτικής ενημέρωσης, δηλαδή, και βλέπω ότι ξεκινάει από τα κάτω ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο πολίτης που υφίσταται, που ζει, που βιώνει το γεγονός, θέλει να το αναπαράγει και να το βάλει στη δημόσια σφαίρα. Προσέξτε, αυτή τη δυνατότητα ποιος του τη δίνει? Του τη δίνει η τεχνολογία. Έτσι. Του τη δίνει το ίντερνετ, υπολογιστές, την αυξημένη τέτοια δυνατότητα. Το οποίο όμως, εντάξει, το ίντερνετ είναι μια άλλη ιστορία, τους υπολογιστές και ποιος τους παράγει κτλ. Αυτό θέλω να πω ότι ποτέ αυτό το τοπίο δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ τελείως ανεξάρτητο κτλ. Θα προσπαθεί όμως να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που λέγεται πραγματικότητα, σε αυτό που λέγεται αληθινή ενημέρωση, σε αυτό που λέγεται ότι βίωσε ένα γεγονός και το παράγω έτσι όπως το βίωσα και πάει λέγοντας. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη είναι που γέννησε αυτή την εναλλακτική, ας πούμε, δημοσιογραφία, τα εναλλακτικά μέσα, και βλέπουμε ότι τόσο πιο πολύ αυτά αναπτύσσονται, όσο μεγαλύτερη είναι η καταπίεση. Δεν είναι τυχαίο που στα πρόσφατα γεγονότα τώρα στην Τουρκία τα social media παίξανε το βασικό ρόλο. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος ήταν απαιτησμένος. Ο Ερντογάν με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ευχαριστώ Παντελή, μπόρεσε να ελέγξει τα πάντα. Και έχει πολύ, πώς θα το πω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς ένας τύπος που πριν 10 χρόνια
Στην Τουρκία, ξέρετε, είχαμε ένα κοσμικό κράτος κεμαλικό που έλεγε τα πάντα στην ενημέρωση. Δεν υπήρχε φιλικό μέσο προς το ΑΚΠ, προς το κόμμα το Ισλαμικό που είναι στην κυβέρνηση εδώ και 10 χρόνια, κανένα. Κατόρθωσε όμως να πάρει την εξουσία. Με φορέα ζήμωση των ιδεών του τα τζαμιά και με όλες τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί δείχνει ότι δεν ζούμε και σε μια κατάσταση 1984 και απόλυτου ελέγχου από τα ΜΜΕ που από ό,τι πάθαμε τα ελέγχουν οι άλλοι να πάμε να πέσουμε να πεθάνουμε. Σας λέω λοιπόν, αν για το κίνημα και τον κόσμο παλεύω τα κάτω σας φαίνεται αυτό απίθανο, να ξεπεράσει δηλαδή τους φραγμούς που βάζουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, δεν το με το αγαπέ στην Τουρκία, έγινε αυτό ακριβώς. Τι δηλαδή, πρώτα κατέλαβε την εξουσία Ερντογάν και μέσω της θρησκείας των τζαμιών εκείνα και τα άλλα, και μετά πολύ συστηματικά βάζει μπροστά και είτε δημιουργεί δικά του μέσα ενημέρωση καινούργια, είτε εκβιάζοντας, πιέζοντας, κάνοντας χάρη, έναν έναν εξαγόρασε όλους τους παλιούς εκδότες. Και σήμερα είμαστε σε ένα τοπίο που μάλλον η πλειοψηφία των κυρίαρχων μέσω στην Τουρκία είναι με τον Ερντογάν. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε τεράστια ανάγκη να υπάρξει αυτή η ενημέρωση από τα κάτω. Και έτσι έγινε. Και το είδαμε να γίνεται σε όλες τις εξεγέρσεις στην Αραβική Άνοιξη. Το έχουμε δει να γίνεται οπουδήποτε είναι ασφιχτικός ο έλεγχος στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Στη χώρα μας τώρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια εποχή που θα τα βλέπουμε και εδώ να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ζούμε σε έναν ιδιότυπο οικονομικό πόλεμο. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Και αν θέλετε, για να καταθέσω εδώ και την προσωπική μας έτσι εμπειρία, σαν εφημερίδα των συνταχτών, αυτό ακριβώς είναι μας έκανε να τολμήσουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, δεν υπήρχε προηγούμενο να ξεκινήσουν δηλαδή 120 τύποι οι οποίοι ήταν απολυμμένοι, ήταν άνεργοι 1,5 χρόνο, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να πιστέψουν ότι μπορούν να βγάλουν μια εφημερίδα ανταγωνιστική, έτσι, όχι, πώς θα το πω, να κρέμεται στα περίπτερα μαζί με τις άλλες και να αναμετριέται ευθέως μαζί τους σε επίπεδο επαγγελματισμού. Το να πιστέψουν ότι βάζοντας από ένα χιλιαρικάκι ο καθένας και βάζοντας και τη δουλειά μας δωρεάν για κάποιους μήνες, ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα μέσο, δεν θα το τολμούσαμε ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό. Ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης μη μνημονιακό. Υπήρχε δηλαδή κενός χώρος από τη μία μεριά. Και το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι αυτή η ιδέα της έκδοσης ενός συνεταιριστικού παύλα αυτοδιαχειριστικού εντύπου, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε στη συνέλευση στην Ελευθερωτυπία πριν από ένα χρόνο, οι συνάδελφοι που τώρα είμαστε μαζί εκεί στην Επιμέλεια του Σταθμού βάλαν τα γέλια. Θεωρούσαν ότι ήταν διάφορες ονειροφαντασιώσεις διαφόρων συναδέλφων που στα νιάτα τους άρεσε να είναι σε αριστερίστικες οργανώσεις. Ότι είναι δηλαδή τρέλα κάποιων που έχουν μείνει στον αριστερισμό της παιδικής τους ηλικίας. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι μπορεί να σταθεί ένα μέσο χωρίς να έχει ένα αφεντικό, έναν εκδότη που να ταχώνει. Και άρα να έχει και διαφήμιση και να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό λοιπόν μας έκανε να τολμήσουμε, ήταν το κενό. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα με πολλές δυσκολίες και πολλά έτσι σκαμπανεβάσματα, νομίζω ότι καλά κάναμε. Έχουμε καλύψει πράγματι ένα κενό. Έχουμε καλύψει μια ανάγκη πραγματική. Δηλαδή, δουλεύουμε και χαιρόμαστε. Εγώ κάνω ακριβώς τη μία δουλειά που έκανα στην Ελευθερωτυπία. Ενώ στην Ελευθερωτυπία, λοιπόν, παρότι δούλευα λιγότερες μέρες και λιγότερες ώρες, όπου ήταν η ώρα να πάω στη δουλειά, ήταν την πίτη μου έξι με το πόδι το δάχτυλο του ποδιού μου, γιατί είχα τρεμάσει τη μούρη μέχρι κάτω. Δεν γούσταρα καθόλου να πάω για δουλειά. Τώρα, ας πούμε, πάω στη δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αισθάνομαι. Και μπορεί να είναι ψευδέστησή με αυτό. Αλλά αισθάνομαι και είναι σημαντικό, ξέρετε, ότι κάτι κάνω που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και την κοινωνία, τον κόσμο που αγωνίζεται, προβληματίζεται, αναρωτιέται και πάει λέγοντας. Και αν σας κουραζώ, να πάω σε ένα τελευταίο πράγμα. Σας έλεγα στην αρχή για τον επαγγελματισμό και πόσο είναι, αν θέλετε, αυτό που υπερέχουν τα κυρίαρχα μίδια. Νομίζω ότι το μοντέλο που έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι που θέλουμε, ας πούμε, ένα άλλο επίπεδο ενημέρωσης, είναι εκεί πέρα που θα συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Τα εναλλακτικά, παύλα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυτό δηλαδή που έχουν τα μίντια από τα κάτω, που αν μπορεί να συνοδεύεται από έναν επαγγελματισμό. Δηλαδή με τη δυνατότητα να διαθέτω όλο το χρόνο που έχω για αυτό το πράγμα, για την ενημέρωση, τη δυνατότητα που μου δίνει, πώς το πω, η θεσμική αυτή, το ότι είμαι δημοσιογράφος για να διεισδύσω σε διάφορα άντρα. Δεν μπορώ να μπω εύκολα αλλιώς και να αναζητήσω στοιχεία που δεν μπορώ εύκολα να αναζητήσω. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτό ακριβώς. Ένα νέο χώρο εκεί που συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα. Η ανεξαρτησία, η φρεσκάδα, η άλλη ματιά,
η αλήθεια που κυνηγάει ο ερασιτέχνης, ο καθημερινός άνθρωπος που αναπαράγει την είδηση μέσα από τέτοιες δυνατότητες που του δίνονται μέσα από τα εναλλακτικά μίδια, να παντρευτεί αυτό με έναν, ας πούμε, ενός τύπου επαγγελματισμό, καλός εννοούμενο επαγγελματισμό, και νομίζω ότι αν τολμήσουμε σε τέτοια εγχειρήματα και τα αγκαλιάσει και ο κόσμος, γιατί και αυτό ξέρετε σημασία, να είναι βιώσιμα και να μπορούν να υπάρχουν και να είναι ανταγωνιστικά, όχι μόνο οικονομικά. Πώς να το πω, αν η μαμά μου που δεν είναι με τις δικές μας ιδέες ακούει, ας πούμε, ότι τα νέα γράφουν, ας πούμε, ζήτω το μνημόνιο, ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που περάσει από τη χώρα και ο Βενιζέλος είναι ο πιο καθαρός άνθρωπος στον κόσμο και δεν έκανε τίποτα στη λίστα Ραγκάρ. Ότι γράφουν αυτά τα νέα και πουλάνε 30.000 φύλλα. Και δίπλα κρέμεται μια άλλη εφημερίδα που τα γράφει λίγο, ας πούμε, πιο αληθινά και πουλάει 5.000 φύλλα. Το συμπέρασμα που αυτόματα φτάνει είναι ότι καλύτερα να γράφεις μπαλαφαρίες, ψέματα για αυτά που ευνοούν το σύστημα. Άρα νομίζω, λοιπόν, ότι αν βρεθεί αυτός ο τόπος και αγκαλιαστεί και από τον κόσμο και μπορέσει να το υπηρετήσουμε ένα νέο μοντέλο, ένα εναλλακτικό μοντέλο, όχι πως θα φτάσουμε στο απόλυτο, στον καπιταλισμό θα εξακολουθήσουμε να ζούμε και οι αρχούμενοι θα είμαστε και οικονομικά και ιδεολογικά και ό,τι θέλετε, αλλά ίσως να έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω και ξέρετε, το καλό με το ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε βοηθά να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά και ίσως να δεις κάτι που στο προηγούμενο σκαλοπάτι δεν έλπες. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν και οι συναυλίες. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές. Παρακαλώ, όποιος θέλει να έρθετε, ναι, αν μπορείτε να έρχεστε από εδώ πέρα για να ακούγεστε και στους υπόλοιπους. Να ακούγετε οι ερώτησεις που έχετε να απευθύνετε. Ελάτε. Πιο κοντά. Ξεκινάω από μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα ήθελα πραγματικά να γίνει η διαφοροποίηση τι είναι πληροφορία, η μεταφορά πληροφορίας από τη μεταφορά είδησης. Δηλαδή τι είναι η πληροφορία, ποια είναι η διαφορά της πληροφορίας από την είδηση. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, μπερδεύεται. Ίσως συνειδητά να μπερδεύεται, ίσως ασυνείδητα. Κατά τα κυρίαρχα ΜΜΕ, δηλαδή τα καπιταλιστικά ΜΜΕ, είτε ιδιωτικά, είτε συλλογικού καπιταλιστή, κρατικά δημόσια δηλαδή, έτσι, είναι συνειδητικό μπέρδεμα. Και νομίζω τα εργαλεία που είναι οι εργαζόμενοι, εργαλεία παραγωγής είναι οι εργαζόμενοι, κατά τον καπιταλισμό, έτσι, και μάλιστα αυτό αναπαραγόμενα εργαλεία, ενώ στην αρχαιότητα ήταν έτερο παραγόμενα εργαλεία. Λοιπόν, πρέπει να το ξεκαθαρίσουν αυτοί. Ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα, αν δεν κάνω λάθος, έβαλα πολλά ζητήματα ταυτόχρονα μαζί σε μια ερώτηση και τοποθέτηση λίγο πολύ. Ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, μπορούν να υπάρχουν μη επαγγελματικά ΜΜΕ, μίντια ή εναλλακτικά όπως τα λέτε εσείς και τα λοιπά, δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί δεν πρέπει να φάνε, δεν πρέπει να αναπαράξουν τη ζωή τους. Πώς στο διάλογο θα γίνει αυτή η μεταφορά πληροφορίας ή η μεταφορά είδησης. Κατ' εμένα η είδηση είναι καλλιεργημένη πληροφορία, έτσι. Πληροφορία η οποία περιέχει εργασία, επεξεργασία μέσα. Και η επεξεργασία πάντα είναι υποκειμενική. Αυτό θα ήθελα να πω. Καλησπέρα και από μένα. Κωστής Αράπης ονομάζομαι. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση και ύστερα μια ερώτηση. Είμαι εν δυνάμει τυπογράφος. Και λέω εν δυνάμει γιατί σπουδάζω στο Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, το μοναδικό στην Ελλάδα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ένα τμήμα που το σχέδιο Αθηνά κλείνει. Για μας, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με τις εκτυπώσεις, το δικό μας πρόβλημα είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τους ανθρώπους της ΕΡΤ, με το πρόβλημα των δημοσίων βιβλιοθηκών, που επίσης η κυβέρνηση στην επαρχία συγχωνεύει ή κλείνει, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με το πρόβλημα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
η επίθεση στο τμήμα τεχνολογίας γραφικών τεχνών είναι επίθεση στον πολιτισμό, στο βιβλίο και στην ελευθερία του τύπου. Αυτή είναι η μικρή μου παρέμβαση. Στο ότι συμπαραστεκόμαστε, είμαστε αλλέγγυοι στους εργαζομένους της ΕΡΤ, στους απεργούς των ΜΜΕ, αλλά και ζητάμε και τη δική τους συμπαράσταση. Και η ερώτηση που έχω να κάνω απευθύνεται στον γύρο από το Radio Bubble που νομίζω έθιξε το ζήτημα των Free Press, κάνω λάθος. Αλλά θα ήθελα να μου απαντήσει και ο συνάδελφος από την εφημερίδα των συντακτών, που από ό,τι καταλαβαίνω γνωρίζει πολύ καλά την έντυπη δημοσιογραφία. Θυμάμαι για παράδειγμα το φίλο του Κίρτσου, το Μετρό. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό, αν δεν κάνω λάθος έχει σταματήσει και να κυκλοφορεί. Ή κάνω κάποιο λάθος. City Press. Το Μετρό δεν ήταν του Κίρτσου, ήταν αλλού. Σουηδών. Έστω. Είχε αρχίσει να μου δημιουργείται η εντύπωση, χωρίς να έχω κατασταλάξει, στο ότι αυτές οι εφημερίδες που κυκλοφορούσαν πάρα πολύ εύκολα στα στάντς έξω από το Μετρό και άλλους χώρους που πηγαίνουν έρχονταν πολλοί κόσμος, μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές από τις εφημερίδες που αναγνώσεις θα κληθεί να πληρώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο κάποιος που θέλει να περάσει κάποια μηνύματα συγκεκριμένα, κυβερνητικά, εξουσιαστικά, της κυρίαρχης τάξης, ας το πούμε όπως θέλουμε, αν μπορεί να περάσει πιο εύκολα τα μηνύματά του μέσα από μια free press από ότι από μια εφημερίδα επιπληρωμή. Θα ήθελα μια απάντηση σχετικά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ακούμε, ναι. Έχει στήσει το λόγο και κάποιος... Δύο λεπτά. Γεια χαρά. Εγώ είμαι 6 χρόνια περίπου καθαρός από τα συμβατικά μέσα και σας παρακαλώ να με χειροκροτήσετε, δεν είμαι σε πολύ σκληρό πρόγραμμα. Δηλαδή, εν είδη μεθαδόνης να πούμε, καμιά φορά σε κάνω από τα δικά σας μαγαζιά, κάτι γράφω ή μπορώ να κάνω καμιά εκπομπή. Καθαρές για την ώρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, εάν είναι να βρισκόμαστε κάθε χρόνο εδώ, να είναι το παιδί μου στην παιδική χαρά και τελικά να φτάσει πανεπιστήμιο, και μετά να λέμε τα ίδια και τα ίδια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Εάν από αυτές τις κουβέντες δεν βγει κάτι που δεν ξέρω τι θα είναι, το οποίο θα μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω ένα βήμα, και αυτό που θα συμβαίνει είναι να ανταλλάσσουμε ριοπάν και μαλόξ, οπότε μας ψεκάζουνε, είμαστε ηλίθιοι με πατέντα. Λοιπόν, κάποιες προσπάθειες γίνονται. Αν αξιοποιήσουμε την ευκαιρία, και θα πρέπει λιγάκι να έχουμε και λίγο πιο ανοιχτά μυαλά. Έτσι. Ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ας πούμε, εργαζόμενοι είσαστε. Δώστε στα μέσα των πολιτών, ας πούμε, μια ώρα, ζητήστε το σαν εργαζόμενο. Τόσο δύσκολο είναι. Εσείς από την εφημερίδα των συντακτών. Ήρθαμε εκεί, δώστε στο Όμνια, δώστε το Radio Bubble κάτι να γράφει. Ήρθαμε, κάναμε μια πρόταση να πούμε, μπλέξαμε στους διευθυντές σας. Γάμω τις ιεραρχίες σας και τα αυτά. Δηλαδή, δεν γίνεται, παιδιά. Αν είναι, να ψεκαζόμαστε μεταξύ μας, να πούμε, να κάνουμε και πάρτι. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γιατί είμαι καθαρός. Να παρέμβει ή να ρωτήσει κάτι, κάποια άλλη. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να... Ωραία. Θέλει να ξεκινήσει, Βαγγέλη, σήμερα για το Free Press. Είπαμε για το... Μια πολύ σύντομα, απλά μια τοποθέτηση πάνω στην πρώτη τοποθέτηση για την πληροφορία είδηση, τη διαφορά δηλαδή, κατά την πολύ προσωπική και υποκειμενική και όπως εξέθεσε όχι συνάδελφος, αλλά δημοσιογράφος Βαγγέλης από εδώ, η πληροφορία είναι πράγματι τελείως διαφορετική από την είδηση. Αλλά η διαφορά της δεν είναι μόνο ότι καλλιεργείς την πληροφορία, της βάζεις και μερικά φιωγκάκια και γίνεται είδηση. Νομίζω, τελείως προσωπικά, τελείως υποκειμενικά, ότι η είδηση είναι συνδυασμός πληροφοριών. Και αξιολόγηση δηλαδή αρχικών πληροφοριών, συνδυασμός τους και δόμηση μιας είδησης. Η είδηση είναι πληροφορία που βγάζει νόημα. Γιατί υπάρχει και πληροφορία που δεν βγάζει νόημα. Υπάρχει σκέτη πληροφορία.
αεροπλάνο. Δεν λέει τίποτα. Αεροπλάνο έπεσε, δύο πληροφορίες. Αρχίζει να γίνεται είδηση. Αεροπλάνο έπεσε εκεί, είναι, έχει και τον τόπο. Γιατί έγινε αυτό, έχει την είδηση πια. Με τόσους επιβάτες, ξέρω εγώ, είναι πιο πλήρης είδηση. Είναι κομμάτια, οι πληροφορίες είναι κομμάτια της είδησης. Τώρα, αν κάποιοι παρουσιάζουν την είδηση, την γνώμη ως είδηση, γιατί η γνώμη νομίζω ότι είναι αυτό που διανθίζει το σύνολο των πληροφοριών και το κάνει πια παραπληροφόρηση ουσιαστικά, όταν δεν διακρίνεται από αυτό, όταν δεν δίνεται δηλαδή το σύνολο των πληροφοριών ως είδηση, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι άλλο πράγμα να πεις έγινε αυτό και κατά τη γνώμη μου συνέβη εκείνο ή επειδή έγινε αυτό ή συνδέεται έτσι με άλλα και με άλλα. Είναι τελείως διαφορετικό από το να, να το πεις εξ αρχής ότι επειδή είχε γίνει εκείνο και εκείνο και εκείνο, χωρίς να λες ότι είναι η γνώμη σου, έγινε αυτό και αυτό και τ' άλλο. Έχεις κάνει δηλαδή μια αθαίρετη τελείως δόμηση πραγματικότητας, η οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά κυρίως τα κυρίαρχα μύθια. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα διαφωνήσω λίγο. Η είδηση είναι το γεγονός, χωρίς να αρχίσει να μεταφέρεται από κανέναν. Το ότι έπεσε ένα αεροπλάνο με 300 επιβάτες στη Βενεζουέλα είναι η είδηση. Όταν αυτή η είδηση αρχίζει και μεταφέρεται και μπαίνει το υποκειμονικό στοιχείο αυτού που μεταφέρει την είδηση, εκεί λοιπόν αρχίζει η πληροφόρηση. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η είδηση, γι' αυτό έκανα και στην εισήγησή μου αυτή την αναφορά, δεν μπορεί να είναι υποκειμενική. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Αυτό συνέβη. Το αν θα φτάσει να μεταφερθεί αλλοιωμένο ή με υποκειμενικά στοιχεία είναι αυτό που έχει σχέση με την πληροφορία και με την πληροφόρηση. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι, ρε σύντροφοι. Υπάρχει το εξής θέμα. Και μ' αρέσει έτσι όταν μιλάμε με ερωταποκρίσεις και δεν πρέπει να πούνται και καλά κάποια πράγματα, ας πούμε, πιο... Μπορεί να κάνουμε πιο ουσιαστική τη συζήτηση εν τέλει, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις ένθεν και ένθεν και τις οποίες κανείς καταλαβαίνει σταδιακά όσα περισσότερα χρόνια κινείται σε ένα χώρο και τα αρέστα. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό τώρα το απλό, το περί είδηση και πόσο αντικειμενική είναι και δεν είναι, ξέρετε κάτι, έπεσε αεροπλάνο στη Βενεζουέλα, είδηση. Όταν λοιπόν αρχίζει και τη μεταφέρει στην κοινωνία, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος, α, προφανώς πέθαναν για κάποιοι, συνηθίζεται, μπαίνει το γιατί. Με το που θα μπει το γιατί, έχουμε αρχίσει και εκεί γίνεται πραγματικά είδηση, γιατί χωρίς το γιατί είναι ένα πράγμα πολύ λίγο, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του κόσμου, ο οποίος έχει και μεγαλύτερες τεχνικές γνώσεις και μεγαλύτερες προσδοκίες και θέλει να μην πέφτουν τα αεροπλάνα, γιατί δεν θέλει να σκοτώνεται και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν θα πει το γιατί και θα πρέπει να πεις είναι ότι η εταιρεία προκειμένου να ρίξει το κόστος δεν τα συντηρούσε και τα αρέστα, εκεί πέρα το πράγμα φεύγει πολύ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ας πούμε υπάρχουν ανάμεσα σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ας πούμε στο πώς γίνεται ελεγχόμενος ο χώρος του τύπου και οι δημοσιογράφοι ίδιοι, ένας προς ένας, υπάρχουν, ξέρετε, λίγο απόψεις, ας πούμε, φεύγα. Δηλαδή, υπάρχουν βεβαίως και δημοσιογράφοι που έχουν εξαγοραστεί πολύ ανοιχτά. Υπάρχει, παιδί μας, ξέρω, υπήρχε συνάδελφος κατά το παρελθόν που είχε αναλάβει τη διεύθυνση ενός καναλιού και έπαιρνε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τη σεζόν. Έπαιρνε 2 εκατομμύρια, όπως όσο να είναι ο άνθρωπος, αισθανόταν έτσι μια πολύ, πώς το πω, φιλική διάθεση προς το αφεντικό του και ό,τι το αφεντικό του, πώς να το πω, εκπροσωπούσε. Όμως για τη μεγάλη μάζα των δημοσιογράφων, γιατί οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, στην Αθήνα είναι 10.000. Και συνήθως όταν λέμε για δημοσιογράφους και φωνάζουμε και αλήθεια ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, ακόμα και εμείς, ας πούμε, του κινήματος, έχουμε ευτυχώς στο μυαλό μας στους 100. Τη μάζα, τους χιλιάδες δημοσιογράφους που τα έχουν για ελάχιστα φράγκα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που δεν έχουν ωράρια, που δεν έχουν τίποτα κτλ. Δεν τους βλέπουμε ούτε εμείς τώρα μεταξύ μας. Και είμαι πολύ εύκολο να λέμε αλήθεια ρουφιάνη δημοσιογράφη. Το έχω φωνάξει και εγώ έτσι. Όταν είσαι δημοσιογράφος, δεν έχει τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λίγο σόλικο. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Γιατί η διαδικασία που ένας δημοσιογράφος, ας πούμε, περνάει απέναντι,
δεν είναι τόσο, όπως να το πω, όπως λέω στο μυαλό μας, ας πούμε, ότι έλα μωρέ, ο τύπος τα πήρε κτλ. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις του τα πήρε, γιατί οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, δεν εξαγοράζονται έτσι ευθέως συνήθως. Είναι τα διάφορα, ας πούμε, γραφεία τύπου. Έρχεται λοιπόν μια φαρμακευτική, κάνεις ρεπορτάζ υγείας. Και έρχεται μια φαρμακευτική εταιρεία και σου λέει, φιλαράκι, θα παίρνεις 1500 το μήνα. Να μου γράψεις ένα δελτίο τύπου κάθε 10 μέρες. Θα γράψεις 5 αράδες κάθε 5 μέρες. Ξέρεις τώρα, για 20 αράδες 1500 το μήνα. Δεν είναι κακή, ας πούμε, ιστορία, χωρίς να πήγε από το σπίτι σου 3 λεπτά δουλειά. Καλή φάση είναι. Αν αυτή η φαρμακευτική εταιρεία τύχει και βγάλει ένα φάρμακο που στείλει στο, από εκεί που πάνε και οι άλλοι, κανένα 2-3 χιλιάδες, δεν θα τρελαθείς κιόλας να είσαι ο πρώτος που θα το γράψει. Θα πεις άσε άμα το γράψει κανένας άλλος και ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν αρχίζει και γίνεται αυτό που λέμε εξαγορά. Και αυτοί πάλι όμως είναι λίγοι. Οι μεγάλοι, αυτοί που τα παίρνουν χοντρά και έχουν συνείδηση στον απέναντι, είναι 100. Αυτοί που περιγράφω τώρα θέλετε να είναι όλοι μαζί 1000. Πάλι μένουν όλες 9000 εκεί. Τι γίνεται? Να σας πω τι γίνεται, αγαπητοί φίλοι. Γίνεται το εξής απλό. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση μια πρωτοπιάση δουλειά, ας πούμε, στην ελευθεροτυπία στα νιάτα μου. Έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι που προλαμβάνονταν μαζί με μένα, ας πούμε, και ήταν περίπου όπως εγώ τότε. Δηλαδή, μαλλιά, ήταν, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο στις πυρώσεις, δεν ξέρα να κάνω τίποτα προκηρύξη. Γράφανε στη δουλειά, σε όλη τη ζωή. Είπα να γίνουν δημοσιογράφοι, το μόνο που ξέρω να κάνω, να γράφω κανένα προκηρύξη. Και έλεγα στον τύπο αυτό μέσα σε ένα χρόνο και γινόταν ακόμα και μορφολογικά σαν το ρεπορτάζ που κάλυπτε. Δηλαδή ήταν μία φίλη μου κιόλας που έκανε, ας πούμε, τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σε ένα χρόνο ήταν ίδια η τρέμη. Ερχόταν κάθε μέρα στην εφημερίδα, ντυμένες, και θα βγει να βγει το δελτίο των 8. Θυμάμαι έναν άλλο συνάδελφο, Κνίπης, ο οποίος όταν έγινε η σύλληψη της 17 Νοέμβρη, μπαίνει περιχαρή στην εφημερίδα και λέει, τους πιάσαμε. Μέσα να μεγάλε κι εσύ, τους έπιασες εσύ, μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι πιο, όπως να το πω, ύπουλος και πιο, πώς να σου το πω, ρε παιδιά, και ανθρώπινος. Δηλαδή, όταν είσαι όλη μέρα, ας πούμε, εκεί μέσα και με αυτούς τους ανθρώπους συναγελάζεσαι, με αυτούς κάνεις παρέα κτλ. Σιγά σιγά γίνεσαι σαν τα μούτρα τους. Και υπάρχει ένα δεύτερο, υπάρχει μια αρρώστια του επαγγέλματος, να σας πω. Ποια είναι η αρρώστια των δημοσιογράφων? Δηλαδή, το έχω δει κανονικά, να είναι, ξέρω εγώ, από τους 10.000 να έχω γνωρίσει. Όχι, το αλκοόλ. Αρρώστε. Το αλκοόλ είναι το καλό των δημοσιογράφων. Όσοι πίνουν είναι κανονικοί άνθρωποι, άλλοι είναι άστα. Λοιπόν, ένα άλλο λοιπόν που είναι η αρρώστια του κανονική είναι αυτό το έχω την αποκλειστική πληροφορία. Δηλαδή, μην πει σε ένα δημοσιογράφο μια μαλακία. Μην του πει ότι μου είπε κάποιο που είναι πρωτοξάδελφο του Βενιζέλου ότι θα γίνουμε εκλογές μεθαύριο. Το έχει πει σε όλο τον κόσμο. Δεν κρατιέται, θέλει να το πει. Ότι το ξέρει αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι αναπαράγεται ένα πραγματάκι. Δηλαδή, είναι ο άλλος εκεί πέρα όλη μέρα, ξέρω εγώ, στη Βουλή και κάνει παρέα με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά σιγά η συνέντευξη του σε 1, 2, 3, 4 χρόνια αρχίζει και γίνεται αυτό. Αυτή του δίνει και τις πληροφοριούλες, τη βγάζει καλύτερα. Δηλαδή, και άμα τύχει και έχει πάει ραντεβού με την κόμενα και χάσει την είδηση, θα τον πάρει τηλέφωνο, θα του πει πού είσαι μεγάλη, έγινε αυτό και δεν θα χάσει το ψωμί του και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι έτσι γίνονται τα πράγματα πάνω κάτω. Τώρα πολύ χοντρικά στα λέω και λίγο αστεϊκά, αλλά έτσι όμως πιστεύετε με γίνεται. Πάμε τώρα σε αυτά που τα πιο έτσι που ρωτήσατε, δηλαδή με τα free press. Τα free press δεν είναι τίποτα, δηλαδή υπάρχουν σύντροφοι, ας πούμε, πώς θα το πω, μοντέλα. Δηλαδή υπήρχε το μοντέλο των εφημερίδων που ξέραμε, που ήταν ακριβό μοντέλο, πολύ ακριβό μοντέλο. Ας πούμε, εμείς στην ελευθερωτική είμαστε 1000 εργαζόμενοι. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια εφημερίδα ανάμεσα σε τόσες πολλές έρες με 1000 εργαζόμενοι, πολύ, πάρα πολύ. Πώς στήριζε αυτό? Τάχω είναι το κράτος, γιατί ήθελε να έχει κοντά του τον τύπο, όταν ήταν μόνο οι εφημερίδες τα πράγματα. Έτσι εξαγόραζε τους εκδότες. Πάρτε. Πάρτε, κύριε Λαχεία. Η διαφήμιση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το free press τι έκανε? Πήγε σε ένα άλλο μοντέλο, που δεν εισέπρεται τίποτα από την πώληση. Έβγαζε τα λεφτά του μόνο από την διαφήμιση. Εγγυόμενος στο διαφημιζόμενο θα το δουν περισσότεροι άνθρωποι, γιατί αφού το δίνω τζάμπα θα το πάρουν περισσότεροι. Και κρατούσε πολύ χαμηλά το κόστος, διότι δεν πλήρωνε δημοσιογράφους. Δηλαδή είχε 5-10 το πολύ επαγγελματίες, έπαιρνε και κάποια παιδιά από τη σχολή, τάχα, να σε δοκιμάσω και άμα είσαι καλός θα σε πάρω και όσο πήρα εσάς πήρα και αυτούς. Και πάει λέγοντας. Και ήταν ένα πιο χαμηλής ποιότητας δημοσιογραφία κτλ. Δεν είναι ούτε πιο ελεγχόμενο, ούτε λιγότερο ελεγχόμενο, ούτε τίποτα. Όλα τα ίδια είναι, γιατί όλα λειτουργούν μέσα στο ίδιο σύστημα, εξυπηρετούν τα ίδια πράγματα κτλ. Κτλ. Θέλω να πω ένα τελευταίο για το ζήτημα που έβαλε εδώ πέρα ο σύντροφος που είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με το φίλο που είπε ότι κάτι πρέπει να βγαίνει
από όλες αυτές τις συζητήσεις και τα άρεστα. Θέλω όμως να πω ότι και πάλι μην έχουμε την τάση να τα βλέπουμε όλα πολύ εύκολα και μάλιστα και να γανακτούμε. Δηλαδή, τώρα πράγματι και εγώ, ας πούμε, αν είχα πάει στην επιμελητή των συντακτών και είχα πει κάτι τόσο προφανές ότι πρέπει να ανοίξουν οι σελίδες στην κοινωνία και τα λοιπά και στις ομάδες πολιτών. Είναι μια πολύ σωστή σκέψη. Και άμα, ας πούμε, με στέλνουν από τον Άννα στον Καϊαβά και εγώ θα γανακτούσα. Όμως πρέπει να σκεφτείς, φίλε και συντροφέ, το εξής απλό πράγμα. Τι είναι δηλαδή η εφημερίδα των συντακτών? Κάποια κοινωνία αγγέλων ή τίποτα μαρξιστές, λενιστές κτλ. Δεν είναι η αναρχική ότι ό,τι σ' αρέσει σένα τώρα θα πλέξουμε εκεί. Είναι κάποιοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι οι οποίοι μείνανε άνεργοι μέσα από έναν αγώνα 1,5 χρόνο δημιούργησαν μεταξύ τους δεσμούς, βγάλαν κάποια απεργιακά φύλλα σε σύγκρουση με το αφεντικό τους και αυτό τους έδωσε περισσότερο και είδαν και τη δυνατότητά τους να βγάλουν μια καθόλου επαγγελματική εφημερίδα χωρίς τη μεσολάβωση αφεντικού, αυτό που λέει το σύνθημα εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, και αφού το είδαν, το διαπίστωσαν, είναι βίωμά τους σε όλους, είπαν να το τολμήσουν και το τόλμησαν. Κατά τα λοιπά, έχουν όλες τις αντιθέσεις που είχαν και πριν τον Άρη Ζώμηση, δηλαδή κάποιοι εκεί πέρα είναι, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι είναι αναρχοσυνδικαλιστές. Υπάρχουν κάποιοι αρκετοί που είναι δημάρ. Κάποιοι άλλοι που είναι. Δηλαδή και τα επίπεδα συνείδησης είναι έτσι όπως είναι παντού στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που πρωί, μεσημέρι, βράδυ διαβάζουν υψηλή λογοτεχνία που είναι τζαζ, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αν είχαν φράγκα θα πήγαν κάθε βράδυ στα σκυλάδικα. Θέλω να πω ότι και οι αποφάσεις που παίρνουν συλλογικά είναι εκεί πέρα, στο μέσο όρο αυτού του πράγματος, και ο τρόπος που μπορούμε, ας πούμε, να προχωράμε κάθε φορά είναι μέσα από τις κοινές ανάγκες όλων, χωρίς να αποκλείουμε κανέναν, χωρίς να έχουμε βάλει δηλαδή 5-6 όρους που είναι, ας πούμε, νομίζω αρκετά δημοκρατικοί, αλλά που κάνουν πολύ δυσκίνητο το μοντέλο. Δηλαδή, εκλέξαμε ένα διευθυντή, γιατί κάναμε την εξής απλή σκέψη, ότι αφού όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο από καταβολής τύπου είχαν διευθυντή και δεν υπήρξε ποτέ καμία εφημερίδα χωρίς διευθυντή, κάποιος λόγος θα υπήρχε. Άρα, μήπως θα την βγάλουμε και εμείς να διευθυντή. Είπα κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε, του αντουξιαστικού χώρου, ας πούμε, μα τι είναι αυτά που λένε, τι χρειάζεται ο διευθυντής, να πούμε. Συλλογική ηγεσία χρειάζεται, να πούμε, μια ομάδα διευθυντών. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί όταν 11 παρα 5 το τυπογραφείο πατάει κουμπί και 11 παρα 5 υπάρχει μια διαφωνία για τον πρώτο τίτλο στην πρώτη σελίδα, δεν γίνεται να κάνουμε συνέλευση. Ούτε καν να το συζητήσουν 6 άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί ξέρετε πως είναι τώρα 6 και διευθυντές, δηλαδή έχουν και μια κουλτούρα, δεν θέλουν ένα δύο ωράκι για να καταθέσει ο καθένας την άποψή του με όλα τα επιχειρήματα. Άντε να ψηφίσουν, δεν βγαίνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας που θα πάρει την ευθύνη, θα βγει αυτός ο τίτλος και άμα βγάλει 10 φορές ένα τίτλο που δεν μας εκπροσωπεί όλους, θα κάνουμε συνέλευση και θα του πούμε: άντε παιδί μου, στο καλό να μας στέλνεις καμιά κάρτα από εκεί που θα πας. Δηλαδή κάπως έτσι γίνεται το πράγμα, ας πούμε. Και προφανώς υπάρχουν και δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι θα ανοίγουμε. Δηλαδή και ανοίγουμε όλο και περισσότερο. Βλέπω δηλαδή ότι βάζουμε στήλες που είναι γειτονιές Αθήνας, το άλλο. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τον κόσμο απευθείας και όχι κρεμασμένοι στα περίπτερα κτλ. Κτλ. Πόσο τις κάνουμε αυτές τις προσπάθειες? Όσο μπορούμε όλοι μαζί. Όσο μπορούμε όλοι μαζί να συμφωνήσουμε, να τις κατανοήσουμε τι πάμε να κάνουμε. Αν το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αν δεν μπορούμε, γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το θεωρούν σωστό, δεν το κάνουμε. Σε κάθε πράγμα που κάνει ζωή υπάρχει ένα κόστος. Σε κάποια είναι καλά, σε κάποια άλλα ζορίζεσαι. Τι να γίνει, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι από τα υπεροβαγία τη. Πρέπει να σου έχει κάτι ενίδυο του κρισίματο. Γεια σα και πάλι. Πολύ λίγο θα μιλήσω. Απλώς να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Όσον αφορά την εφημερίδα, θα μιλήσω πάλι ως τυπογράφος. Έχουμε έναν πολύ περιορισμένο χώρο σε σχέση με τα διαδικτυακά μέσα με τα οποία άνοιξε και η κουβέντα. Όταν έχουμε να τυπώσουμε 8 σέλιδα, 16 σέλιδα, άντε και 32 σέλιδα, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει κάποια ύλη πρέπει οι συντάκτες να διαχειριστούν, ίσως δεν είναι πάντα πρακτικό να δοθεί χώρος στις σελίδες για το κοινό, για την κοινωνία, όσο θεμητό, όμορφο, αλληλέγγυο και αν είναι αυτό. Και ίσως να είναι ένας λόγος που τα διαδικτυακά μέσα πραγματικά διεκδικούν, ή μάλλον όχι απλώς διεκδικούν, έχουν ήδη γίνει τα μέσα του λαού σε σχέση με τα παραδοσιακά που είναι η έντυπη δημοσιογραφία. Αυτά τα λίγα.
Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη... Θέλετε να μιλήσετε? Όχι. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι αύριο η κουβέντα που κάνουμε έχει τίτλο «Είδηση υπό διωγμό» και θα μιλήσουν μέλη του Athens in the Media, του Ένταση FM και από το Digital Liberation Network, το DLN. Καθώς επίσης ότι τώρα με το πέρας της συζήτησης αυτής ξεκινάμε εδώ πέρα το εργαστήριο για όσους ενδιαφέρονται με τίτλο Mobile Reporting, όπου θα δούμε τρόπους χρήσης εξοπλισμού που μπορεί να έχουμε καθημερινά πάνω μας, προκειμένου να μεταδώσουμε κάποια είδηση όντας οι ίδιοι, βιώνοντας οι ίδιοι τα γεγονότα που εξελίσσονται. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσω και όλους τους συγκεκριτές που βρέθηκαν εδώ απόψε. Ραντεβού στο εργαστήριο. Και κάτι τελευταίο, αν θέλετε να διατηρήσουμε κάποια επικοινωνία, μπορείτε να αφήσετε κάποια στοιχεία επικοινωνίας εκεί πέρα στους υπολογιστές. Ευχαριστώ.